Γεια σας. Καλησπέρα σας. Είναι μια καλοπαιδική βραδιά σήμερα, βραδιά Παρασκευής, που θυμίζει πάρα πολύ Άνοιξη. Παρασκευή βράδυ και εμείς θα έλεγα ότι έχουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ κοντά στη σημερινή μας μέρα. Θα μιλήσουμε για τα παιδιά ή για τους μπαμπάδες του Σαββατοκυριακού. Ξέρετε, είναι μια ειδική κατηγορία γονιών και μια ειδική κατηγορία παιδιών, που οι γονείς τους και κυρίως ο πατέρας, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων συνήθως, μπορούν και ασχολούνται με τα παιδιά τους το Σαββατοκύριακο. Και βεβαίως στην κατηγορία αυτή υπάρχουν και τα παιδιά των χωρισμένων γονιών, που συνήθως όταν είναι και μικρά, πολύ μικρά, μένουν με τη μητέρα και ο πατέρας τους τα βλέπει κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι μια ομάδα, μια κατηγορία παιδιών και γονιών που έχουν τα δικά τους προβλήματα, προσπαθούν να βρουν κάποιες λύσεις. Συχνά τα καταφέρουν, αλλά πάντοτε υπάρχει το παράπονο και από τις δύο πλευρές ότι δεν ζουν οι γονείς το παιδί και το παιδί τους γονείς. Πριν όμως προχωρήσω στο θέμα αυτό το σημερινό και πριν σας παρουσιάσω τους πολύ εκλεκτούς μας καλεσμένους, θα σας πω κάτι που πρέπει να σας το πω. Ότι από την άλλη Παρασκευή, αυτή η πολύ όμορφη εκπομπή θα έλεγα ότι κλείνει τον κύκλο της. Ξέρω ότι κάποιοι θα συναχωρηθούν και θα λυπηθούν, και εγώ συναχωριέμαι. Αλλά περνάμε σε μια άλλη εκπομπή που θα έχει πολιτική υφή. Αυτή η εκπομπή γεννήθηκε πριν από ένα χρόνο. Είναι από αυτά τα αγαπημένα μου τηλεοπτικά παιδιά που κάποια στιγμή μεγαλώνουν, γίνονται έφηβοι, γίνονται παλικάρι και μετά φεύγουν στο διάστημα. Το παιδί μας ο άγνωστος πιστεύω ότι έκανε τον κύκλο του. Ξέρετε, δεν είναι μια εκπομπή που δεν έχει όρια. Ασχοληθήκαμε με τα παιδιά των χωρισμένων γονιών, ασχοληθήκαμε με τα ναρκωτικά και την εφηβεία. Ασχοληθήκαμε με προβλήματα πολύ μικρής ηλικίας παιδιών. Ασχοληθήκαμε εδώ και ένα χρόνο περίπου με ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις παιδιών και οικογένειας. Η εκπομπή αγαπήθηκε πάρα πολύ και το ξέρουμε και το βλέπουμε αυτό. Αλλά όλα στη ζωή τους κάνουν τον κύκλο τους. Και νομίζω ότι έκανε τον κύκλο σε αυτή η εκπομπή. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας και την ερχόμενη Παρασκευή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επανέλθω με μια δεύτερη εκπομπή στο Star Channel, που θα είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό show. Όχι talk show μόνο, πολιτικό show. Λεπτομέρειες θα πούμε και τις επόμενες εβδομάδες και θα γράψουν και τα έντυπα. Ήδη με ρωτάνε λεπτομέρειες για την εκπομπή αυτή. Πιστεύω θα την οργανώσουμε καλά. Αυτά για την ώρα. Και γυρνάμε στο σημερινό μας θέμα. Τα παιδιά του Σαββατοκύριακου. Οι γονείς του Σαββατοκύριακου. Από την πλευρά αυτή, πάντοτε κάθονται οι εκλεκτοί μας επιστήμονες. Καλεσμένοι αυτής της εκπομπής μας βοηθάνε πάρα πολύ και με βοηθάνε και ιδιαίτερα εμένα να προσεγγίσουμε το θέμα με επιστημονικότητα. Να σας παρουσιάσω την κυρία Αντωνοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια ψυχολογίας, ψυχολόγος ίδια. Επίκουρη καθηγήτρια ψυχολογίας, ψυχολόγος ίδια. Είχε έρθει σε μια άλλη μας εκπομπή και είχαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και ακριβώς δίπλα μου, ο φίλος πια της εκπομπής μας και των δύο εκπομπών και προσωπικός μου φίλος, ο κ. Μιχάλης Χαντάς, ψυχολόγος, δόκτωρ ψυχολογίας. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι και σήμερα θα κουβεντιάσουμε. Έχει, νομίζω, το θέμα πολλά πράγματα να πούμε και έχει και ενδιαφέρον. Και έχει και περιεχόμενο. Από την πλευρά αυτή, τρεις μπαμπάδες. Δεν ξέρω πόσο το Κυριακό είναι, θα μας το πούν ήδη. Αλλά είναι τρεις άνθρωποι που εκτιμώ και που έχουν αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Που σημαίνει πολλές ώρες μακριά από το σπίτι. Άρα και πολλές ώρες μακριά από τα παιδιά τους. Δίπλα μου ακριβώς είναι ένας αγαπητός μου φίλος, καταρχήν. Ένας καλοπιτικός και πολύ καλός συνάδελφος, που τον εκτιμώ χρόνια. Είναι ο Πάνος Όμπολος, γνωστός σε όλους σας, αστυνομικός ρεπόρτερ, δαιμόνιος φοβερός. Γεια σου, Πάνε. Καλησπέρα, Κώστα. Δεν έχει σημασία που φορτώνω εγώ. Εγώ τα λέω από καρδιά στα λόγια αυτά και δεν τα χρειάζεσαι, βέβαια. Σήμερα πλέον θα έλεγα ο Πάνος ανοίξει μια γενιά των παλιών αστυνομικών συντακτών, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Είναι πλέον ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ και βεβαίως, επειδή κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ, είναι αναγκασμένος να λείπει πάρα πολύ χρόνο από το σπίτι του. Όταν μάλιστα υπάρχουν εγκλήματα, δυστυχήματα μεγάλα, πυρκαγιές, τρομοκρατικές ενέργειες, ξέρω ότι ο Πάνος, τον έχω δει και από κοντά, μπορεί να λείπει και 2-24 από το σπίτι του. Έχει παιδιά. Δύο ετών. 21 και 19. Και 19. Τώρα έχουν μεγαλώσει βέβαια, αλλά ήδη, φαντάζομαι ότι. Ξεπεταχτήκανε. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι παλιά, όταν ήταν 10 χρονών, 8 χρονών, σε εστερούνται αρκετά. Και τώρα. Και τώρα σε εστερούνται. Αλλά είναι πιο σημαντικό ένα παιδάκι 8-10 χρονών, 5 χρονών να στερεί τον πατέρα του από έναν 20χρονο, ο οποίος έχει κάνει και διαμορφώσει λιγάκι την προσωπική του ζωή. Θα τα πούμε όλα αυτά. Δίπλα από τον Πάνο τον Σόμπολο είναι ο κύριος Κώστας Μούρτης, ο οντογιατρός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και Μούρτη, και εσύ είστε πατέρας. Ναι. Και έχετε? Ένα κοριτσάκι, 8 ετών. Ετών? 8. 8. Αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Θα έλεγα πολύ. Μακριά από το σπίτι. Θα μου πείτε πώς εσείς λύνετε το πρόβλημα και πώς το αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
Φαντάζομαι ότι πολλοί πατεράδες που έχουν μικρά παιδιά και που λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι, προσπαθούν να βρουν αυτό το μυστικό. Και ακριβώς δίπλα τον κύριο Μούρτη, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον εκτιμώ, είναι παίκτης της ΑΕΚ και γι' αυτό τον εκτιμώ και ιδιαίτερα, στο τμήμα του μπάσκετμπολ, μπασκετμπολίστας. Γιατί γελάτε εσείς, κύριε Χαντά? Εγώ απλώς λέω για τις λίγες προτιμήσεις, κύριε Χαντά. Έχουμε και τα δικά μας, τις συμπάθειές μας ιδιαίτερα. Διεθνής μπασκετμπολίστας, γιατρός στο επάγγελμα και πατέρας. Ενός ή δύο παιδιών? Δύο κοριτσάκια. Δύο κοριτσάκια. Το ένα τριών χρονών, το άλλο δύο. Τριών χρονών και δύο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι για να είναι γιατρός και παράλληλα να παίζει μπάσκετ στην ΑΕΚ με τις πολύ μεγάλες υποχρεώσεις που έχουν οι αθλητές και να είναι και στην εθνική ομάδα, όλα αυτά σημαίνουν πάρα πολλές ώρες και πάρα πολύ χρόνο μακριά από το σπίτι, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Εμείς δεν είμαστε ούτε καν παπάδε του Σαββατοκύριακο, γιατί Σαββατοκύριακο είναι οι αγώνες συνήθως. Ναι. Το ξέρω το Παναγιώτη Φασούλα που είναι φίλος μου και το ζω το πράγμα πάρα πολύ κοντά, όπου αυτός πραγματικά έχει κάνει και μια μπέμπα τώρα. Ναι. Και τρέχει να τη δει σαν μουρλός μεταξύ μια ώρα προπόνηση και μια ενό ταξιδιού και ξενοδοχείων κλπ. Είναι μια ιδιαίτερη ειδική περίπτωση. Εξάλλου στην εκπομπή μας σήμερα έχουμε και ένα ποδοσφαιριστή διεθνή του Ολυμπιακού, τον Αλέκο τον Αλεξανδρή. Οπότε θα ακούσουμε και την πλευρά αυτή, γιατί και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους οι ποδοσφαιριστές, όπως και οι αθλητές. Κυρία Λάσκα, την Παναθηναϊκό την επόμενη φορά. Και βέβαια θα είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα η δική σας παρουσία στην εκπομπή μας. Τα τηλέφωνα ήδη λειτουργούν από τώρα. Είναι το 34 12 404, το 34 13 075 και το 34 13 9 το 34 27 8 78. Θα ήθελα να έχουμε μια επαφή σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής από εσάς, που θα μπορείτε να μας βάλετε ερωτήματα, ζητήματα, να μας κάνετε παρατηρήσεις, να ζητήσετε κάποιες γνώμες από την πλευρά αυτή, να ακούσετε και να περάσουμε καλά σήμερα το βράδυ, αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Επειδή όμως αυτή η εκπομπή ξεκίνησε διαφορετικά λιάκι με την αναγγελία και τις αλλαγής της, θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαφορετικότητα της εκπομπής. Ξέρετε, δεν συνηθίζω να παρουσιάζονται καλλιτέχνες από την εκπομπή, αλλά υπάρχει ένας δίσκος που είναι πάρα πολύ ωραίος και τον άκουσα και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον έχει γράψει, τον έχει τραγουδήσει ο Μάνος ο Βαφιάδης από τη Legend, ένας δίσκος πολύ όμορφος, και έγραψε ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Αλχημιστής». Και επειδή φαντάζομαι ή υποπτεύομαι ότι οι πατεράδες που έχουν πάρα πολύ απασχολημένοι θα κάνουν κάποιες αλχημίες για να μπορέσουν να βλέπουν τα παιδιά τους περισσότερο, να ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι, να ξεκινήσουμε έτσι χαρούμενα την εκπομπή μας σήμερα και αμέσως μετά ανοιγόμαστε στο μεγάλο αυτό ζήτημα της εκπομπής. Σαν αλχημιστής έξω από τα όρια λογικής ψάχνω ένα θαύμα. Δίνω συμβουλές για θεραπείες πρακτικές σε ύπουλο τραύμα. Την αλήθεια φοβάμαι, την αλήθεια φοβάμαι. Σαν αλχημιστής έξω από τα όρια λογικής ψάχνω ένα θαύμα. Νιώθω εξαρτημένος σ' ένα ψέμα δεμένος. Ξέρω δεν θα γυρίσεις και βυθίζομαι να σε βρω σε παρεστήσεις. Νιώθω εξαρτημένος σ' ένα ψέμα δεμένος. Ξέρω δεν θα γυρίσεις και βυθίζομαι να σε βρω σε παρεστήσεις. Σαν αλχημιστής της ουτοπίας εραστής ψάχνω ένα θαύμα. Βρίσκω συνταγές σε αραβικές περγαμινές για ύπουλο τραύμα. Την αλήθεια φοβάμαι,
αλήθεια φοβάμαι. Σαν αλχημιστής έξω από τα όρια λογικής ψάχνω ένα θαύμα. Νιώθω εξαρτημένος σ' ένα ψέμα δερμένος. Ξέρω δεν θα γυρίσεις και βυθίζομαι να σε βρω σε παρεστήσεις. Νιώθω εξαρτημένος σ' ένα ψέμα δεμένος. Ξέρω δεν θα γυρίσεις και βυθίζομαι να σε βρω σε παρεστήσεις. Ωραία λοιπόν. Ο Μάνος Παφιάδης, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, σαν αρχιμιστής. Ξεκινήσει την εκπομπή μας έτσι μελωδικά και όμορφα. Θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας να μας πει και ένα ακόμη τραγουδάκι από αυτό τον πολύ ωραίο δίσκο. Θέμα μας λοιπόν σήμερα, οι μπαμπάδες του Σαββατοκύριακου, τα παιδιά του Σαββατοκύριακου. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ακούμε κάποιους ανθρώπους που μας μίλησαν για να μας δώσουν και το υλικό να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε εδώ και στο στούντιο και με τους επιστήμονές μας και με τους καλεσμένους μας πατεράδες που θα ακούσουμε. Τη δική τους, το δικό τους πρόβλημα σε λίγο ή τη δική τους ιστορία σε λίγο. Ο πρώτος που έτσι πλησιάσαμε για να δούμε τι συμβαίνει είναι ο Αλέκος Αλεξανδρής. Είναι ο γνωστός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο γνωστός διεθνής ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής που γράφει δική του ιστορία, ένας ευτυχισμένος οικογενειάρχης, αλλά ένας πατέρας που έχει το πρόβλημα αυτό. Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, τα ταξίδια με την ομάδα, η συμμετοχή στην Εθνική, η συμμετοχή στον Ολυμπιακό, δεν του δίνουν και δεν του αφήνουν χρόνο να βλέπει το μικρό του γιο. Ένα εξάχρονο πιτσιρίκι, πάρα πολύ έξυπνο, που θα το ακούσουμε να μιλάει και αυτός και να μας λέει το πρόβλημά του από τη δική του πλευρά, που δεν έχει πολύ κοντά τον μπαμπά του. Να ακούσουμε τον Αλέκο Αλεξανδρή και αμέσως μετά θα έχουμε αρκετό υλικό για να κουβεντιάσουμε με όλους τους καλεσμένους μας. Τον Αλεξανδρή. Για να δούμε ποια θα είναι η προσπάθεια. Αλέκος Αλεξανδρής, ο σκόρερ του τέρματος, το σουτ και γκολ. Είναι εκπληκτικό Αλέκος Αλεξανδρής. Δύο προσωπικά του τέρματα. Φτάνει συνολικά τα 7. Αλλάξε για τον Αλεξανδρή. Έκανε το κοντρόλ αυτό. Το σουτ από τον Αλεξανδρή. 4-1 για τον Ολυμπιακό. Γρήγορη απάντηση από τους Ερυθρόλευτους. Σας γνωρίζει πιο πολύ από την τηλεόραση ο τετράχρονος γιος σας ή από το σπίτι? Τα τελευταία δύο χρόνια, είναι αλήθεια, με τις πιο αυξημένες υποχρεώσεις που είχαμε λόγω Εθνικής, λόγω Champions League, νομίζω ότι τις πιο πολλές ώρες μας έβλεπε από την τηλεόραση ή από τις εφημερίδες που μάθαινε νέα, παρά που τον έβλεπα εγώ στο σπίτι. Πώς αντιδρά? Υπάρχει κάποιες στιγμές που... Δεν το δέχεται. Που με θέλει πάρα πολύ, γιατί λείπει ο μπαμπάς και γιατί ξανά με το που έρχομαι από Τετάρτη από κάτω από το παιχνίδι, την Παρασκευή να ξαναφύγω, Σάββατο. Δεν του καλό αρέσει, αλλά από εκεί και πέρα του λέμε ότι κάτσε, θα δεις την τηλεόραση, θα έρθουμε το Σαββατοκύριακο, είναι κοντά, την Κυριακή το βράδυ θα ξαναγυρίσω. Με διάφορα ψεματάκια καλύπτουμε ορισμένα πράγματα. Ο Γιώργος τώρα πια έχει αρχίσει να το συνηθίζει περισσότερο αυτό το γεγονός της απουσίας του πατέρα του. Τώρα πια που μεγαλώνει και μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που κάνει ο μπαμπάς είναι ένα επάγγελμα και πρέπει να το κάνει. Όσο ήταν μικρότερος, δεν μπορούσε να το δεχτεί εύκολα και είχαμε κλάματα. Έλεγε γιατί θα πρέπει να φεύγει, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι μαζί. Τώρα όμως πια έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει, στεναχωριέται βέβαια, αλλά ξέρει ότι ο μπαμπάς θα φύγει για το Σαββατοκύριακο ή για όποιες μέρες χρειάζεται και ότι θα ξαναγυρίσει πάλι κοντά μας. Το πάλι θα φύγεις μπαμπά, ακούγεται από το στόμα συχνά. Πολύ συχνά. Γιατί συχνά φεύγει και ο μπαμπάς από το σπίτι, ειδικά όταν οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες. Λείπει κατά μέσο όρο 2 μέρες τη βδομάδα. Και αν υπάρχει και κύπελο, ή η Ευρώπη αρχή της χρονιάς φέτος, η εθνική ομάδα, έλειπε 4-5 μέρες από το σπίτι και πια τότε μιλούσαμε για μεγάλη απουσία και μεγάλο πρόβλημα. Την εικόνα όταν φεύγει ο μπαμπάς, την δίνεται, την εικόνα του παιδιού?
Είναι συνεχώς από πίσω του μέχρι να ετοιμαστεί, μέχρι να ετοιμάσει το σάκο του. Πολλές φορές του βάζει πραγματάκια. Μπαμπά, σου βάζω και αυτό για να με θυμάσαι. Και είναι συνεχώς από πίσω του. Πάντα στην πόρτα τον ακολουθεί, τον φυλάει, τον αγκαλιάζει και του λέει πάντοτε να με πάρεις τηλέφωνο εκεί που θα πας και να γυρίσεις γρήγορα. Και καλή επιτυχία πάντα. Γιώργο, με ποια ομάδα είσαι? Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό. Τον μπαμπά, το βλέπεις πιο πολύ στην τηλεόραση ή στο σπίτι? Στην τηλεόραση. Όταν όμως φεύγει ο μπαμπάς, εσύ, στεναχωριέσαι? Ναι. Πολύ? Λίγο. Λίγο. Κλαίς καμιά φορά? Καμιά φορά, ναι. Τι του λες τον μπαμπά όταν φεύγει ο μπαμπάς? Να περάσεις καλά. Πονάτε καμιά φορά που τον αφήνετε? Σίγουρα πονάω, γιατί νομίζω ότι αυτή η ηλικία, ο Γιώργος είναι τώρα 4 χρονών και κάθε χρόνος που περνάει δεν ξαναγυρίζει πίσω και κάθε ηλικία έχει τα δικά της ωραία πράγματα και εγώ με τον Γιώργο δεν έχω ζήσει ακόμα την ηλικία του αυτή. Δηλαδή το παιδί αρχίζει μεγαλώνει, τώρα ξεφεύγει από την ηλικία των 2 έως 4 ετών και μου λείψανε πράγματα που μπορούσα να είχα κάνει μαζί του. Μου λείψαν, ίσως μπορώ να τα βρω σε κάποιο άλλο παιδί που θα κάνουμε αργότερα, να ασχοληθώ περισσότερο που δεν θα έχω και τις υποχρεώσεις αυτές. Νιώσατε ποτέ την έντονη επιθυμία να πετάξετε τον αθλητικό σας εξοπλισμό και να μείνετε κοντά του, να τον χορτάσετε, να του αφιερωθείτε αποκλειστικά? Πάρα πολλές φορές έχει τύχει αυτό που θέλεις να ξεφύγεις. Κάποια στιγμή έρχεσαι και σε μπλοκάρουν όλες αυτές οι καταστάσεις. Βλέπεις το παιδί είναι μόνο του, δεν είσαι κοντά του και εσύ φεύγεις να πας να παίξεις ένα αγώνα από το αθλήματος. Και λες κάποια στιγμή ότι αμά να μπορούσα να είχα τη δυνατότητα, ας πούμε, να τα σταματήσω όλα και να ασχοληθώ μαζί του. Πάρα πολλές φορές έχω έρθει σε αυτό το δίλημα. Αλλά απ' την άλλη είναι η δουλειά, είσαι επαγγελματίας. Πρέπει να κοιτάξεις όσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να είσαι κύριος στη δουλειά και ύστερα στην οικογένεια. Πάντα του λείπει, πάντα έχει την έννοια του. Απλά βλέπει ότι είναι κάτι το αναπόφευκτο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, οπότε προσπαθεί να προσαρμοστεί. Μήπως αυτή την προσαρμογή τον βοηθήσετε κι εσείς, που πιστεύω θα έχετε από την πρώτη στιγμή αποδεχτεί? Ναι. Την αποδεχτήκαμε και οι δύο, και ο Γιώργος και εγώ, λόγω συνθήκων, εκ των πραγμάτων. Έπρεπε να το κάνουμε. Και προσπαθούμε να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο μας οι δυο μας. Λέω στη μαμά, πάρε ένα τηλέφωνο τον μπαμπά να δούμε πού είναι. Και η μαμά τον παίρνει, του μιλάω. Του μιλάς? Ναι, και λέει είμαι στην Κηφισιά, έρχομαι τώρα. Το κλείνω εγώ, τον περιμένω. Κάποια στιγμή θα σταματήσω το ποδόσφαιρο και αυτό είναι το ευχάριστο της όλης υπόθεσης, ότι θα μπορώ να ασχοληθώ με το παιδί μου περισσότερο και με τη γυναίκα μου και ίσως με κάποια άλλα παιδιά, αν έχω τη δυνατότητα να κάνω. Θα είναι ακόμα καλύτερα πλέον, θα ασχοληθώ πραγματικά με την οικογένεια. Στον τελευταίο αγώνα του Champions League είδαμε τους Νορβηγούς να έρχονται στην Ελλάδα μαζί με τις οικογένειές τους. Θα θέλατε να επιτρεπόταν και στις ελληνικές ομάδες κάτι παρόμοιο? Βέβαια, νομίζω ότι ειδικά σε κάποιες τέτοιες συγκεκριμένες στιγμές, όπως είναι ένα ταξίδι στην Ευρώπη, καλό θα ήταν να έπαιρνες και την οικογένειά σου μαζί, ειδικά όταν θα λείψεις 3-4 μέρες, όπως οι Νορβηγοί είχαν έρθει για 10 μέρες και προετοιμασία και ήρθαν μαζί, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν μπορούν να δεχτούν κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχει πολλή διαφορά απέναντι νοοτροπίας των Νορβηγών με εμάς. Και εμείς βλέπουμε την οικογένεια μόνο από το τηλέφωνο. Για τον σύζυγο, τι σας λέει? Κάποια λόγια που σας κάνουν έτσι καμιά φορά να πονάτε κάπως? Στεναχωριέται πάρα πολύ όταν θα έρθει κάποια άτυχη στιγμή. Καταλαβαίνει το αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεται απόλυτα την νίκη και την ήττα. Και όταν θα χαθεί ένα παιχνίδι, κάποια ευκαιρία, θα γυρίσει και θα μου πει: μαμά, τώρα ο μπαμπάς θα έρθει στεναχωρημένος. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτόν, να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα. Μελαγχολεί. Ναι. Όταν βλέπει το αποτέλεσμα και όταν βλέπει τον μπαμπά του έτσι κάποιες φορές μετά από το γήπεδο να μην είναι πολύ καλά, απόλυτα συμβιβάζεται με τη διάθεση του μπαμπά και προσπαθεί να τη φτιάξει. Όταν ακούει την πόρτα να ανοίγει που προμηνύει την επιστροφή σας, πώς σας υποδέχεται? Πάντα με χαρά και ειδικά όταν υπάρχει κάποιο άτυχο αποτέλεσμα ή εγώ θα γυρίσω στο σπίτι στενοχωρημένος. Πάντα κάνει τα δύνατα δυνατά να με κάνει να γελάσω. Δεν μένει κι αυτός έτσι στεναχωρημένος, ενώ με βλέπει εμένα ότι δεν είμαι καλά. Θα κάνει, ας πούμε, τον καραγκιόζι, θα έλεγα, για να με κάνει να γελάσω, να αισθανθώ κι εγώ καλύτερα. Συμπάσχει? Ναι, νομίζω ότι καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι ο μπαμπάς κάτι έχει και πρέπει να τον κάνω να είναι καλύτερα. Όταν βάζει γκολ, τι κάνεις? Εγώ πανηγυρίζω. Πανηγυρίζεις και τι λες?
Την άλλη φορά ο μπαμπάς που ήμουν εγώ κάτω με τον Ιορδάνη, ξαφνικά είχαμε πάρει το ραδιόφωνο. Ο μπαμπάς εδώ κοντά με τον Όφη και είχε κάνει την παλιά. Και μόλις εγώ άκουσα, μόλις ο Ιορδάνης άκουσε τη βάλαμε γκολ, έξω τι κάνανε μες στο δωμάτιο. Τι κάνατε? Πυροτεχνήματα. Το κάψατε? Όχι. Τι κάνανε έτσι πάνω. Και εσύ τι έλεγες, Αλεξανδρής γκολ, τι έλεγες, για πες μου. Όχι. Ακούγαμε από το ραδιόφωνο και πανηγυρίζαμε. Έχει ψυχικό κόστος ένα παιδί να βλέπει τον πατέρα κάθε λίγο και λιγάκι με μια βαλίτσα στο χέρι? Ναι, πιστεύω πως έχει. Εγώ τουλάχιστον που το βιώνω από το δικό μου το παιδί, έχει, γιατί το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς. Όσο κι αν περνάει καλά μαζί μου, που περνάει καλά μαζί μου, δεν πάβει να θέλει τον μπαμπά, δεν πάβει να θέλει και τη μαμά και τους δύο. Λοιπόν, το γεγονός ότι πρέπει με τον μπαμπά να λέει συνεχώς αντίο και καλώς ήλθες, αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Αναγκαστήκατε καμιά φορά να τον εμφανίσετε παρόν μέσω της τηλεόρασης? Το σύζυγο εννοώ. Ναι, αμέ. Ναι, βέβαια. Βέβαια, πολλές φορές να φανταστείτε ότι στιγμές που τον θέλει πολύ, γιατί υπάρχουν φορές που το παιδί θα γκρινιάξει ή θα στεναχωρηθεί και μου λέει, μα όχι, τώρα θα ήθελα να ήταν εδώ. Πολλές φορές έχουμε βάλει κασέτα στο βίντεο με τα παιχνίδια που παίζει ο Αλέξης και λέμε, να ο μπαμπάς, και καθόμαστε και τον βλέπουμε. Εσείς μπορείτε να αναπληρώσετε το κοινό της απουσίας του πατέρα? Εγώ θα έλεγα ότι προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά το κενό της απουσίας του πατέρα δεν νομίζω ότι αναπληρώνεται, γιατί αν θα βάζα κι εγώ τον εαυτό μου στη θέση του παιδιού, θα ήθελα και τη μαμά μου, αλλά και τον μπαμπά μου δίπλα μου. Οπότε δεν θα έλεγα ότι μπορώ να αναπληρώσω απόλυτα το κενό του. Κατά πόσο η οικονομική ευχέρεια βοηθάει να ξεπεράσετε κάπως ανώδυνα αυτό το κενό? Δεν θα έλεγα ότι βοηθάει. Δεν θεωρώ ότι η απουσία ή η παρουσία ενός ανθρώπου μετριέται με το σε τι κατάσταση οικονομική βρίσκεται, γιατί όταν λείπει ο μπαμπάς, λείπει ο μπαμπάς, άσχετα αν σε εισαγωγικά υπάρχει κάποια οικονομική ευχέρεια. Δεν αναπληρώνει τίποτα. Πιστεύετε, κύριε Αλεξανδρή, ότι κι όλα να τα έχουμε δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε? Εντάξει, όλα έχουν το τίμημά τους. Έτσι είναι η ζωή. Θα ήθελες να είναι πιο πολύ ο μπαμπάς κοντά σου, να είναι πιο πολλές ώρες μαζί σου? Ναι. Σου λείπει καμιά φορά? Ναι. Τι του λες, να γυρίσεις γρήγορα? Για πες μου τι του λες, Να γυρίσει γρήγορα. Σε όλο αυτό το δεκάλεπτο ρεπορτάζ, εγώ θα έλεγα ότι έμεινα σε αυτόν τον βαθύ αναστεναγμό του πιτσιρίκου στο τέλος, όταν το ρώτησε ο ρεπόρτερ της εκπομπής μας, εάν το λέει ο πατέρας του. Και ο πιτσιρίκος έκανε μια βαθιά ανάσα και του λέει ναι. Και είναι φανερό ότι του λείπει πάρα πολύ. Και για τον Απούλη, τι σημαίνει άρα για ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία να βλέπει τον πατέρα του συνεχώς να φεύγει από το σπίτι, είτε με μια βαλίτσα στην περίπτωση αυτή, είτε για να πηγαίνει από το πρωί στο γραφείο και να γυρνάει αργά το βράδυ? Οπωσδήποτε το παιδί αντιλαμβάνεται και κατανοεί αυτή τη σχέση μέσα από έναν αυτοσχεδιασμό συναισθηματικό. Δηλαδή πρέπει να βρει εκείνα τα στοιχεία για να μπορέσει να καλύψει αυτή την ανάγκη του. Και οπωσδήποτε δεν το βοηθάει έτσι ώστε να μπορεί να συνειδητοποιήσει το ρόλο του γονιού. Απ' την άλλη πλευρά, ο γονιός δεν νιώθει άνετα σε αυτό το ρόλο, γιατί δεν έχει υπάρξει μία γνωριμία αυτής της σχέσης. Δεν έχει υπάρξει αρκετός χρόνος για να μπορέσει να η γέφυρα αυτή, η αμφίδρομη αυτή η σχέση, να μπορέσει να δομήσει, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να δημιουργήσει μόνο του. Συνεχώς βρίσκεται σε μία ανάγκη να καλύψει συναισθηματικά τόσο τον εαυτό του, αλλά και η προσδοκία του γονιού να καλυφθεί και εκείνος λόγω της έλλειψης. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν εδώ μία σχέση όπου ζητείται από το μικρό παιδί να καλύψει τις σχέσεις του γονιού στην τελική ανάλυση από αυτό που είδαμε. Βεβαίως. Και ο γονιός έχει το πρόβλημα, φαντάζομαι. Οπωσδήποτε. Είναι φανερό οπωσδήποτε στον κύριο Αλεξανδρή και στον όποιο κύριο Αλεξανδρή ότι έχουν το πρόβλημα αυτό το τεράστιο. Και μάλιστα είπε κάποια στιγμή στην αρχή ότι λυπάμαι που δεν ζω
αυτή την ηλικία που χάνεται, κάθε μέρα που φεύγει χάνεται και δεν μπορώ να τη ζω σαν πατέρας, να τη ζήσω σαν πατέρας. Ναι, βέβαια. Ξέρετε, κύριε Χαρδαβέλα, από τις έρευνες που έχουν κάνει, πιστοποιείται ότι σχεδόν διεθνώς οι πατεράδες αφιερώνουν περίπου 15 λεπτά την ημέρα για την ανατροφή των παιδιών τους. Που σημαίνει αυτό πρέπει να το δει κανείς σε όλες του τις διαστάσεις και τις παρενέργειες μέσα στην οικογένεια. Αλλά ίσως αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε να το στη συνέχεια. Και χαντά, αυτή η έλλειψη του πατέρα, κυρίως του πατέρα, από το σπίτι, μπορεί κάποια στιγμή, οι πληγές που ανοίγει, αυτές οι πληγές μπορεί κάποια στιγμή να επουλωθούν σε μια άλλη ηλικία όταν φτάσουμε στην εφηβεία. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση όπου ο Αλέκος Αλεξανδρής έχει ένα πιτσιρίκι 4 ετών. Προφανώς μέχρι τα 9 του 10 θα γίνεται αυτό που γίνεται, θα παίζει ακόμη 5 χρόνια ο Αλεξανδρής. Θα παλέψει, είπε, μετά να ζήσει και να γεφυρώσει καταστάσεις που δεν υπάρχουν σήμερα. Μπορεί κανείς σε αυτή την ηλικία των 10, 12, 13 ετών να καλύψει αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί τα περασμένα χρόνια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τίποτα δεν καλύπτεται έτσι ολοκληρωτικά όταν δεν γίνεται στην ώρα του. Mm-hmm. Εγώ θα διαφωνήσω με την έννοια του τραύματος για τη συγκεκριμένη περίπτωση πάντα. Γιατί εγώ βλέπω έναν άνθρωπο, τον κύριο Αλεξανδρή, που εκτός από εξαιρετικός γκολτζής που είναι, είναι και ένας εξαιρετικά ευαίσθητος άνθρωπος όσον αφορά τις ανάγκες τις δικές του και τις ανάγκες του παιδιού του. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο τραυματικό το γεγονός. Όντως, το παιδάκι, μέσα από τον αναστεναγμό που πολύ καλά παρατηρήσατε, δηλώνει την έλλειψή του. Η ζωή μας όμως, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, είναι μία σειρά από ματαιώσεις. Η τέχνη της ζωής είναι το πώς διαπραγματευόμαστε αυτές τις ματαιώσεις. Και σε αυτό συμβάλλει και το περιβάλλον και φυσικά και εμείς όσο μεγαλώνουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι αν υπάρχει τραύμα σε αυτό το παιδάκι. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν λέω ότι υπάρχει. Θέλω να πω ότι λέω, μήπως... και στο αντίστοιχο παιδάκι. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι τη στιγμή δηλαδή που ο γονιός, που όντως πολλοί γονείς, και ίσως να το δούμε και στη συνέχεια, εκ των πραγμάτων, δεν είναι εκεί σωματικά, αλλά είναι εκεί πνευματικά, η ζημιά, αν θέλετε, είναι πολύ λιγότερη. Γιατί ο μικρός αυτός γνωρίζει ότι ο μπαμπάς τον αγαπάει, γνωρίζει ότι ο μπαμπάς το σκέπτεται. Έχουν μια τακτική επικοινωνία τηλεφωνική που ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να καταλάβουμε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να μην είναι το ίδιο άμεση. Φυσικά τίποτα δεν διαφοροποιεί την σωματική επαφή που έχουμε, αλλά το τηλέφωνο είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Αυτό κάνει αυτό το παιδάκι να μην έχει όλη αυτή τη στέρηση σε τραυματικό επίπεδο. Η στέρηση πάντα υπάρχει. Η ματαιώση της ζωής όμως επίσης, όπως είπα και πριν, είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής μας. Γι' αυτό θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να μην αναπληρωθεί. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο τραυματικό γεγονός. Mm-hmm. Αντίθετα, υπάρχουν γονείς ή πατεράδες, αν θέλετε, που είναι καθημερινά σπίτι. Όμως, μέσα από τα δικά τους τα βιώματα, είναι ουσιαστικά αδιάφοροι. Δεν δηλώνουν ακριβώς την αγάπη ή, αν θέλετε, την έννοια ότι εγώ νοιάζομαι για σένα στο παιδί. Και αυτό θα το θεωρήσω πολύ πιο τραυματικό από τη συγκεκριμένη διαδικασία για το παιδάκι. Αυτό μπορεί συναισθηματικά να το βιώνει. Καταλαβαίνει όμως σιγά σιγά την αναγκαιότητά του. Και αυτό αντισταθμίζει σε κάποιο βαθμό την έλλειψη, τη φυσική έλλειψη του πατέρα του. Για να περάσουμε τώρα από την πλευρά αυτή. Να ξεκινήσουμε από τον φίλο μου, τον Πάνο τον Σόμπολο. Υπάρχουν λοιπόν δύο παιδιά, δύο παλικάρια. Ναι, έτσι, κόρη και γιος. Κόρη και γιος, ένα παλικάρι και η κόρη. Και τα έκανες, θα έλεγα, πάνω σε μία περίοδο πριν από 20 χρόνια, γιατί τα παιδιά σου τώρα 20 χρονών. Ναι. Πριν από 20 χρόνια που εσύ βρισκόσουν σε μία υπερπροσπάθεια, όπως όλοι μας, σε κάποια στιγμή, να επιβιώσουμε επαγγελματικά, να πετύχουμε επαγγελματικά. Αυτό σήμαινε μεγάλες απουσίες από το σπίτι. Ναι, βέβαια. Χρονικά, πόσο μεγάλες? Ανάλογα με τα γεγονότα. Και δύο μέρες και μια εβδομάδα και ώρες. Ποιο ήταν το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπιζες σε αυτές τις απουσίες σε σχέση με τα παιδιά πάντοτε? Καταρχήν, το παράπονό μου από τη ζωή μου, δεν έχω παράπονο από τη ζωή γενικά, αλλά αυτό το παράπονο της ζωής μου είναι ένα, ότι δεν μπόρεσα να χαρώ την παιδική ηλικία των παιδιών μου. Έχει πολύ ωραίες χαρές η ζωή με τα παιδιά όταν, ναι, είναι σε μια ηλικία.
4, 5, 6, 10 χρονών. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν το χάρηκα. Παρά τις προσπάθειες που έκανα, παρά τις αγωνιώδεις θα έλεγα προσπάθειες, δυστυχώς είναι έτσι τα πράγματα, ήταν έτσι η ζωή μου, η καριέρα μου και είναι ακόμα, που δεν μπόρεσα να το χαρώ αυτό το απλό πράγμα που χαίρεται ο κάθε γονιός, ο κάθε πατέρας στη ζωή του, να πάει να τελειώσει τη δουλειά του και να δει τα παιδιά του πώς πήγε στο σχολείο σήμερα, πώς, τι έγινε, να μου πεις το ένα. Αυτό το ρόλο τον αντικαθιστούσε η γυναίκα σου? Εδώ ήμουν πολύ τυχερός στο θέμα της γυναίκας, γιατί δυστυχώς και εσύ γνωρίζεις και εγώ γνωρίζω ότι το επάγγελμα το δικό μας είναι τέτοιο που αν δεν είναι ο ένας από τους δύο πολύ καιρός, το διαλύομαι το σπίτι. Έτσι. Γι' αυτό, αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε πολλά διαζύγια στο επάγγελμά μας. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός σε αυτό το θέμα. Πέτυχα, βρήκα μια γυναίκα η οποία στάθηκε πολύ κοντά σε μένα, στάθηκε πολύ κοντά στα παιδιά μου. Όχι ότι αναπλήρωσε το ρόλο, όπως είπαν και οι κύριοι απέναντί μας, η κυρία και ο κύριος, ότι μπορούσε να αναπληρώσει η γυναίκα μου το ρόλο του πατέρα προς τα παιδιά. Αυτό δεν γίνεται σε καμία περίπτωση, γιατί ο κάθε γονιός έχει το δικό του ρόλο να παίξει. Αλλά έφερνε πάντως κάποια ισορροπία. Κάπως το κατάφερε πολλά πράγματα. Ήμουνα λοιπόν τυχερός στη ζωή, γιατί βρέθηκε αυτή η γυναίκα και εμένα κράτησε και την οικογένειά μας και τα παιδιά μας. Έτσι, και τώρα σωστά. Φτάσαμε σε μια τέτοια ηλικία που είναι μια χαρά. Νέοι άνθρωποι είμαστε. Πραγματικά και στις επόμενες συνεντεύξεις που θα παρακολουθήσουμε με κάποιες οικογένειες, αποκαλύπτεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μητέρας στις περιπτώσεις που ο πατέρας απουσιάζει πάρα πολύ χρόνο από το σπίτι. Είναι αυτό που λέει ο Πάνος Σόμπολος, ότι η γυναίκα του και φαντάζομαι η κάθε μητέρα, όταν υπάρχει ένας σύζυγος και πατέρας που λείπει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, αναλαμβάνει κάποιους ειδικούς ρόλους που θα πρέπει με προσπάθεια πολύ να γεφυρώσει αυτή την έλλειψη ή αυτό το χάσμα μεταξύ πατέρα και παιδιών. Θα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί έχουμε πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που μας αποκαλύπτουν το πρόβλημα. Να περάσουμε όμως στον κύριο Μούρτη, τον οντογιατρό μας στην παρέα. Εσείς έχετε, είπατε, δύο παιδιά. Ένα κοριτσάκι. Ετών είπαμε 8 χρονών. Λείπετε πολλές ώρες από το σπίτι. Πάρα πολλές, θα έλεγα. Πάρα πολλές. Δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και Σαββατοκύριακα. Πολλές φορές και Σαββατοκύριακα. Και Σαββατοκύριακα. Είναι μια περίπτωση δική σας, θα έλεγα, έτσι, ακραία. Γιατί τουλάχιστον οι πατεράδες που δουλεύουν πάρα πολύ κρατάνε τα Σαββατοκύριακα για τα παιδιά τους. Και δεν μιλάω για τον Πάνο τον Σόμπολο που και τα Σαββατοκύριακα μερικές φορές είχε ρεπορτάζ και έτρεχε. Πόσες φορές με τους σεισμούς είμαστε μια εβδομάδα στον τόπο έτσι των σεισμιών. Πώς αντικαθιστάτε αυτή την έλλειψη και πώς το παλεύετε στο πρόβλημα? Εγώ είμαι οδοντίατρος σαν ιδιωτικό επάγγελμα. Είμαι και επιθεωρητής υγείας στο ΙΚΑ, που σημαίνει ότι αναγκάζομαι πολλές φορές να επισκεφθώ και την επαρχία. Και εκεί βέβαια η απουσία είναι 2 και 3 ημερών, μάλιστα, όταν γίνει. Επίσης, συνειδητοποιώντας κάποιες ανάγκες που έχουμε σαν κοινωνικοί άνθρωποι, που δεν μπορούμε να αφήνουμε τα πάντα να εξελίσσονται χωρίς την παρουσία μας, έχουμε ξεκινήσει στο χώρο μας, στο Δήμο μας, μια προσπάθεια ενασχόλησης με τα κοινά στην ευρεία έννοια, και σε αυτή την προσπάθεια συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, νέοι και πιο μεγάλοι, οι οποίοι έχουμε κάποιους κοινούς στόχους. Δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα αναπληρώσουν αυτά που πιστεύουμε ότι μας λείπουν σαν τοπική κοινωνία. Όλα αυτά βοηθάει η σύζυγός μου, όπως είπε και ο κύριος Σόμπολος για τη δική του περίπτωση, στο να τα καταλάβει το παιδί. Mm-hmm. Τις ώρες που λείπει δηλαδή ο πατέρας από το σπίτι, η μητέρα έχει τέτοια αντιμετώπιση στο παιδί που του δείχνει ότι ο πατέρας λείπει για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Μάλιστα. Και το αντιλαμβάνεται, φαντάζομαι, η κυρία. Το αντιλαμβάνεται πολύ καλά, γιατί και εγώ προσπάθησα να βοηθήσω σε αυτό, παίρνοντας το παιδί και στις τρεις μας σχολείες. Και στην επιθεώρηση μαζί σας, δηλαδή, και στο ιατρείο και στην ενασχόλησή μου. Για να τον πατέρα της ακριβώς σε αυτά που κάνει. Τους χώρους δουλειάς, mm-hmm, και στο τι προσπαθεί να κάνει. Και βέβαια, όταν έχουμε τον χρόνο, συζητάμε πάρα πολύ μαζί για το για ποιο λόγο κάνω εγώ όσα κάνω και για ποιο λόγο της λείπω. Γύρισε ποτέ η μικρό να σας πει «Μου λείπεις και θέλω να είσαι κοντά μου περισσότερο»? Ναι, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Ξαναλέω όμως ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος
τη συζύγου, η οποία χειρίζεται τόσο λεπτά και τόσο υπεύθυνα το κομμάτι. Δεν εργάζεται η σύζυγός σας. Εργάζεται. Εργάζεται και, εργάζεται και η σύζυγός. Μάλιστα. Αλλά μένει τα απογεύματα που είναι ο μεγάλος χρόνος της ημέρας ελεύθερος για το παιδί, μένει κοντά του και το φροντίζει και το υποστηρίζει. Θα πούμε αρκετά και με τους τρεις σας στη συνέχεια, αλλά να περάσουμε στον Δημήτρη Παπαδόπουλο, έναν πολύ γνωστό αθλητή, παράλληλα και γιατρό, και η γυναίκα του γιατρός νομίζω. Ναι. Και εκείνη γιατρός. Ναι. Έχουμε λοιπόν δύο γιατρούς, παράλληλα έχουμε έναν αθλητή ο οποίος συμμετέχει σε αγώνες, σε εθνική, στη ΣΑΕΚ, που σημαίνει πάρα πολλές ώρες μακριά από το σπίτι και πάρα πολλά ταξίδια, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ναι, τα ωράρια του αθλητή είναι λίγο περίεργα, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιες μέρες μακριά από το σπίτι του για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί κάποιες άλλες μέρες που τυχαίνει να μην έχει πρωινές προπονήσεις ή να μην έχει πολλούς αγώνες εκείνη την εβδομάδα, να είναι και αρκετές ώρες στο σπίτι. Βέβαια, σε μένα, στη δικιά μου οικογένεια δουλεύει και η γυναίκα μου, είναι και αυτή γιατρός όπως είπατε, αλλά ήμασταν τυχεροί στο γεγονός ότι όταν γεννήθηκαν τα παιδιά, η γυναίκα μου δεν είχε αρχίσει ακόμα ειδικότητα και ήταν στο σπίτι συνεχώς. Οπότε στα πρώτα δύο χρόνια της μεγάλης και στον πρώτο χρόνο της μικρής έκανε πολλή δουλειά, θα έλεγα, ούτως ώστε να δώσει αρκετά εφόδια και αρκετές δυνάμεις για τη συνέχεια, ας πούμε, που θα ήταν πιο δύσκολη. Όταν λες πολλή δουλειά έκανε η γυναίκα σου και μας το είπε και ο Πάνος ότι ευτυχώς έχω μια γυναίκα η οποία φρόντισε αυτό το πρόβλημα κλπ. Τι εννοείται όταν λέτε, παιδιά, πολλή δουλειά έκανε η γυναίκα μου? Αυτό έχει σημασία να τα ακούσουν οι τηλεθεατές και κάποιοι που ήδη μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε όταν μιλάτε για το ρόλο της μητέρας. Τι εννοείται, τι δουλειά έκανε? Θέλω να σας πω, κοιτάξτε, για μένα το σπίτι και η ζωή στο σπίτι και στην οικογένεια είναι ένα μεγάλο σχολείο για τα παιδιά και ειδικά στα πρώτα τους 2-3 χρόνια, τα οποία χρόνια αυτά είναι, τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη δεκτικότητα σε οτιδήποτε, είτε για να αναπτύξουν τις λεκτικές τους και αντιληπτικές τους ικανότητες, είτε στο θέμα του συναισθηματικού της κόσμου. Έτσι λοιπόν η δουλειά ήταν στο θέμα της τρυφερότητας, της αγάπης, του γέλιου, της επικοινωνίας με τα παιδιά. Λίγο αργότερα όταν άρχισε να καταλαβαίνει πιο πολλά πράγματα στο θέμα των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων, της αμοιβαιότητας στις σχέσεις των ανθρώπων και τα λοιπά, του μπαμπά, της μαμάς. Έτσι, και να τους εξηγήσει περισσότερο στο ότι παράδειγμα μπαμπάς, που δείχνει ο μπαμπάς, ναι, και η μαμά μέσα στο σπίτι. Και όλα αυτά βέβαια μετά κάνουν πιο εύκολα τα πράγματα στις σχολείες που θα έρθουν. Δηλαδή όταν αρχίσει πλέον η μαμά να απουσιάζει τη μισή μέρα, ο μπαμπάς τη μισή ολόκληρη μέρα ή κάποιες μέρες από το σπίτι, ήταν πια τα παιδιά πιο έτοιμα να το αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Έτσι νομίζω εγώ. Όπως βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Παράλληλα, παίρνετε τηλέφωνα εσείς και μας βάζετε ζητήματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα ακούσουμε συνέχεια κάποιους από εσάς. Εγώ θα έλεγα να περάσουμε αμέσως τώρα σε μία άλλη άποψη. Η άλλη άποψη εκφράζεται από την κυρία, συνάδελφός μου είναι η κυρία Αλικάκη, είναι διευθύντρια, δημοσιογράφος, διευθύντρια σύνταξης στο Τηλέραμα, είναι η μητέρα της γνωστής ηθοποιού, της μικρούλας της κυρίας Αλικάκη, που την είδαμε και πέρσι σε ένα πάρα πολύ καλό σύριαλ. Η κυρία Αλικάκη λοιπόν εκφράζει την εξής άποψη, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ενοχή στους γονείς όταν δουλεύουν πολύ, ακόμη και όταν είναι μητέρες, διότι έτσι τα παιδιά βοηθούνται περισσότερο να αποκτήσουν πρωτοβουλίες, να αποκτήσουν μια προσωπικότητα ισχυρή που δεν θα ακουμπάει επάνω στη μαμά ή στον μπαμπά, από πολύ μικρά. Και βεβαίως να είναι παρούσα η μητέρα στα προβλήματα του παιδιού και να επικοινωνεί μαζί του, αλλά δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που δεν έχει κοντά την μητέρα και τον πατέρα στη διάρκεια της ημέρας έχει ελλείψεις. Ίσα-ίσα η κυρία Αλικάκη υποστηρίζει ότι βοηθάει αυτό το παιδί να έχει καλύτερη προσωπικότητα από ένα άλλο παιδί που έχει τους γονείς του κοντά. Είναι μια άποψη, είναι μια άποψη διαφορετική. Αυτή θα ήθελα να την ακούσουμε. Ναι. Και να μην κριτικάρουμε την άποψη της κυρίας Αλικάκη, αλλά να κριτικάρουμε, να δούμε εάν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι έτσι.
Θα θέλαμε να σχολιάσουμε και κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά που ακούσατε. Πριν λοιπόν ακούσουμε την κυρία Λυκάκη, θα ήθελα να ακούσουμε έτσι, ναι, την, να γίνει μια κουβέντα. Εγώ έτσι την εντύπωση που κόμισα από τα λεγόμενα είναι ότι η απουσία τους σημαίνει δική τους έλλειψη περισσότερο. Πράγματα που έχουν χάσει και δεν τα έχουν βιώσει. Και δεν πέρασε το περισσότερο το στοιχείο εκείνο ότι δεν ανιχνεύσαμε ποτέ τις ανάγκες του παιδιού μέσα από αυτή την έλλειψη. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα έτσι να γίνει κατανοητό είναι ότι το θεωρούμε αυτονόητο ότι ο ρόλος του πατέρα είναι αυτός ο λίγος μέσα στην οικογένεια και ότι τον πιο ουσιαστικό ρόλο θα πρέπει να τον παίζει η μητέρα και αν υπάρχει μια σωστή και ουσιαστική μάνα μπορεί αυτή να γεφυρώσει τα όποια κενά. Αυτό μπορεί να είναι έτσι και πολλές φορές συμβαίνει και πράγματι, με κόστος βέβαια πάντοτε της μητέρας και των παιδιών, αλλά αυτό δεν καλύπτει τις ανάγκες οπωσδήποτε της προσωπικότητας του παιδιού. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι ελλείψεις έχουν συμβάλει έτσι ώστε όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε την προσωπικότητα αυτών των παιδιών, να είναι παιδιά που είναι λίγο αποξενωμένα, να είναι παιδιά που πολλές φορές μπορεί να είναι αντικοινωνικά και να είναι παιδιά που τις περισσότερες φορές συναισθηματικά αυτοσχεδιάζουν. Μάλιστα. Και εδώ να πω, ξέρετε κάτι. Στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς, που είναι πατριαρχική κοινωνία, είναι καθορισμένη η ρόλη. Δηλαδή, ο πατέρας πρέπει να δουλέψει, είναι ο κουβαλητής του σπιτιού, άρα αναγκάζεται να είναι πάρα πολλές ώρες μακριά από το σπίτι και η μητέρα παίζει το ρόλο της συζύγου και μητέρας και άρα είναι μέσα στο σπίτι και πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι. Έχουν αλλάξει όμως αυτά τα πράγματα, κύριε Χαρδαλή. Έχουν αλλάξει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι έχουν, ναι, έχουμε μπει σε μια φάση αλλαγής, αλλά δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ που να... εγώ δεν βλέπω, δηλαδή, τα στατιστικά που έχουμε σε ό,τι αφορά στις εργαζόμενες μητέρες είναι, δείχνουν ένα μικρό ποσοστό εργαζόμενης μητέρας σε σχέση με τον πατέρα που πρέπει, δεν ξέρω ο κύριος Χαντάς, είναι... Πιστεύω ότι όντως υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γυναικών που εργάζονται. Εγώ δεν θα τοποθετούσα σε ποιο βαθμό πόσο εργάζεται ο πατέρας ή η μητέρα. Θα τοποθετούσα, αν θέλετε, στο βαθμό που έστω και αυτή η όποια μικρή επικοινωνία, όπως και να γίνεται, εκφράζει από τον πατέρα τουλάχιστον, αν και πιστεύω ότι και η μητέρα έχει τα δικά της θέματα και ίσως κάποια στιγμή να τα αναλύσουμε περισσότερο. Αν αυτή η οποιαδήποτε επικοινωνία, ο πατέρας σας, για παράδειγμα τώρα, αν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του προς το παιδί του. Είτε αυτό γίνεται τηλεφωνικά, είτε αυτό γίνεται με την επαφή. Και εκεί είναι για μένα το ζητούμενο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάποιος περάσει 10 ώρες ή 2 ώρες. Εγώ θα έλεγα ότι η ποιότητα του χρόνου έχει σημασία. Θα έλεγα δηλαδή σε αυτούς που μας βλέπουν, είτε λέγονται πατέρες, είτε λέγονται μητέρες, πόσες φορές έχουν πει στο παιδί τους την ίδια μέρα «Σ' αγαπώ», πόσες φορές του έχουν δείξει με κάποιο τρόπο ότι το εκτιμούν και πόσες φορές έχουν κάνει πράγματα που το μειώνουν, που το κάνουν αισθάνεται άσχημα για αυτά που αισθάνεται ή για αυτά που κάνει. Για μένα το ζητούμενο είναι περισσότερο αυτό. Η ποιότητα της σχέσης. Η ποιότητα της σχέσης και η ποιότητα του χρόνου που περνάει κανείς. Διότι είναι πολύ διαφορετικό το να έχω 10 ώρες και να νιώθω ταλαιπωρημένος από την οικογενειακή μου κατάσταση, από τα προσωπικά μου προβλήματα και αυτά να βγαίνουν με κάποιο τρόπο στο παιδί. Είναι δηλαδή πιο τραυματικό για ένα παιδί να αισθάνεται τον πατέρα του ή τη μητέρα του ότι αδιαφορεί ή τον κουράζει όταν του μιλάει από το να έχει ένα γονιό ο οποίος στη στιγμή που μιλάει το παιδί του έχει την διάθεση, την ψυχική ενέργεια να το ακούσει, να μοιραστεί μαζί του έστω τις λίγες στιγμές, εντός να καταλάβει ότι είναι σημαντικός το παιδί αυτό για το γονιό του. Εκεί είναι για μένα πάντα το ζητούμενο, αλλά ελπίζω να έχουμε το χρόνο το... Βεβαίως θα έχουμε το χρόνο. Ναι, περισσότερο. Ναι. Αν μπορούσα να προσθέσω, συμφωνώ βεβαίως με αυτά που είπε ο συνάδελφος, όμως υπάρχει μία διάσταση ότι πολλές φορές το λίγο χρόνο που μας μένει προσπαθούμε να δώσουμε αυτά τα στοιχεία, τα συναισθηματικά στο παιδί, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι του λείπουν, χωρίς να μας δίδεται η δυνατότητα και ο χρόνος να ανιχνεύσουμε τις ανάγκες του παιδιού, έτσι ώστε να είμαστε ουσιαστικοί σε αυτό που προσφέρουμε. Να, είναι πολύ σημαντική η προσθήκη. Τώρα, να περάσουμε στην κυρία Λυκάκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψή της.
Μια πολύ δυναμική γυναίκα, μια εκλεκτή συνάδελφος, είναι διευθύντρια στο περιοδικό Τηλέραμα και δημοσιογράφος χρόνια, η οποία εκφράζει αυτή την άποψη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και κουβεντιάζουμε αμέσως μετά. Ιδιότητά σας ως μητέρα και η ιδιότητά σας ως γυναίκα καριέρας ήταν χρονικά ταυτόσιμες. Από τα 4 χρόνια και μετά της Μυρτός, εγώ είμαι σταθερά εργαζόμενη και σε πόστα έτσι... Επιτελικά, ναι. Πώς μπορέσατε και συνδυάσατε αυτές τις δύο ιδιότητες, της μάνας και της γυναίκας που όφιλε εξαιτίας του επαγγέλματός να βρίσκεται πολλές ώρες εκτός του σπιτιού, άρα μακριά από την οικογένειά της και από το παιδί της? Να σας πω, πολλές φορές μου το έχουν ρωτήσει αυτό, αλλά δεν βρίσκω ότι το ένα αντικρούει το άλλο. Μπορεί να είσαι μια χαραμάνα και να δουλεύεις πάρα πολύ. Και δεν είναι τώρα που κάνουμε καριέρα εκτός σπιτιού. Δηλαδή, αν αναλογιστεί κανείς κάποιες άλλες γυναίκες σε παλιότερες εποχές, τι δουλειά κάνανε εκτός σπιτιού, μα είτε τα λέγανε χωράφια, είτε τα λέγανε... Πάλι τα συνδυάζαμε μια χαρά, πιστεύω. Δεν είναι οι ώρες παρουσίας που μετράνε, πόσες ώρες είσαι δίπλα στο παιδί σου, αλλά η ποιότητα που μπορείς να δώσεις από την επαφή που μπορείς να έχεις με το παιδί σου, τις ώρες που είσαι κοντά του. Ο τρόπος που θα σταθείς κοντά στο παιδί σου, αυτά που θα κουβεντιάσεις, τη σημασία που θα του δώσεις, τις ώρες που είσαι εκεί, πιστεύω ότι αυτό είναι που μετράει. Δηλαδή, εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ, όσες φορές του έχω κουβεντιάσει αργότερα με το παιδί μου, δεν μου παραπονέθηκε ποτέ, που τώρα μιλάμε πια πολύ ανοιχτά, γιατί είναι 25 χρονών, δεν είναι πια ένα παιδί. Μου λέει, μαμά, δεν ένιωσα ποτέ ότι λείπεις από το σπίτι. Η Μυρτό, λοιπόν, δεν αισθάνθηκε την απουσία σας. Έτσι μου λέει. Εσείς αισθανθήκατε ποτέ ενοχές ότι δεν βρεθήκατε δίπλα της όσο θα έπρεπε? Όχι, ήμουν πολύ δίπλα της. Ήμουνα πάρα πολύ δίπλα της. Πιστεύω ότι στα προβλήματά της και εκεί που με είχε ανάγκη, ήμουνα δίπλα της. Δεν ήμουνα δίπλα της να τη διαβάσω. Όπως κάποια άλλη μάνα θα έλεγε, μα δεν έχω χρόνο να διαβάσω το παιδί μου. Θα σας πω ότι το θεωρώ απαράδεκτο να διαβάζει το παιδί σου. Μέχρι λοιπόν το νήπιο, είχα κάποιο άνθρωπο που τέλειωσε δηλαδή το νήπιο, είχα κάποια κοπέλα, κάποια νηπιαγωγό για την ακρίβεια, που την παραλάβανε από το σχολικό και έμεινε μέχρι να γυρίσω, ή εγώ ή ο πατέρας της. Μετά που άρχισε το δημοτικό, βέβαια πρέπει να πω ότι την έβλεπα ότι είναι αρκετά όρημη. Της είχε ένα κλειδάκι κρεμασμένο στο λαιμό, για να μην το χάσει, το κλειδί της κουζίνας του σπιτιού, και έμεινε από την πόρτα της κουζίνας. Με παίρνει τηλέφωνο ότι έφτασε και κάποιος από εμάς ένα δίωρο περίπου έμενε μόνη. Συνήθως ήταν ο πατέρας που έφτανε πρώτος και ακολουθούσε εγώ. Δεν αισθάνθηκα ούτε να την απειλεί κάποιος κίνδυνος. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, πιστεύω ότι αυτό ρήμασε πάρα πολύ τη Μυρτό. Έπαιρνε πολλές ευθύνες με τον εαυτό της. Μπορούσε να εξυπηρετήσει τον εαυτό της. Και κατ' επέκταση έμαθε να είναι αυτάρκης. Εγώ αυτό έχω δει και πιστεύω ότι και στην ανεξαρτησία της, στην κατοπινή, είχε αυτό που μετρήσει πάρα πολύ. Κάποιος από τους δύο γονείς, εσείς ή ο σύζυγός σας, έκανε κάποια επιλογή και μείωσε τις επαγγελματικές του απαιτήσεις για να ανταποκριθεί στο ρόλο του γονιού? Όχι. Όχι αυτό καθόλου.
Δεν γίνεται κανείς να μειώσει. Λάθος πιστεύω ότι είναι. Τι θα πει να μειώσω. Ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε. Δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Όταν επιλέξεις ένα επάγγελμα, ούτε μπορείς στη δουλειά σου να βγάζεις την ύπαρξη του παιδιού σου. Θυμώνω πολύ όταν γίνεται, γιατί ξέρω ότι μπορεί να γίνεται και διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ δεν έλειψα από τη δουλειά επειδή το παιδί μου ήταν άρρωστο, παρά σε μια-δυο περιπτώσεις που πραγματικά είχε ένα πρόβλημα. Όχι επειδή ήταν κρυολογημένο, πρέπει να μείνω στο σπίτι να του κάνω babysitting. Έβρισκα λύση. Δεν λέω ότι τα άφηνα μόνο του. Βεβαίως όχι. Αλλά έβρισκα κάποιον άνθρωπο, κάτι. Είχα οργανώσει τη ζωή μου έτσι, ώστε να μπορώ επαγγελματικά να ανταποκρίνομαι. Δεν μπορείς δηλαδή να αφήνεις, επειδή έχεις ένα παιδί, ένα, δύο. Βέβαια είχα ένα παιδί. Αν είχα τρία, δεν ξέρω τι θα έκανα. Να μην κάνω τώρα και την πολύ εφυψηλού. Αλλά σας μιλάω με ειλικρίνεια ότι έτσι το νιώθα. Δεν βρεθήκατε ποτέ στο δίλημα δουλειά ή παιδί? Α, όχι. Στην καθημερινότητα, όχι σε κεντρικές επιλογές? Δεν μπορώ να πω ότι κουράστηκα από αυτό. Δεν με κούρασε εμένα το παιδί. Δηλαδή ήταν χαρά. Δεν ξέρω, δεν το έδωσα βάρος ποτέ αυτό. Τελικά λοιπόν πιστεύετε ότι αυτές οι δύο ιδιότητες της γυναίκας, της δυναμικής, της επαγγελματίας, της γυναίκας καριέρας μπορεί να συνδυαστεί επαρκέστατα με την ιδιότητα της μάνας? Απόλυτα, όχι επαρκέστατα. Απόλυτα και σε απόλυτη ισορροπία και με πολύ ευτυχισμένα παιδιά, γιατί τα παιδιά θέλουν να θαυμάζουν τους γονείς τους. Θέλουν να έχουν παράδειγμα τους γονείς τους. Τους αρέσει ότι τα βγάζουν πέρα οι γονείς. Δεν θέλουν να βλέπουν ανθρωπάκια, θέλουν να βλέπουν πιο δυναμικούς ανθρώπους. Δηλαδή, ξέρω ότι στο βάθος η κόρη μου κολακεύεται που με έχει μάνα, όσο κολακεύομαι κι εγώ που την έχω κόρη, έτσι δεν είναι? Και πολλές φορές πιστεύω ότι όταν είμαστε συνέχεια πάνω από το παιδί μας, το αφαιρούμε και πρωτοβουλίες. Δηλαδή, όπως κάθε άτομο και τα παιδιά, όσο μικρά κι αν είναι, έχουν την ανάγκη να αναπνέουν ελεύθερα, χωρίς τη δική μας παρουσία. Κάποιες ώρες να είναι δικές τους, χωρίς το δικό μας έλεγχο. Αυτά λοιπόν, σας πω, κυρία Λυκάκη, μια πάρα πολύ, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα άποψη, που θα συνοψίζεται σε κάποιες κουβέντες, ότι δεν θα πρέπει οι γονείς να μειώνουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, διότι έχουν κάποια παιδιά, και τελικά αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα και από τα παιδιά, γιατί θα θαυμάζουν τους γονείς τους. Βεβαίως, η κυρία Λυκάκη, όπως μας είπε, έβρισκε λύσεις πάντοτε, να είναι κοντά στην κόρη της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θεώρησε ποτέ ότι πρέπει να σκλαβωθεί ή να μειώσει τη δραστηριότητά της ή να υποδουλωθεί στην ύπαρξη ενός παιδιού. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι για μένα ήταν χαρά το παιδί και δεν ήταν ένας σταυρός μαρτυρίου, ένα βάσανο. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά βέβαια να δούμε και την κοινωνική διάσταση, το πώς μια γυναίκα αντιλαμβάνεται αυτούς τους δύο ρόλους, της εργαζόμενης και της μητέρας, όπου κοινωνικά δεν είναι μια κατάσταση αποδεκτή και επομένως οι μητέρες αυτές οι οποίες προσπαθούν να καταξιωθούν και στο χώρο τον επαγγελματικό, τον επιστημονικό ή όποιον άλλον, στο χώρο έξω από την οικογένεια, νιώθουν ότι πάντοτε πρέπει να απολογούνται, mm-hmm. Γιατί ίσως δεν συμβάλλουν όσο θα έπρεπε στις ανάγκες και στις προδιαγραφές του ρόλου τους. Κάτι που δεν παρατηρείται στον άντρα εργαζόμενο. Το θεωρεί αυτονόητο ο άντρας ότι πρέπει να εργάζεται και πρέπει να εργάζεται. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διπλή διάσταση στους ρόλους των γονιών. Έτσι δεν είναι? Η μητέρα νιώθει ότι παραβιάζει το ρόλο της, ενώ ο πατέρας το θεωρεί αυτονόητο και θα ήθελε περισσότερο χρόνο. Σήμερα όμως θα έπρεπε λίγο να σκεφτούμε ότι τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας είναι απαραίτητοι μέσα στην οικογένεια όταν υπάρχουν. Και κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπικότητα, τη συναισθηματική του προσφορά και το στερεότυπο ρόλο του. Μάλιστα.
Και ίσως ένας από τους λόγους, κανείς θα πρέπει να προβληματιστεί, που έχουμε ενδοοικογενειακά προβλήματα, είναι γιατί πολλές φορές ο ένας από τους δύο γονιούς και τις περισσότερες φορές η μητέρα προσπαθεί να περάσει το στερεότυπο ρόλο του πατέρα μέσα από τη δική της την αντίληψη, τη δική της την προσωπικότητα, που μπορεί και να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και Χαντά, είναι μια οικογένεια πάρα πολύ, και δεν κριτικάρουμε, απλά παίρνω έτσι σαν ένα πρότυπο. Και η κόρη της κυρίας Αλικάκη πέτυχε σε αυτό που κάνει και είναι μια υπέροχη κοπέλα από ό,τι ξέρω, και η κυρία Αλικάκη είναι μια εκλεκτή συνάδελφος, πολύ επιτυχημένη, και ο σύζυγος το ίδιο. Τελικά βλέπουμε ότι αυτή η φόρμα μιας οικογενειακής σχέσης, όπου οι γονείς δεν υποκύπτουν στην ύπαρξη ενός παιδιού, αντίθετα, δραστηριοποιούνται και οι δύο στους χώρους τους. Έχει ένα αποτέλεσμα θετικό. Η οικογένεια λειτουργήσε και λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία. Εκείνο που έχω σαν ερώτημα μόνο είναι εάν τελικά είναι σωστό αυτό που ακούστηκε, ότι όσο περισσότερο δραστήριοι και πετυχημένοι είναι οι γονείς, και σημαίνει αυτό κάποιο κόστος να είναι μακριά από το παιδί, τα παιδιά αισθάνονται καμάρι ή είναι περήφανα που έχουν επιτυχημένους γονείς. Και αν αυτό το συνέστημα μπορεί να καλύψει την έλλειψη πατέρα και μάνας από το παιδί. Κοιτάξτε, νομίζω το ζήτημα είναι λιγάκι πιο πολύπλοκο. Δεν είναι τόσο απλό ότι αν είναι επιτυχημένος ο γονιός, το παιδί θα αισθάνεται καμάρι. Η βασική προϋπόθεση είναι αν μαζί με αυτό το παιδί νιώθει το γονιό του ότι τον νοιάζεται. Τον νοιάζεται δεν έχει πόσο χρόνο περνάω. Καλό είναι κανείς να περάσει περισσότερο χρόνο τα παιδιά του. Έχει την αίσθηση που δίνω στο παιδί μου ότι εγώ είμαι μαζί σου. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Το είμαι μαζί σου δεν σημαίνει κατά ανάγκη να κάθομαι δίπλα σου να διαβάζεις όλη σου την μαθητική ζωή. Είναι μια διαδικασία που πολλοί, ας το πούμε, Έλληνες γονείς την έχουν διαστρεβλώσει. Τι σημαίνει να βοηθώ ή να αγαπώ το παιδί μου. Το παιδί δεν χρειάζεται και ίσως να είναι και αποτρεπτικό για τη δική του προσωπικότητα το να κάθεται ο γονιός ή η μητέρα συνήθως δίπλα από το παιδί της να διαβάζει. Το πρώτο χρόνο είναι αυτό που λέει ακριβώς και η Αλικάκη. Ότι ναι. Δεν χρειάζεται, δεν πρέπει λέτε και καλά να είμαστε δίπλα για να διαβάζει. Όταν εμείς είμαστε παρόντες. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε δίπλα για το παιδί μας να διαβάζει. Έχουμε λόγο στην πρώτη τάξη να το βοηθήσουμε να οργανώσει αυτό το καινούργιο πράγμα για εκείνο που είναι ο χρόνος, ο τρόπος με τον οποίο διαβάζει, ο τρόπος με τον οποίο την καινούργια πληροφόρηση την διοχετεύει σε κάποιους κανόνες μες στο δικό του ωράριο. Αυτό το έχουμε χρέος να το κάνουμε, το δείξουμε. Δεν είναι το ίδιο όμως με το να καθόμαστε δίπλα από το παιδί μας, όπως πολλοί γονείς το κάνουν, και να του αφαιρέσουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, να οργανώνει και να καταλαβαίνει ότι έχει το ίδιο κάποιες ευθύνες απέναντι στον εαυτό του. Είναι ένα άλλο άκρο που δυστυχώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Εγώ θα έλεγα αυτό που άκουσα από την κυρία Αλικάκη, ότι στις γενικές γραμμές με βρίσκει με ένα σύμφωνο. Φυσικά πιστεύω ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο γονιός να μπορεί να νιώθει αυτή την αγάπη, να μπορεί να μεταδίδει στο παιδί του ότι εγώ είμαι εδώ. Εδώ πού όμως, εκεί που με χρειάζεται πραγματικά. Ούτε χρειάζεται κανείς να είναι δίπλα το παιδί του κάθε στιγμή και ταυτόχρονα όμως να το κατσαδιάζει για το κάθε τι που έκανε λάθος, που είναι ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει. Είναι η τέχνη του γονιού εξαντλείται, φαντάζομαι, στο να κόψω τον αμοιβαίο έτσι αυτόν τον ομφάλιο λόρο και να βοηθήσω το παιδί μου να αποκτήσει δική του προσωπικότητα, στεριζόμενος πάντα στο γεγονός ότι με έχει εμένα, με έχει εμένα εκεί που με χρειάζεται. Όχι με έχει εμένα εκεί που να του εξαφανίσω τη δική του προσωπικότητα. Μάλιστα. Να πω όμως κάτι, επειδή είπατε για τις ενοχές. Το θέμα με το γονιό δεν είναι να έχει ενοχές. Είναι να αισθάνεται ίσως κάποια στέρηση και ο ίδιος που δεν περνάει κάποιο χρόνο με το παιδί του. Και φαντάζομαι ότι η καλύτερη ενασχόληση με το παιδί μας είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι η βασική προϋπόθεση που σε μια πολύ νεαρή ηλικία αναπτύσσει το παιδί την αίσθηση και της αγάπης και της μάθησης. Από εκεί πέρα κάποια στιγμή το παιχνίδι μπορεί να μεταβληθεί σε μια διαφορετική σχέση που πάντα όμως εμπεριέχει, όχι πάντα την της σοβαρότητας, αλλά της έννοιας της σχέσης. Και το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φαντάζομαι όταν παίζουν οι γονείς με τα παιδιά είναι και μια άλλο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους και χτίζονται πράγματα. Εκεί πιστεύω ότι ο γονιός μπορεί ο ίδιος να στερηθεί, ο ίδιος προσωπικά, ότι και εγώ στερήθηκα κάτι, δεν έπαιξα με το παιδί μου, ότι δεν πέρασα κάποιες ώρες που να του μεταδώσω κάποια πράγματα και
και εγώ να πάρω, αλλά και να δώσω το παιδί μου. Ναι. Ο τίτλος σας είναι «Το παιδί αυτός ο άγνωστος». Και νομίζω αυτό είναι το ουσιαστικό και το σημαντικό. Προσπαθούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και σε αυτά που ακούσαμε. Πάντα από την πλευρά του ενήλικα, mm-hmm. για το πώς εκείνος αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του παιδιού. Το δυσκολότερο και το πιο ουσιαστικό είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες του παιδιού, έτσι ώστε και αυτή τη λίγη ώρα που θα αφιερώσουμε, που μπορεί να είναι η πιο ουσιαστική, να ξέρουμε ότι αυτές οι ανάγκες του έχουν καλυφθεί. Πολλές φορές στην προσπάθειά μας να δώσουμε, το μπουκώνουμε το παιδί, χωρίς οπωσδήποτε να έχουμε καλύψει αυτές τις ουσιαστικές ανάγκες. Άρα το στοιχείο είναι, μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε τις ανάγκες του. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής κάποια παιδιά που ζουν το πρόβλημα της απουσίας των γονιών τους λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Μιλάνε τα παιδιά αυτά και θα μας δώσουν πραγματικά την ευκαιρία να δούμε και την άποψη δική τους. Από ό,τι μαθαίνω, ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για την εκπομπή αυτή, διότι έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή ταξινομούνται, κωδικοποιούνται θα έλεγα, μπαίνουν σε κάποια σειρά, για να μπορέσουμε έτσι να μπουν και κάποια ερωτήματα στην εκπομπή μας. Και βεβαίως κάποια στιγμή θα πάμε και από την άλλη πλευρά των πατεράδων, μας παρακολουθούν και ακούνε και αυτοί, πιστεύω, ενδιαφέροντα πράγματα. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο, πρέπει να κάνουμε εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 3-4 λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε, ελπίζω, αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας σε αυτή την εκπομπή που κουβεντιάζουμε για τους μπαμπάδες ή τις μαμάδες του Σαββατοκύριακου ή τα παιδιά του Σαββατοκύριακου, για αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε γύρω μας, της ανάγκης των γονιών να απουσιάζουν από το σπίτι για λόγους εργασίας και τα παιδιά που πάρα πολλές ώρες ή πάρα πολλές μέρες μένουν μόνα τους, μακριά από τον πατέρα τους. Και οι πατεράδες έχουν πρόβλημα και το ακούσαμε από όλους τους καλεσμένους μας εδώ, τους τρεις που είναι μπαμπάδες, και όλοι τους έχουν αυτή την πίκρα μέσα τους, το παράπονο ότι λόγω δουλειάς δεν χαίρονται, δεν χάρηκαν τα παιδιά τους σε όμορφες ηλικίες ή ακόμη και σήμερα. Να ξαναπάμε στην πλευρά αυτή, στην πλευρά των μπαμπάδων, να ξεκινήσουμε πάλι από τον κύριο Σόμπολο. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή πάνω που αντιμετώπισες με το παιδί ή με τα παιδιά σου σε όλο αυτό το διάστημα των απουσιών σου, των πολύωρων, των πολυήμερων, όπου έφευγες προφανώς και δεν θέλανε να φύγεις ή όλοι τα έχουμε ζήσει που έχουμε παιδιά. Πρώτα θα ήθελα να επισημάνω ότι έκανα να δω τα παιδιά μου μικρά και 10 μέρες και 15 μέρες. Μη σου φαίνεται περίεργο, γιατί το πρωί όταν αυτά φεύγανε για το σχολείο, 6.30-7 η ώρα πέρναγε το αυτοκίνητο, εγώ κοιμόμουν εκείνη την ώρα γιατί ερχόμουν αργά στο σπίτι. Σωστά. Όπως και εσύ πηγαίνεις αργά, ναι, και ναι, πηγαίνουμε, ναι, ακόμα. Το μεσμέρι όταν επέστρεφαν από το σχολείο, εγώ έλειπα, αφού φεύγουμε το πρωί και γυρνάμε μετά τα μεσάνυχτα, συνήθως. Ναι. Αν και τώρα τελευταία οι εφημερίδες κλείνουν νωρίς και έχουμε αυτό το ευεργέτημα. Έτσι. Και πάμε λίγο νωρίτερα στο σπίτι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλη η εβδομάδα κυλάει έτσι χωρίς να δεις τα παιδιά σου. Το Σαββατοκύριακο συνέβαινε πολλές φορές να συμβαίνουν γεγονότα σημαντικά και να είσαι πότε στην Κρήτη, πότε στην Ξάνθη, πότε στα Γιάννενα και τα παιδιά σου να σε βλέπουν μόνο στην τηλεόραση και αυτό, να μην έχεις τη δυνατότητα να τα δεις. Όταν γυρνάς πάλι τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, στο σπίτι, πάλι συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δεις και να χαρείς αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι το ένα, το παράπονο το δικό σου και το παράπονο όλων των πατεράων, φαντάζομαι, που κάνουν το ίδιο, ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το παράπονο ότι δεν χάρηκα τα παιδιά μου, δεν τα χάρηκα τα παιδιά μου, το λένε όλοι. Ακριβώς το αντίστροφο, από την πλευρά των παιδιών. Από την πλευρά των παιδιών, αυτό που επισήμανε η κυρία Αντωνοπούλου. Όλη αυτή όμως η ιστορία κάποια στιγμή σου δημιούργησε και πρόβλημα επικοινωνίας με τα παιδιά? Βέβαια σου δημιουργεί πρόβλημα επικοινωνίας. Αυτόν το λίγο χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου και τον αφιερώνεις στα παιδιά,
είναι ελάχιστος να καλύψει το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί, που υπάρχει ανάμεσα στον πατέρα και στο παιδί. Είναι πολύ μικρός ο χρόνος, γιατί σε θέλει πάντα, εγώ διαφωνώ με τις απόψεις της κυρίας Αλικάκη, θεωρώ βέβαια ότι πέτυχε εκείνη σαν οικογενειάρχη, σαν μάνα, σαν επαγγελματίας, αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας. Η κυρία Αλικάκη είναι η εξαίρεση, πιστεύω, άποψή μου. Είναι η εξαίρεση αυτού του κανόνα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην βλέπεις την οικογένειά σου και να μην βλέπεις τα παιδιά σου και η μάνα και ο πατέρας και να προκόβει η οικογένεια και να... Ναι, η κυρία Αλικάκη πραγματικά είναι η εξαίρεση, γιατί είναι μια πολύ ευτυχισμένη και πολύ επιτυχημένη οικογένεια. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι η μητέρα δεν μπορεί να έχει μια υπερδραστηριότητα. Ούτε και η μητέρα κοντά στα παιδιά. Το διαλύσαμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει προκοπή. Μάλιστα. Κύριε Μούρτη, εσείς τι άποψη έχετε σε όλα αυτά και θα ήθελα εσείς τουλάχιστον, εάν θυμόσαστε κάποια δύσκολη στιγμή που περάσατε και αν αυτό που ρώτησα και τον Πάνο τον Σόμπολο, κάποια στιγμή είχατε και πρόβλημα ακόμη και επικοινωνίας με τα παιδιά λόγω της πολύχρονης έλλειψής σας από το σπίτι. Εγώ σε σχέση με τον κύριο Σόμπολο είμαι τυχερός, γιατί έχω το πρωινό μισάωρο που ετοιμάζεται το παιδί για το σχολείο, στο οποίο το φροντίζω εγώ. Γιατί εγώ την πηγαίνω στη ώρα. Κάτι είναι και αυτό, είναι σημαντικό. Ναι, σε σχέση με τον κύριο Σόμπολο, σαφώς. Αυτή βέβαια είναι μια ώρα που μπορείς να επικοινωνήσεις με το παιδί και ενστερνίζομαι και εγώ την άποψη ότι έχει σημασία η ποιοτική επαφή με το παιδί, πόσα και ποια πράγματα μπορείς να του δώσεις αυτό το χρόνο επικοινωνίας. Οι δύσκολες στιγμές είναι αρκετές φορές. Δεν περνάνε, επανέρχονται. Και το ερώτημα πάλι θα φύγεις μπαμπά, πάλι θα είσαι μπαμπά, έρχεται πολλές φορές. Όμως θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ακόμα και αυτή η κουβέντα γίνεται για να δούμε πώς μπορούμε να εξοπλίσουμε εμείς, οι πατεράδες και οι μητέρες αντίστοιχα, τα παιδιά μας με εκείνα τα ψυχοπνευματικά εφόδια που θα τα βγάλουν στην κοινωνία πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της κοινωνίας που εντείνονται και επιταχύνονται. Σε αυτό το πλαίσιο εγώ βλέπω το ρόλο των γονιών και των δύο, ίσως περισσότερο του πατέρα στη δικιά μας κοινωνία, ότι πρέπει να είναι δραστήριος όχι μόνο σε ό,τι έχει σχέση με το πώς θα εξασφαλίσει υλικά πράγματα στο παιδί, ούτε μόνο πώς θα μπει μέσα στην οικογένεια για να το γεμίσει ψυχικά και να το ευχαριστήσει και να δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα, θα πρέπει να αγωνιστεί και προς τα έξω, στον κοινωνικό χώρο, να δημιουργήσει όσο μπορεί και στο βαθμό που μπορεί. Εκείνες τις κοινωνικές συνθήκες που όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία να βγει πια, θα μπορέσει να ενταχθεί εύκολα και θα βρει μια κοινωνία λιγότερο επιθετική. Γιατί το να φτιάχνεις ένα παλάτι χρυσό στο παιδί όσο ενηλικιώνεται και να βγαίνει ξαφνικά στην κοινωνία η οποία είναι τελείως διαφορετική, δεν θα το βοηθήσει όση αγάπη και αν το έχεις προσφέρει. Ναι, διότι θα ακούσουμε προβληματισμούς γονιών που λένε ότι δουλεύω για να παρέχω στα παιδιά ό,τι μπορώ περισσότερο, από πλευράς υλικών αγαθών και έτσι να μην αισθάνονται την έλλειψή μου. Και πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Είναι η πιο εύκολη λύση αυτή όμως. Είναι, γιατί δεν έχει κανένα συγκεκριμένο κόστος και πάρα πολλοί γονείς, αμφωτέρων το φίλο, ακριβώς και να δικαιολογήσουν παίρνοντα τον εαυτό τους, πιστεύουν ότι προσφέροντας υλικά αγαθά αντικαθιστούν τις ίδιες τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι λάθος, δεν είναι. Ναι, βέβαια, και η έλλειψη των υλικών αγαθών ταυτίζεται πολλές φορές με μειονεξία. Και επομένως πιστεύουν ότι αυτό καλύπτει τυχόν μειονεξίες. Πρέπει να πω σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε ότι έχουμε, θα έλεγα, όλη την κλίμακα, την κοινωνική και την οικονομική. Δεν ασχολούμαστε μόνο με οικογένειες υψηλού εισοδήματος. Θα παρακολουθήσουμε και οικογένειες χαμηλότερων οικονομικών τάξεων. Και εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα και ίσως είναι εντονότερο το πρόβλημα εκεί πέρα. Δηλαδή θα ακούσουμε έναν οδηγό αυτοκινήτου ηλεκτρικού που δουλεύει νύχτες, ωράρια φοβερά, έχει και διπλή δουλειά για να στηρίξει την οικογένειά του και λείπει πάρα πολύ από το σπίτι του. Θα ακούσουμε μια οικογένεια όπου ο πατέρας είναι σερβιτόρος και δουλεύει ατελείωτες ώρες για να στηρίξει την οικογένειά του. Και βεβαίως αμέσως τώρα θα ακούσουμε σε λίγο μια κοπέλα που είναι κομμώτρια ίδια, έχει κομμωτήριο,
Εκείνη έχει την ιδιαιτερότητα μάλιστα να είναι και χωρισμένη και να έχει και τρία παιδιά. Και εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε και με τον παπά του Σαββατοκύριακου, καθαρή περίπτωση εκεί πέρα όπου ο πατέρας τα βλέπει μόνο Σαββατοκύριακο, αλλά και μια μητέρα που παράλληλα δουλεύει, λείπει και αυτή πάρα πολλές ώρες από το σπίτι για να στηρίξει τα τρία της παιδιά. Είναι... Όπως αν μου επιτρέπετε, κύριε Χαρταβέλα, στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα που αυτή οικονομικά. Τη στιγμή αναφέρεται, οικονομικά στρώματα, ίσως εκεί όμως οι οικογένειες αυτές να δημιουργούν στα παιδιά την αίσθηση της ανάγκης και της προσπάθειας, που ίσως λείπει από τα ανώτερα οικονομικά στρώματα. Θα τους ακούσουμε και θα μας δώσουν υλικό να κουβεντιάσουμε. Αλλά να κλείσω τον κύκλο από εδώ με τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Έχουμε λοιπόν ένα κοριτσάκι, δύο παιδιά. Ναι, δύο κοριτσάκια. Είναι, δύο κοριτσάκια που είναι σήμερα. Τριών και δύο. Τριών και δύο. Ακόμη βέβαια εκεί πέρα τα πράγματα δεν έχουν πρόβλημα επικοινωνιακό, διότι φαντάζομαι ένα παιδί δύο χρονών δεν επικοινωνείται μαζί του λεκτικά, αλλά περισσότερο συναισθηματικά. Παράλληλα όμως φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές και για εσάς και για εκείνα τα παιδιά, όταν σας βλέπουν να απουσιάζετε από το σπίτι ή να φεύγετε από το σπίτι. Οπωσδήποτε στεναχωριούνται στιγμιαία μάλλον όταν φεύγουμε από το σπίτι και εγώ και η γυναίκα μου. Φροντίζουμε τις ελεύθερες ώρες μας, τουλάχιστον όσες είναι αυτές, να τις περνούμε μαζί με τα παιδιά. Δηλαδή είναι αυτός στόχος και των δύο. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών, υπάρχουν δύο βασικά σημεία που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Που έχουν σχέση με την παρουσία ή όχι των γονέων. Ένα σημείο είναι η ανάπτυξη του παιδιού, των ικανοτήτων του παιδιού, ανάλογα βέβαια με το βιολογικό δυναμικό του παιδιού, και από εκεί και πέρα ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού. Νομίζω λοιπόν ότι οι ικανότητες του παιδιού μπορεί να αναπτυχθούν ανεξάρτητα από την παρουσία των γονέων, με ένα καλό παιδαγωγό, με ένα καλό παιδικό σταθμό, με ένα καλό σχολείο αργότερα. Και μπορεί να δούμε κάποιον άνθρωπο αργότερα επαγγελματικά πετυχημένο σε όλα του κτλ. Όπως μίλησε η κυρία Λυκάκη για την κόρη της. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε φυσικά το συναισθηματικό κόσμο, χωρίς να θέλω να κάνω κάποιο επαινιγμό. Ναι, όχι, για την κυρία Λυκάκη, απλά μιλάω γενικά. Απλά, ναι. Ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε το συναισθηματικό κόσμο και τι νιώθει αυτό το παιδί μέσα του, τι ανασφάλειες μπορεί να έχει ή τι κενά μπορεί να έχει που του δημιουργήθηκαν. Από το αν είχε τους γονείς του κοντά στα βασικά πρώτα χρόνια της ζωής τους. Διότι πιστεύω ότι αργότερα μετά την εφηβεία τα παιδιά και αυτά πλέον έχουν και αυτά τα ίδια λίγο χρόνο για τους γονείς τους. Πηγαίνουν στο σχολείο, δημιουργούν τις παρέες τους, βγαίνουν έξω. Οπότε πλέον μετά είναι και πιο εύκολα τα πράγματα όσον αφορά το χρόνο που χρειάζονται. Μάλιστα. Να αλλάξουμε λοιπόν τώρα οικονομικό επίπεδο. Μέχρι τώρα μιλούσαμε και μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, ένα καλό οικονομικό επίπεδο, μπορούν να αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα τα οικονομικά μέσα στην οικογένεια, να περάσουμε σε κάποιες άλλες τάξεις ανθρώπων. Και εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε, θα έλεγα, ίσως με μεγαλύτερα προβλήματα. Εκεί πέρα υπάρχει πια όχι η επιλογή, όχι πια η επιλογή της καριέρας, αλλά υπάρχει ο πιθαναγκασμός, η ανάγκη επιλύσεις. Ο πατέρας να δουλέψει πάρα πολλές ώρες για να συντηρήσει την οικογένειά του. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα για να ακούσουμε και αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που μας απασχολεί πάρα πολύ και θα μιλήσουμε με μια κυρία η οποία έχει ένα κομμωτήριο, είναι η ίδια κομμώτρια, έχει τρία παιδιά, είναι χωρισμένη και βεβαίως αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα με τα παιδιά της. Και παράλληλα τα παιδιά αυτά ζουν το μπαμπά τους κάθε Σαββατοκυριακό. Εδώ πέρα τα πράγματα θα έλεγα γίνονται πιο ακραία ή πιο έντονα. Ας ακούσουμε τι μας είπε η κυρία αυτή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να κουβεντιάσουμε. Νατάσα, είσαι εργαζόμενη γυναίκα, ταυτόχρονα και χωρισμένη. Πόσο περιορισμένος είναι ο χρόνος σου? Ο χρόνος σίγουρα είναι πολύ περιορισμένος, αλλά αξίζει τον κόπο. Διότι πέρα από το ότι τρέχεις όλη την ημέρα, έχεις πίσω σου δύο παιδιά που τα λατρεύεις και φροντίζεις να βρίσκεις το χρόνο να επικοινωνείς μαζί τους. Το χρόνο αυτό πότε κυρίως το βρίσκεται σαν οικογένεια? Βασικά τα βράδια. Αργά το βράδυ, βέβαια, διότι από ό,τι ξέρεις, τα παιδιά τα δικά μου είναι και εκείνα απασχολημένα. Πάνε σε σχολές, σε σχολεία. Και το βράδυ όμως βρίσκουμε το χρόνο να επικοινωνήσουμε. Και βεβαίως μένει και το Σαββατοκύριακο, Σάββατο απόγευμα και Κυριακή όλη την ημέρα, που είναι διαθέσιμος ο χρόνος για να μιλήσετε, για να θέσετε επικοινωνία. Είναι πολύ καλύτερα.
Διότι φροντίζουμε να τρώμε μαζί τις Κυριακές, να βγούμε τη βόλτα μας, να πάμε ένα θέατρο, να πάμε ένα κινηματογράφο, να συζητήσουμε. Εγώ με τα παιδιά μου έχω μια πολύ καλή φιλική σχέση. Πόσες φορές ένιωσες την ανάγκη να μιλήσεις με την μητέρα σου και δεν μπορούσες να την βρεις, δεν μπορούσες να τη δεις? Γιατί δούλευε, γιατί ήταν απασχολημένη με τόσα άλλα πράγματα? Λίγες, γιατί όταν ξέρεις ότι ο γονιός σου δουλεύει, έχεις κάποια κατανόηση ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Και περιμένεις κι εσύ την ώρα που θα τελειώσει από τη δουλειά να του πεις και να το βλέπεις ξεκούραστο. Γιατί όταν το βλέπεις κουρασμένο, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να του συζητάς τα πάντα, δεν μπορεί να τα ακούει. Υποθέτω ότι όλα αυτά όμως είναι θέμα ορίμανσης. Όταν είσαι 10 χρονών, πώς μπορείς να κατανοήσεις μια τέτοια έτσι, υπόθεση? Το δίνει ο γονιός ο ίδιος αυτό, να το καταλάβεις. Ανάλογα πώς σου συμπεριφέρεται και τι σου λένε, σου ανοίγεται ότι εγώ δεν μπορώ, έχω δουλειά, πρέπει να ζήσουμε από αυτή τη δουλειά. Το καταλαβαίνεις από μόνο σου, λίγο μυαλό χρειάζεται. Κάνεις υπομονή. Υπομονή βέβαια, για να περιμένεις την ώρα που θα έρθει, όταν θα είναι ξεκούραστος, να τον καταλάβεις, να σε καταλάβει. Γιατί πρέπει να γίνει συζήτηση όταν άλλος είναι ξεκούραστος. Τα σημαντικότερα προβλήματα που ανακύπτουν στη σχέση σας με τα παιδιά σας, ποια είναι? Κάποια στιγμή που ήταν άρρωστα και θα έπρεπε εγώ να είμαι στη δουλειά μου και δεν μπορούσα να είμαι δίπλα τους, όμως έκανα ό,τι είναι δυνατόν για να είμαι εδώ. Εάν δεν γινόταν αυτό και ήταν με την κυρία που μου τα κρατούσε όταν ήταν μικρότερα, τότε εγώ είχα φοβερή ανησυχία. Είναι μια καταγραφή αυτή στο μυαλό μου. Μια άλλη, κάποιες φορές που τα παιδιά μου ήθελαν να πούν το ποίημα στο σχολείο και εγώ δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Ποιες ήταν οι βασικότερες δυσκολίες που συνάντησες και που θα ήθελες να την είχες τη μητέρα σου ακριβώς εκείνη τη στιγμή κοντά σου? Όταν ήθελα να έρθει, ας πούμε, στο σχολείο, όταν ήμουν μικρή, που έλεγα ένα ποίημα, που γινόταν μια γιορτή στο σχολείο και δεν μπορούσε να έρθει λόγω της δουλειάς. Εκείνη ήταν οι μοναδικές στιγμές που δεν μπορούσε να έρθει στο σχολείο. Υπήρξαν στιγμές που συναντήκατε ενοχές, επειδή ακριβώς δεν ήσασταν τόσο πολύ όσο θα θέλατε κοντά στα παιδιά σας? Σίγουρα υπήρξαν, διότι ποιος γονιός δεν είναι εκείνος που θα ήθελε να είναι τα παιδιά του από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέρα νύχτα. Όμως από τη στιγμή που ένας γονιός είναι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να είναι έξω από το σπίτι, γιατί έχει να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά τα έξοδα που λέγεται ζωή και οικογένεια, δεν έχει και άλλη επιλογή. Πέρα από αυτό όμως δεν έχεις και τι να κάνεις. Νιώθεις άσχημα κάποια στιγμή, απ' την άλλη λες δεν έχω και άλλη επιλογή. Εξηγείς τα παιδιά σου, φροντίζεις να τους λες πάντα το τι συμβαίνει και προχωρείς. Φρόντιζα τις ώρες εκείνες που ήμουν μαζί τους, έστω και αν δεν ήταν τόσες πολλές, να είμαι μαζί τους. Να μιλάω μαζί τους, να είμαι πολύ φιλική και να επικοινωνούμε. Να είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή. Την αναπλήρωνε κάποιος άλλος τη μητέρα, μπορούσε να την αναπληρώσει κάποιος άλλος, όπως για παράδειγμα μια γυναίκα οικιακή βοηθός ή μια γυναίκα που σας κρατούσε? Το ρόλο της μητέρας όχι, αλλά όταν βλέπεις ότι έρχεται κάποιος, κάτι είναι και αυτό, αλλά το ρόλο της μητέρας δεν μπορείς να τον αναπληρώσει. Αυτά λοιπόν με την κυρία, η οποία αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα σαν χωρισμένη μάλιστα με τρία παιδιά. Αυτή η εκπομπή είπαμε ότι είναι και λίγο διαφορετική. Έχουμε και κάποιο τραγουδάκι έτσι για να μην είμαστε συνέχεια και κουβεντιάζουμε και σας κουράζουμε. Εδώ πέρα είναι δίπλα μου ο κύριος Μάνος Βαφιάδης που έχει γράψει το πάρα πολύ ωραίο δίσκο που είναι ο Αλχημιστής. Mm-hmm. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα τραγούδια υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γράψει ειδικά για τα παιδιά των χωρισμένων γονιών. Ακριβώς. Άρα λοιπόν πάει ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή το τραγούδι αυτό να το ακούσουμε για να αλλάξουμε και λίγο ατμόσφαιρα. Πόσο είναι αυτό? Δωμάτιο παιδικό θησαυρός κι ο Μπάτμαν στον τοίχο φρουρός. Αυτό που θα ζήλευε κάθε παιδάκι της γης, σκεπασμένο στην πρίζα το φύς. Μη μας βρει το κακό θα μου πεις. Κι ο Νίκος μονάχος παιδί με χωρισμένους γονείς. Στις πλάτες του τις παιδικές, λες και θα πρέπει να έχει ενοχές. Κουβαλάει τσακωμούς, ιστερίες, ψυχικούς βιασμούς. Το βράδυ λίγο πριν κοιμηθεί, κάνει πάντα την ίδια ευχή.
το πρωί να τους βρει αγκαλιά και εκεί να κρύφτει. Μια στιγμή να βρεθεί σε μαγεμένο χάλι του Αλαντίν το λιχνάρι να βρει, να ταρπάζε, να το τριβέ για να κάνει μια ευχή. Μια στιγμή να βρεθεί σε μαγεμένο χάλι του Αλαντίν το λιχνάρι να βρει, να ταρπάζε, να το τριβέ για να κάνει μια ευχή. Ανοίγει το συρτάρι σιγά, το κρυφό θησαυρό του κοιτά. Σε τόμο δεμένα, κλασικά εικονογραφημένα παλιά. Του τα είχε χαρίσει ο μπαμπάς, ταξίδια μιας άλλης γενιάς. Τα είχε αγοράσει από τα κάλαντα μιας πρωτοχρόνιας. Μια στιγμή να βρεθεί σε μαγεμένο χάλι του Αλαντίν το λιχνάρι να βρει, να ταρπάζε, να το τριβέ για να κάνει μια ευχή. Μια στιγμή να βρεθεί σε μαγεμένο χάλι του Αλαντίν το λιχνάρι να βρει, να ταρπάζε, να το τριβέ για να κάνει μια ευχή. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Παιδί χωρίς μονογονιών. Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Στο παρακάτι θα ήταν ο γιος μου, παιδί χωρίς μονογονιών. Δεν εννοώ για σένα, εννοώ για το τραγούδι που λέγεται «Παιδί χωρίς μονογονιών». Είναι από το δίσκο, το CD της Legend, ο Αλχημιστής. Τι είναι αυτό που σε ερέθησε ή σε έκανε να γράψεις το τραγουδάκι? Και αυτό και τα υπόλοιπα τραγούδια που είναι μέσα στο CD αυτό είναι όλα καταστάσεις τις οποίες τις βίωσα. Συναισθήματα τα οποία γίνανε μουσική, γίνανε στίχος. Και γράφεις και τη μουσική και το στίχο εσύ. Ναι, και ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, είναι όλα αυτά μαζί και είναι και βιώματα ακριβώς, προσωπικά. Ακριβώς. Και είναι και καλύτερα έτσι. Ναι, θα έλεγα για μένα είναι μονόδρομος. Δηλαδή κάπου γίνονται τα συναισθήματά μου, στίχος, μουσική. Α, αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Ναι. Μάλλον Βαφιάδης λοιπόν, ένας ωραίος καλλιτέχνης, καινούργιος, τώρα ξεκινάμε έτσι. Και ευχόμαστε πολύ επιτυχία, χαρισματικός. Να τον αποχαιρετήσουμε και πριν τον αποχαιρετήσουμε να σας πούμε ότι σε αυτή την εκπομπή ξεκινήσαμε από κάποιες συγκεκριμένες τάξεις οικονομικές και κάνουμε μια πορεία σε όλες τις τάξεις, διότι πολλοί μας λέτε και δικαιολογημένα να ακούσουμε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να δουλεύουν πάρα πολύ, χαμηλή σωδηματική τάξη και ίσως τα προβλήματα είναι περισσότερα. Και να πάμε λοιπόν σε μια οικογένεια τώρα τέτοια. Είναι ένας σερβιτόρος, ο οποίος πραγματικά αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα επαφής και παρουσίας στο σπίτι, διότι ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να δουλεύει το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα. Χαμηλή σωδηματική τάξη, σερβιτόρος είναι ο άνθρωπος, τα προβλήματα μεγαλύτερα. Ας τον ακούσουμε και εμείς ας αποχαιρετήσουμε τον Μάνο Βαφιάδη από το στούντιο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Thank you.
πάντα λείπουμε αναγκαστικά από τα παιδιά μας. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο στο σπίτι σας, ο ένας να έρχεται και ο άλλος να φεύγει? Είναι συχνό φαινόμενο και ανελιπώς γίνεται αυτό. Και φτάνουμε σε σημείο κάποια στιγμή με σημειώματα στο ψυγείο ή με τηλέφωνο να έρθουμε σε κάποια επαφή ή σε κάποια συνεννόηση για το επόμενο, την επόμενη μέρα. Αλλά η φύση της δουλειάς είναι τέτοια, ούτως ώστε οι ανάγκες δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε επιλογές άλλες και αναγκαστικά περνάμε αυτό το Γολγοθά. Οι γονείς μου δουλεύουν και δύο βράδυ, η μητέρα μου είναι πάλι στο ένα νοσοκομείο και ο πατέρας μου είναι υπεύθυνος σε ένα μαγαζί φαγητού, στο εστιατόριο. Οπότε δεν έχω επιλογή και είμαι μόνη μου. Έχεις νιώσει έντονα την απουσία των γονιών? Στο γυμνάσιο περισσότερο. Στο γυμνάσιο τους είχα περισσότερο ανάγκη. Γιατί? Γιατί τότε άρχισαν να δυσκολεύουν. Τότε άρχισαν να μπαίνουν στην εφηβεία και έβλεπα τα πράγματα διαφορετικά και ήθελα είδα, την υποστήριξή τους να είναι πιο κοντά σε μένα, στα προβλήματά μου, να με βοηθάνε. Μεγάλωσα τα παιδιά μου κάνουν χωρίς να είμαι κοντά τους κάποια στιγμή. Νοέρα μένουν κοντά τους, αλλά στην ουσία έλειπα. Πολλές φορές και εγώ έχω αναγκαστεί να υπηρετώ μόνο τον εαυτό μου, δηλαδή να φτιάχνω φαγητό για μένα όταν δεν έχει προλάβει η μαμά μου να κάνει κάτι, να φτιάχνω το δωμάτιό μου, να τακτοποιώ γενικά τα πράγματα που αφορούν εμένα. Σου λείπουν οι γονείς? Μου λείπουν ώρες, ώρες, ναι. Πιστεύετε ότι χάσατε πολύτιμο χρόνο από την παιδική τους ηλικία και εσείς ήσασταν ακόμα? Σίγουρα, ναι, γιατί υπάρχουν κενά. Πολλά κενά από πλευράς μας, ας πούμε, στο μεγάλωμα το παιδί και στο γαλούχισμα ακόμα. Δεν θεωρώ ότι ήμουν ο σωστός πατέρας με τα δεδομένα ότι μου έλειπε ο χρόνος. Να τους αφιερωθείτε. Δεν μπορούσα να αφιερώσω το χρόνο στα παιδιά μου. Γιατί τον αφιέρωνα κάπου αλλού αναγκαστικά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τον πατέρα μου θυμάμαι που καμιά φορά στα γενέθλιά μου ή σε άλλες γιορτές, Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, πρωτοχρονιά, έλειπε από το σπίτι. Έρχονταν δηλαδή αργότερα, μετά από κάποιες ώρες. Και αυτό δεν ήταν τόσο ωραίο, δεν ήταν όμορφο. Σε πλήγωνε? Με πλήγωνε. Θα σε έχουν εκφράσει ποτέ παράπονο ότι τόσο σου λείπεται? Πολλές φορές, πολλές συμβαίνει αυτό γιατί πάνε μόνοι τους ή η υπόλοιπη οικογένεια σε κάποια εκδήλωση, η κοινωνική ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Και εγώ απέχω, εγώ είμαι μακριά. Πετε μου, πώς καλύπτετε το κενό της απουσίας σας, τον ελεύθερο χρόνο σας, αν υπάρχει αυτός, πώς τον περνάτε με τα παιδιά? Μπορώ να πω ότι είναι ελάχιστος ο χρόνος. Έχω χρόνο ελεύθερο αυτή τη στιγμή εγώ, αλλά δεν έχουν τα παιδιά. Οι ώρες που συναντιόμαστε είναι κάποια στιγμή 1-2 ώρες το μεσημέρι. Δεν νομίζω ότι είναι οι σωστές ώρες για να μπορέσεις να έχεις την επαφή και την πληρότητα σε μια γενική συζήτηση ή τίποτα προβλήματα που απασχολούν τα παιδιά σήμερα. Δεν καλύπτονται έτσι με αυτόν τον χρόνο. Δεν καλύπτονται, όχι. Συνήθως πώς επικοινωνείτε στο σπίτι? Με τηλέφωνα ή με σημειώματα. Το πρωί που φεύγω για το σχολείο, επειδή κοιμούνται, επειδή είναι νυχτερινή, επειδή δεν μπορώ να τους ξυπνήσω να τους πω κάτι, τους αφήνω να σημειώνω στην τραπεζαρία. Πατέρας ή καριέρα απ' την άλλη? Πατέρας, ναι, και θυσιάζω τα πάντα για πάνω σε αυτή τη λέξη. Όπως τις προάλλες έχασα και ένα και δύο μαροκάματα για να δω το γιο μου που είναι στρατιώτης, που υπηρετεί. Αλλά αυτό είναι μέχρι ένα σημείο. Από εκεί πέρα η ανάγκη είναι να λείψω αναγκαστικά πάλι για να μπορέσω να ανταπεξέλθω τις υποχρεώσεις μου. Η επιλογή είναι πατέρας, όχι καριέρα. Εσύ μεθαύριο, στα παιδιά σου, τι θα ήθελες να τους δώσεις? Ίσως κάποια πράγματα που σου έχουν λείψει εσένα? Ίσως περισσότερες ώρες να είμαστε μαζί. Δεν θέλω να λείψει από τα παιδιά μου αυτό που λείψει σε μένα. Δηλαδή να έχουν γενέθλια και να μην είμαι εγώ δίπλα τους. Μου έχει λείψει η παρουσία των γονιών μου σε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές και δεν θα ήθελα στη μετέπειτα ζωή μου, ξέρω εγώ, όταν κάνω παιδιά, να λείψει αυτό από τα παιδιά μου. Πόσο γραφειρά έκφρασε τα παράπονά της η κοπελίτσα και είπε ότι εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα στα παιδιά μου να υπάρχει αυτή η έλλειψη των γονιών. Είδατε ότι όταν αρχίζουν και μιλάνε τα παιδιά, το πρόβλημα φαίνεται και είναι ολοφάνερο. Και πέρα από ό,τι ακούγεται ή λέμε ή σχηματικά παρουσιάζουμε εδώ, όταν τα παιδιά αρχίζουν και μιλάνε, βγαίνει το πρόβλημα ολοκάθαρα μπροστά μας και υπάρχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Όμως σας έχω υποσχεθεί ότι από τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που έχουμε θα ακούσουμε κάποιους από εσάς, γιατί πρέπει να ακούσουμε και εσάς. Είσαστε πάρα πολλοί, δεν είναι δυνατόν να σας ακούσουμε όλους. Αλλά έτσι μερικά ενδεικτικά τηλεφωνήματα θα βγάλουμε, γιατί πραγματικά και από την πλευρά σας υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ακουστούν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε στο τηλεφωνό μας έναν κύριο, ο οποίος είναι οικοδόμος. Ένας εργαζόμενος, σκληρά άνθρωπος, ο οποίος λείπει ατελείωτες ώρες από το σπίτι του για τις ανάγκες της οικογένειάς του.
Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Χαίρετε. Τι κάνατε? Θέσατε από την αρχή κάποια προβλήματα ότι ένας γονιός νεαρός αθλητής λείπει από το σπίτι και δεν βλέπει τα παιδιά του για ένα, δυο, για τρεις μέρες. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, αν συγκρίνουμε τα εκατομμύρια που ρέουν σε αυτόν τον αθλητή, μη γελάτε, τα εκατομμύρια που ρέουν κάθε σεζόν σε αυτόν τον αθλητή παραμερίζουν τα προβλήματα. Και δεν ρωτάτε έναν εργαζόμενο που έχει τρία παιδιά και είναι 25-30 χρονών και παίρνει 150.000 δραχμές το μήνα, ναι, γιατί δεν παίρνει παραπάνω, και να έχει και το ενίκη, εκεί τι να προσφέρει ο άνθρωπος αυτό στα παιδιά του? Κοιτάξτε, να σας πω. Συγκρίνουμε το ένα με το άλλο, ναι, τώρα, ναι, και λέμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Να σας πω δύο κουβέντες. Να μην πάρεις αυτά τα νέα παιδιά, συγγνώμη, που κλωτσάνε, να τόπι κλωτσάνε στο κάτω-κάτω. Ναι. Δεν έχουν σπουδάσει και τίποτα. Να σας πω δύο κουβέντες. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι γιατρός, παράτησε την ιατρική και ασχολείται με το μπάσκετ. Δικαίωμά του, και αφού τα οικονομάει, καλά κάνει. Όχι, όχι. Καταλάβατε. Δεν είναι. Κοιτάξτε, προβλήματα είναι, μισό λεπτό. Προβλήματα είναι των απλών ανθρώπων, κύριε Χαρταβέλα. Το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Βεβαίως, όταν υπάρχει οικονομική ευχέρεια, ίσως κάποια προβλήματα είναι λιγότερα, είναι μικρότερα. Η έλλειψη του πατέρα, είτε κάποιος βγάζει 3 εκατομμύρια το μήνα, είτε βγάζει 150.000 το μήνα, είναι η ίδια. Απλά, και το είπαμε πριν από λίγο και το επιμένω και εγώ, ότι η παροχή υλικών αγαθών δεν καλύπτει την έλλειψη του πατέρα από το σπίτι. Βεβαίως, στην περίπτωση δική σας, και το είπα και πριν από λίγο, πριν κουβεντιάσουμε μαζί, τα πράγματα όταν ο άνθρωπος, ο σκληρά εργαζόμενος, παράλληλα δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα να στείλει τα παιδιά του, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό ή να τα βάλει σε έναν, για διακοπές ή να τα βάλει σε ένα σχολείο ιδιωτικό που έρχονται το απόγευμα και τους απασχολούν, είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα αυτά. Αλλά μην τα βάζουμε έτσι στα ζητήματα. Θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας περίπτωση. Εσείς εργάζεστε από το πρωί και επιστρέφετε πότε το σπίτι? Τρεις ώρα το μεσημέρι. Να βλέπετε λοιπόν ότι έχετε ένα προνόμιο, ότι μπορείτε από τις 3.30. Ναι, αλλά αυτό το προνόμιο δεν είναι όλο το χρόνο. Όταν έχει ένα μεροκάματο από 8.000 και πάω στην Κόρινθο και κάθομαι δύο εβδομάδες για να πάω να πάρω 10.000 φερεπίν, εκεί λείπω το χρόνο 4-5 φορές. Απουσιάζω κι εγώ. Άσχετα αν είμαι μεγάλο στην ηλικία, λιγάκι. Σημαίνει αυτό για τα παιδιά σας? Τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά σας όταν ήταν μικρά? Είχατε χαθεί μεταξύ σας? Αυτό θέλω να μου πείτε. Όταν ήταν μικρά, ναι, χανόμουν οπωσδήποτε. Χάνατε την επικοινωνία μεταξύ σας, δηλαδή? Όχι τελείως να χάσει την επικοινωνία. Τα βλέπουμε. Δεν είναι όπως την αθλητή που να λείπουμε εβδομάδες ολόκληρες και συνέχεια όλο τον χρόνο. Αλλά εγώ σας είπα προηγούμενα. Η γυναίκα σας εργάζεται? Η γυναίκα όχι. Δεν εργάζεται. Άρα είναι κοντά στα παιδιά. Καταλάβατε. Αυτά τα προβλήματα να επισημάνει των απλών ανθρώπων και όχι των αθλητών που είναι με 10, 20, 30 χιλιά άτομα περίπου. Ξέρω, καταλάβατε. Εντάξει, θα μπορούσα να. Να είστε καλά. Βέβαια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αλλά πρέπει να πει και ο κ. Παπαδόπουλος για κουβέντα. Να σας ακούμε. Υπάρχουν παιδιά πλουσίων, πολύ πλουσίων. Να μην πούμε τώρα. Να πούμε, ξέρω ότι. Να πούμε, να αναφέρουμε το όνομα του Ωνάση. Ναι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι δυστυχισμένα γιατί δεν έχουν γευτεί. Το χάδι του μπαμπά, της μαμάς, η ψυχή τους δεν έχει νιώσει αυτή την τρυφερότητα και την αγάπη των γονιών. Μπορεί να ντύνονται με τα πιο ωραία και τα πιο ακριβά ρούχα, να έχουν αυτοκίνητα, να έχουν να ζουν σε παλάτια, αλλά τελικά αυτό που λείπει είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, άλλο το οικονομικό και άλλο αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε μπορεί να υπάρχει μια πικρία οικονομική στον καθένα, αλλά αυτό νομίζω είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι, ναι. Γι' αυτό είπα ότι δεν έχει καμία σημασία. Σε μια κοινωνία υπάρχουν και οι άνθρωποι που μπορούν να κερδίζουν περισσότερα από κάποιους άλλους. Δεν μπορεί να είναι όλοι το ίδιο. Αλλά δεν είναι θέμα οικονομικό. Για όνομα της Παναγίας, μην το βάζουμε εκεί. Όλοι το παραδέχονται ότι μπορεί να είναι ένας πατέρας πλούσιος που να πηγαίνει στο παιδί του δώρα, το στέλνει παντού και να απουσιάζει από το σπίτι. Το παιδί αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο δυστυχισμένο από το παιδί του οικοδόμου, του φίλου μας που ακούσαμε πριν από λίγο και που στις 3.30 ώρα πηγαίνει σπίτι του και άρα έχει το απόγευμα να παίξει με τα παιδιά του. Και αν αυτό έχει τη διάθεση φυσικά. Και αν έχει τη διάθεση. Και αν ο ίδιος νιώθει καλά, ναι, για να πέρασε αυτό το χρόνο. Έτσι, διότι αν νιώθει μίζερα και αν νιώθει άσχημα, δεν θα μπορέσει να πούμε να μεταδώσει. Να δώσει το παιδί του αυτό που το έχει ανάγκη. Τι θέλει να μας πείτε? Μας κοιτάζετε και εσείς? Σας κοιτάζω βέβαια και προβληματίζομαι ότι είναι σημαντικό ότι γίνεται μια τέτοια εκπομπή. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα θεωρούσαμε αυτονόητο το ρόλο του πατέρα έτσι όπως κοινωνικά τον έχουμε σκιαγραφίσει και τον έχουμε αποδεχτεί.
έτσι για πρώτη φορά, όχι μόνο μέσα από την εκπομπή, αλλά και μέσα από την έρευνα, βλέπουμε ότι αρχίζουμε να αναζητάμε αυτό το ρόλο που είναι τόσο ουσιαστικός στην οικογένεια, ίσως γιατί κατανοούμε ότι μελλοντικά η οικογένεια δεν θα μπορέσει να σταθεί αν και οι δύο οι γονείς δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Βέβαια. Και γι' αυτό κοιτώ με αυτόν τον τρόπο και πραγματικά και με ενδιαφέρει και αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένη ότι συνειδητοποιούμε για πρώτη φορά ότι ο ρόλος, η επιλογή του πατέρα να είναι ο έξω εργαζόμενος, ίσως πλέον αρχίζει να αλλάζει αυτή η αντίληψη. Και αυτό είναι καλύτερο. Φαντάζομαι ότι οδηγήθηκε σε θετικότερα βήματα. Στο τηλέφωνο μας έχουμε την σύζυγο ενός υπτάμενου στρατιωτικού από τη Θεσσαλονίκη. Να την ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Μ' ακούτε, κύριε Χαρδαδά? Βεβαίως, τα ακούω πολύ καλά. Ναι, δεν ακούω εγώ καλά. Λοιπόν, ήθελα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή σας και πολύ. Νομίζω αγγίζει όλον τον, σχεδόν όλον τον ελληνικό πληθυσμό, γιατί στα χρόνια που ζούμε και όπως δουλεύουν και οι δύο γονείς που λέμε δουλεύουμε, βέβαια γιατί έχουμε ανάγκη να δουλεύουμε, βέβαια. Τα παιδιά την πληρώνουν κατά τη δική μου γνώμη τα παιδιά. Βέβαια ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Και είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, γιατί ο καθένας από τη δική του εμπειρία, από τη δική του σκοπιά ή από το τι θυσιάζει, τι προτιμάει να θυσιάζει περισσότερο, κρίνει. Εγώ δεν θέλω να φάω το χρόνο σας, θα πω κάποια μαρτυρία βέβαια από τη μικρή μου την κόρη, αλλά πριν πω αυτό θέλω να σας πω ότι και εγώ, επειδή η μητέρα μου εργαζόταν και ο πατέρας μου, φυσικά και εκείνος, ήταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας και έζησα με πάρα πολύ αγάπη, γιατί μας αγαπούσαν και ενδιαφέρονταν πραγματικά οι γονείς μας για μας. Αυτό έχει μεγάλη... είχαμε άγγιγμα ψυχή. Έτσι, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Μίσησα τα καλοκαίρια. Είμαι 40 χρονών και μισώ το καλοκαίρι. Γιατί? Γιατί ο πατέρας μου δεν μπορούσε να αφήσει τη δουλειά του και να πάμε κάπου όλοι μαζί. Και όλο το χειμώνα ήμασταν μαζί, σαν οικογένεια. Όταν έρχονταν λοιπόν τα καλοκαίρια, τώρα το λέω και να τριχιάζω. Εμείς φεύγαμε οι τρεις πάντα. Ήμασταν χωρίς μπαμπά ένα καλοκαίρι. Δύο μήνες πηγαίναμε κάπου χωρίς μπαμπά. Αυτό αφάνταστα μου έτσι μας άγγιξε. Είμαστε δύο αδέρφια και τους δύο. Πάρα πολύ μας πίκρανε. Έφτασα στο σημείο τώρα, ακόμη τώρα που πέρασαν τόσα χρόνια, να μην το θέλω το καλοκαίρι, παρόλο που έφυγα, παντρεύτηκα, έχω οικογένεια, έτσι. Αλλά έπεσε στην περίπτωση και ο άντρας μου να είναι, βλέπετε, να δουλεύει μακριά. Να μην είμαστε μαζί. Δηλαδή εγώ να δουλεύω εδώ αναγκαστικά γιατί είμαι εκπαιδευτικός και δεν μπορώ να τον ακολουθώ πάντα. Φυσικά. Γιατί η οικογένεια δεν διαλύεται να μαζεύω τα παιδιά και να πηγαίνω κάθε λίγο όπου πάει εκείνος. Και έτσι ήμασταν πάλι χωριστά τα καλοκαίρια. Εκτός από τα καλοκαίρια όμως, τα οποία είναι μια κακιά τραυματική εμπειρία για μένα, το μικρό μου το κοριτσάκι, επειδή εκείνο το διάστημα που ήταν από 3 μέχρι 6 χρονών ο άντρας μου δούλευε εκτός Ελλάδος για μεγάλα διαστήματα ή Πελοπόννησο, Κρήτη κτλ. Μάλιστα. Και ερχόταν 20 μέρες, ερχόταν συγγνώμη για 2 μέρες, έφευγε 20 μέρες. Η μικρή μου η κόρη, όταν τον αποχαιρετούσαμε στο αεροδρόμιο που έμπαινε να φύγει, σπάρασε στην κυριολεξία. Δηλαδή ο κόσμος που την άκουγε έκλαιγε, φώναζε τσιρίζοντας, μην παίρνεις τον μπαμπά μου το αεροπλάνο. Αν ήταν δυνατόν να το φάει το αεροπλάνο πραγματικά με τα ματάκια του και με τα δάκρυά του. Επιπλέον, όταν πριν φύγει ο άντρας μου, πάντα το ρωτούσε μπαμπά πότε θα ξανάρθεις και εκείνος έλεγε έτσι χαριτολογώντας tomorrow. Λοιπόν, το παιδί βέβαια δεν ήξερε τι θα πει tomorrow, ούτε και εκείνος εννοούσε αυτό που θα πει η λέξη. Έλεγε, ναι. Και αργούσε πολύ να έρθει. Από τότε λοιπόν το παιδί τη λέξη tomorrow, παρόλο που έμαθε αγγλικά, άρχισε να μαθαίνει από τα 5 του χρόνια και είναι τώρα 9, τη λέξη tomorrow δεν ξέρει να τη γράφει στα αγγλικά, αρνείται να την πει και η δασκάλα είχε πρόβλημα στο σχολείο, με κάλεσε κάποτε και μου είπε το παιδί είναι άριστο, παίρνει πάντοτε στα αγγλικά, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή, γιατί μου λέει πάντα κάνει λάθη τη λέξη tomorrow και δεν τη γράφει ποτέ? Γιατί υπάρχει αυτή η πληγή. Ναι, υπάρχει αυτή η πληγή και όταν μιλώντας ακούσει τη λέξη tomorrow, αγριεύει το πρόσωπό της. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι είναι μια μαρτυρία για το γεγονός ότι οι γονείς με τα παιδιά τους πρέπει να καταλαβαίνουν ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι τόσο αφελή όσο θέλουμε να πιστεύουμε.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η επικοινωνία μας να αρχίζει από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί, αν το πω έτσι, και είναι πάντα πραγματική και αληθινή. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας, αν τους πούμε ένα ψέμα, θα το πάρουν έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν αυτός ο μπαμπάς καθόταν και τις εξηγούσε με όλο τον πόνο που μπορεί να έχετε, μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι θα αργήσω σε μερικές μέρες. Ότι και εμένα θα μου λείψει. Και καταλαβαίνω ότι και εσένα θα σου λείψω. Και είναι εντάξει αυτό. Σήμερα αυτό το παιδί δεν θα έχει το πρόβλημα. Έτσι, όχι με το τουμόρο σαν λέξη, φαντάζομαι, αλλά με το τραύμα αυτό. Ναι. Οι γονείς κάνουν ένα λάθος. Πιστεύουν ότι μεταπούν ένα ψέμα που στην ουσία απαλύνει το δικό τους τον πόνο, τους βγάζει από τη δική τους δύσκολη θέση. Ότι το παιδί, μικρό παιδί είναι, δεν καταλαβαίνει. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Γιατί οι δύο κεραίες που έχουν, οι δύο αντένες, δεν έχουν να σκεφτούν ούτε να πλειώσουν τη ΔΕΗ, ούτε έχουν μόνο ένα πράγμα. Τι γίνεται γύρω μου, τι γίνεται γύρω μου συγκινησιακά. Mm-hmm. Και αυτό, όσο πιο αληθινός είναι ο γονιός, τόσο πιο πολύ βοηθάει το παιδί να διαπραγματευτεί όποια ματαιότητα, που υπάρχουν πολλές ματαιότητες στη ζωή μας, που είναι υπαρκτή. Μάλιστα. Κ. Αντωνοπούλου, σε αυτό που έθιξε ο κ. Χαντάς και που το έχω ακούσει άλλες φορές, ποια είναι η ηλικία η σωστή όπου θα πρέπει ο γονιός πια με το παιδί του να είναι απόλυτα ειλικρινής και να του λέει κατά το κοινό λεγόμενο τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη? Όλες οι ηλικίες, αλλά βέβαια πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του παιδιού που μπορεί να αντιληφθεί. Το παιδί καταλαβαίνει πράγματα όχι πάντοτε έτσι όπως εμείς θα θέλαμε να τα κατανοήσει και να τα αποκωδικοποιήσει, αλλά καταλαβαίνει τα πράγματα που έχει ανάγκη από τη στιγμή που θα γεννηθεί μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνει. Επομένως, σαν γονείς, σαν φίλοι, σαν άνθρωποι που ζούμε μέσα στο ίδιο περιβάλλον, έχουμε υποχρέωση σε αυτές τις σχέσεις να επικοινωνούμε και να μπορούμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, γιατί αυτή είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία δεν είναι να μιλάμε, αλλά είναι να μπορούμε να κατανοήσουμε τη θέση του άλλου, για να μπορούμε να δώσουμε τα μηνύματα. Δεν πρέπει δηλαδή το παιδί να το κοροϊδεύουμε σε κανένα περίπτωση. Δηλαδή να του καλύπτουμε τα πράγματα ή να του αμβλύνουμε ή να του στρογγυλεύουμε τις καταστάσεις. Ούτε να το κοροϊδεύουμε, ούτε να το εκφοβίζουμε. Γιατί πολλές φορές και η έλλειψη του πατέρα περνάει μέσα μια εικόνα εκφοβισμού και τρομοκρατίας, αυστηρότητας. Και έτσι αυτό που υπάρχει για να καλύψει τις ανάγκες τις συναισθηματικές του παιδιού είναι πολλές φορές φόβος. Δημιουργώντας και τέτοιες καταστάσεις, πάλι θα έχουμε προβλήματα. Συγγνώμη σας, διακόπτω, αλλά νομίζω η τραγικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή το να μεγενθύνουμε στο παιδί αυτό το οποίο συμβαίνει, ότι είτε ο πατέρας είτε η μητέρα, γιατί εγώ ταλαιπωρούμαι πολύ που εστιάζουμε μόνο στον πατέρα σαν την απουσία του. Σε αυτό πρέπει. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι ταλαιπωρούμε ότι μόνο εστιάζουμε εκεί. Είναι και η μητέρα που πολλές φορές είναι απούσα και θα ήθελα να καταλάβουμε ότι ο όρος των γονιών είναι μια συνεργία. Δεν μπορεί να πούμε μόνο ότι ο μπαμπάς που λείπει, αλλά και η μαμά λείπει πολλές φορές. Και λείπει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ακόμα και με την παρουσία της, την πολύ έτσι, με μια παρουσία η οποία είναι συνέχεια από πάνω από το παιδί. Και αυτό μια έλλειψη είναι, μια διαφορετική έλλειψη. Θέλω να πω όμως ότι πολλές φορές κάνει μια τραγικότητα. Κάτι που δεν μπορεί να μένει τραγικό, αλλά το μεγενθύνουμε. Στο παιδί έχουμε τη δυνατότητα να το βοηθήσουμε να απορροφήσει αυτή την πραγματικότητα, στο βαθμό που και εκείνο μπορεί να το προσαρμόσει στην ζωή του. Αντί να το μεγενθύνουμε, αντί να κάνουμε είτε με πράξεις, είτε με δάκρυα, είτε με τρόπους λειτουργίας ότι ο μπαμπάς λείπει. Να πω όμως κάτι. Όντως υπάρχουν περιπτώσεις που το επάγγελμα κάποιου γονιού δεν τον αφήνει να είναι τόσο κοντά στο παιδί του. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν στιγμές που κάθε γονιός κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλει κάποιες προτεραιότητες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν κάποιος γονιός να λέει ότι επειδή εργάζομαι δεν θα είμαι σε κανένα γενέθλιο του παιδιού μου. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν σημαντικές στιγμές για αυτό το παιδί. Που εκεί πέρα πρέπει οπωσδήποτε να παραμερίσει οτιδήποτε άλλο και να είναι εκεί. Εκεί ακριβώς. Αυτό θα έχει μεγάλη σημαντικότητα. Να επιλέγει κάποιες στιγμές συγκεκριμένες. Που να είναι εκεί. Γενέθλια, και να μην κάνει ποτέ καμία υπόσχεση ότι θα είμαι εκεί την οποία δεν την τηρεί. Επιτρέπει να πω κάτι άλλο στον κύριο Σόβολο, επειδή και στον κάθε κύριο Σόβολο, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί γιατί κοιμάμαι. Ένας γονιός ο οποίος δεν έχει το χρόνο, εάν μπορούσε μία φορά τη βδομάδα, και το λέω για αυτούς τους άνθρωπους που λειτουργούν καθημερινά, να σηκωθεί ένα πρωί, να κάτσει αυτή τη μισή ώρα με το παιδί, μία φορά τη βδομάδα, να το πάει στο σχολείο. Αυτή η πράξη αντικαθιστά σε πολύ μεγάλο βαθμό
πολλές απουσίες καθημερινές. Απλώς θέλει μια ενέργεια που πολλές φορές ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος είναι πολύ ταλαιπωρημένος από τη δική του δουλειά, δεν μπορεί να το κάνει. Τώρα που έλεγε ο κύριος Καντάς αυτά τα πράγματα, μου έρθει στο μυαλό ένα περιστατικό που με συνέθλιψε κυριολεκτικά αυτή η ιστορία. Βραβευόταν η κόρη μου στο Αρσάκιο. Γινόταν μια εκδήλωση και κανονίσαμε να είμαι κι εγώ. Χάρηκε πάρα πολύ και η γυναίκα μου και ο γιος μου θα ήταν. Θα πηγαίναμε όλοι μαζί σαν οικογένεια στο Αρσάκιο. Πάμε λοιπόν στο σχολείο, εδώ και αρκετά χρόνια. Μόλις άρχισε η εκδήλωση, με ειδοποιούν με το μπίπερ, έκρηξη στην σταδίου και έχουμε έναν ή δύο νεκρούς. Μια φορά γαμώ το λέω, βρήκα κι εγώ να χαρώ την κόρη μου, το γιο μου, τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου. Δεν πρόλαβα να δω την κόρη μου να βραβεύεται. Έπρεπε να φύγω. Δεν ήταν εκείνη η εποχή όπως είναι σήμερα, έτσι, να έχεις πέντε βοηθούς. Ήταν πολυτέλεια. Ένας και εσύ έτρεχες για να τα βγάλεις όλα. Και λέω... Ίσως να παρεμβαίνω, να κάνω απλό ερώτημα. Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι. Δεν λέω για εσάς, λέω για εκείνους που μας ακούν. Γιατί όντως, αν εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή που χτύπησε τον μπίπερ, είχε πέσει ένα βαρύδι και σας είχε σπάσει το πόδι, θα πηγαίνατε? Όχι, βέβαια. Θα πήγαινα στο νοσοκομείο. Ναι, μπορεί να έχετε υποστεί τον πόνο. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Θέλω να πω ότι πάντα εντάξει, κάνουμε επιλογές και βάζουμε προτεραιότητες και σέβομαι πάρα πολύ το επάγγελμα του καθενός στην ανάγκη του να πάει εκεί που τον καλεί το καθήκον. Απλώς λέω ότι πάντα είναι ένα ζήτημα προτεραιότητας. Και από τη στιγμή που όταν συμβαίνει μία φορά σε μια ολόκληρη ζωή, ας το πούμε, ίσως κάποια στιγμή κάποιος να διαλέξει εκείνη τη στιγμή να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Είναι δύσκολη η απόφαση, δεν είναι εύκολη. Ναι, στην δημοσιογραφία. Ακριβώς. Στην δημοσιογραφία δεν γίνεται αυτό. Σε όλα τα επαγγέλματα συμβαίνει αυτό δυστυχώς. Διότι εάν δεν πας εσύ, θα υπάρξει πρόβλημα και θα. Τον καταλαβαίνω. Εμένα μου έχει τύχει το μεγάλο. Εγώ το εξήγησα. Λέω... Τώρα έχω πέντε βοηθούς στην εφημερίδα, ναι, πέντε στην τηλεόραση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως είναι σήμερα. Πριν. Έπρεπε να ανταγκαλύψεις μόνος σου. Ο Κώστας το ξέρει γιατί δουλεύαμε πολλές φορές μαζί. Δεν αντιλέγω. Εγώ απλώς είπα ένα πολύ απλό πράγμα. Αν εκείνη τη στιγμή είχατε σπάσει το πόδι σας, θα πήγαινα στο νοσοκομείο. Όχι, δεν θα πηγαίνατε εκεί. Θα πήγαινε στο νοσοκομείο όμως. Δεν μπορούσε να μείνει εκεί. Όχι, εγώ θέλω να πω δεν θα πήγαινε εκεί. Το θέμα είναι ότι αν υπήρχε πραγματικά μια προτεραιότητα, όσο αναγκαία και ήταν η παρουσία του, δεν θα πήγαινε εκεί αφού είχε σπάσει το πόδι του. Αυτό λέω εγώ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οπωσδήποτε είναι σημαντικό να βιώνουμε αυτές τις σπουδαίες στιγμές με τα παιδιά μας. Αλλά δεν μπορούμε και να ενοχοποιήσουμε μια ολόκληρη κοινωνία, γιατί όλοι μας έχουμε χάσει τέτοιες στιγμές. Είναι σημαντικές αυτές οι στιγμές, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί το στοιχείο εκείνο που αν το χάσουμε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δομήσουμε αυτές τις σχέσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τη σχέση μας με πολλούς τρόπους. Καλό θα ήταν να είμαστε και να βιώνουμε αυτά τα γεγονότα, αλλά και αν δεν τα έχουμε βιώσει υπάρχουν άλλοι τρόποι να περάσουμε το μήνυμα της αγάπης, της αποδοχής και του θαυμασμού των παιδιών μας. Νομίζω και κάπου εκεί θα γεφυρώσουμε τη σχέση μας. Να ακούσουμε μία 17χρονη που έχουμε στο τηλέφωνό μας, που ζει το πρόβλημα και μάλιστα το ζει πολύ έντονα, καθώς οι γονείς της είναι εργαζόμενοι και παράλληλα χωρισμένοι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Με λένε Μαρία. Μάλιστα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Μια χαρά. Μπράβο. Βασικά πιστεύω ότι είμαι από τις πιο τυχερές. Ναι. Διότι παρόλο που και οι δύο γονείς μου εργάζονται και έχουν χωρίσει, μου δώσαν από την αρχή, από τότε που άρχισε το πρόβλημα, να μου δώσουν να καταλάβω ότι έτσι ήταν καλύτερα. Mm-hmm. Ότι όλα τα πράγματα θα καλυτερέψουν. Mm-hmm. Και με τη μητέρα μου, αλλά ιδιαίτερα με τον πατέρα μου, έχω μία σχέση πολύ προσωπική. Δηλαδή, η επαφή μας είναι υπερβολικά καλή. Δουλεύει 18 ώρες την ημέρα και όμως αφιερώνει κάποιο χρόνο μαζί μου. Πότε τον βλέπετε? Είτε βρίσκει χρόνο να έρθει σπίτι,
ή πηγαίνω εγώ στο μαγαζί να τον βοηθήσω κιόλας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει ανάγκη από βοήθεια. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι έχει σημασία η ποιότητα της σχέσης και όχι ο χρόνος. Ακριβώς. Πιθανά, εάν τον είχατε τον πατέρα σας ολόκληρη την ημέρα, αλλά δεν είχατε αυτή την επαφή μαζί του, να μην είσαστε και ευτυχισμένοι, να μην είστε καλά που είσαστε τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, συζητάμε μαζί ό,τι πρόβλημα έχω, είτε έχω κάποια απορία για οτιδήποτε, οποιοδήποτε θέμα, κατευθείαν θα πάω στον πατέρα μου. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να τον είχατε περισσότερο όμως κοντά σας. Οπωσδήποτε. Βέβαια, αυτό που με είχε πειράξει πάρα πολύ ήταν όταν στο διάστημα του διαζυγίου, που ήμασταν στο ίδιο σπίτι όλοι, γύρναγε πολύ αργά κουρασμένος από τη δουλειά και πήγαινε και κοιμότανε στο καναπέ. Ναι. Αυτό είναι, με πλήγωνε. Αυτό είναι μια τραυματική εμπειρία σίγουρα. Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα. Είναι η επιβεβαίωση όλων αυτών που λέγαμε. Ότι λείπει ο 18ος πατέρας, έχει μια πολύ καλή σχέση μαζί του και είδα ότι μας είπε είμαι τυχερή και είμαι ευτυχισμένη. Είναι τυχερή, είναι ευτυχισμένη, γιατί επίσης μπόρεσε να ξεπεράσει και την κοινωνική προκατάληψη του παιδιού μέσα από ένα διαζύγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλλειψη, αλλά ίσως οι γονείς φρόντισαν να περάσουν το μήνυμα ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει και όχι οι γονείς. Μάλιστα. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Σε κάτι που είπε η κοπελίτσα. Ναι. Είπε ότι μου εξήγησαν πολύ καλά ότι αυτό θα ήταν καλύτερο για μένα. Πραγματικά, εγώ τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, στην κόρη μου, έχω διαπιστώσει ότι τα παιδιά, εάν είναι όπως η κόρη μου, είναι πάρα πολύ καλόπιστοι δέκτες οποιασδήποτε ευθείας, έντιμης και ειλικρινούς εξήγησης. Δέχονται. Κρίνουν με πολύ καλά κριτήρια. Εγώ εκείνο που εισπράττω από την κόρη μου είναι ότι έχει αποδεχτεί, δεν ξέρω σε πόσο βαθμό, πάντως φαίνεται ότι έχει αποδεχτεί σημαντικά όλες τις δραστηριότητες και όταν τη ρώτησα αν θα ήθελε να σταματήσω να ασχολούμαι με τα κοινά που δεν είναι αντικείμενο της δουλειάς μου, μου είπε όχι. Και μου είπε όχι για τους λόγους που της είχα εξηγήσει. Ότι πρέπει να βοηθήσουμε την κοινωνία μας γιατί σε αυτή θα ζήσουμε. Και μου είπε ακριβώς αυτά τα οποία της είχα εξηγήσει. Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό το να μπορεί ο γονιός να εξηγήσει καθαρά στο παιδί τι ακριβώς κάνει και για ποιο ακριβώς λόγο του λείπει. Μάλιστα. Βλέπω τον Δημήτρη Παπαδόπουλο που είναι το κεφάλι του. Έχετε αρχίσει και εξηγείτε στις πιτσιρίκες σας όλα αυτά τα πράγματα που κουβεντιάζουμε. Έχει ενδιαφέρον. Συμφωνώ σε αυτό που υπόθηκε ότι είναι πολύ καλόπιστοι δέκτες και πραγματικά όσο και αν φαίνεται ότι είναι πολύ μικρές στην ηλικία, όταν καθίσεις και τους εξηγείς, μπορεί να σου κάνουν κάποιες ερωτήσεις που να σε αφήσουν να σε καρφώσουν στον τοίχο πίσω. Εκεί πρέπει να τους απαντήσεις με ειλικρίνεια, σαν να μιλάς σε ένα μεγάλο άνθρωπο. Έτσι. Ανεξάρτητα από το πόσα θα καταλάβουν, ναι. Που πιστεύω ότι καταλαβαίνουν πολλά, και είναι πολύ βασικό να αποκτήσουν εμπιστοσύνη ότι τους λες την αλήθεια και ότι τους μιλάς καθαρά. Γιατί έτσι, όταν κάποτε θα πεις κάτι, θα σε πιστεύουν. Εδώ έρχεται το παράδειγμα της κοπελιάς, της κυρίας μάλλον, που ακούσαμε με το tomorrow, ότι όταν αυτό το παιδί χάσει την εμπιστοσύνη, μετά τότε είναι που δημιουργούνται τα τραύματα. Yeah. Ενώ όταν έχει εμπιστοσύνη και έχεις κάποιο πρόβλημα, πρέπει να απουσιάσεις και το εξηγείς στο παιδί, θα σε πιστέψει ότι το λες γι' αυτό, δεν το κάνεις γιατί αδιαφορείς για το παιδί, οπότε τότε τα πράγματα είναι πιο καλά. Μάλιστα. Κάποια κυρία μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι η εκπομπή της σημερινή θα έπρεπε να λέγεται «Το παιδί μου αυτός ο άγνωστος», αλλά «Ο πατέρας μου αυτός ο άγνωστος». Καλό. Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά, λέει, που οι πατέρες τους είναι λίγο πολύ άγνωστοι, λόγω όλης αυτής της ιστορίας που λέμε, της δραστηριότητας και αυτά. Δεν είστε καλά. Και μια μητέρα όμως εδώ ανάμεσά μας. Ναι, πολλές φορές έχουμε ακούσει και πρέπει να σας πω ότι παίρνετε πολύ από οικογένειες ναυτικών. Εκεί πέρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, γιατί εκεί πέρα ο πατέρας λείπει μήνες ατελείωτους. Εάν δεν έχουμε ακούσει κανένα μέχρι τώρα, είναι διότι ακριβώς στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε στο ρεπορτάζ στην Ομίχλη, είχαμε όλη αυτή το πρόβλημα της οικογένειας των ναυτικών που λείπουν και του πατέρα του ναυτικού που λείπει. Και σε μια προηγούμενη εκπομπή εδώ την Παρασκευή είχαμε ακούσει, μάλιστα θυμάμαι, και έναν καπετάνιο που μας έλεγε ότι έλειπε μήνες ολόκληρος από το σπίτι του και τι σήμαινε αυτό και πώς προσπαθούσε μέσω του τηλεφώνου να είναι παρόν και τι αντιδράσεις υπήρχαν στα παιδιά και τι προβλήματα δημιουργήσαν στα παιδιά. Είναι μια κατηγορία πραγματικά ανθρώπων, οι ναυτικοί μας, που προσφέρουν τόσο πολλά στην Ελλάδα, που αναγκάζονται λόγω της δουλειάς να λείπουν
πάρα πολύ χρόνο από το σπίτι. Και εκεί πέρα πια παρεμβαίνει και παίζει καθοριστικό ρόλο η μητέρα που πρέπει να σώσει τα πράγματα. Να κάνουμε το επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα είναι 1:20 και αμέσως μετά θα περάσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με δύο ακόμη συνεντεύξεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για να κλείνουμε σιγά σιγά, να μην σας ξενυχτάμε. Ελπίζω ότι μέχρι τη 1:15 θα έχουμε τελειώσει. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας. Η ώρα είναι 1:15 σε μια πολύ έτσι ευχάριστη ζεστή παρέα με τη συμμετοχή τη δική σας και με τη συμμετοχή και άλλων ανθρώπων που μιλάνε στην εκπομπή μας. Και ένας από τους ανθρώπους που μιλάει στην εκπομπή μας σήμερα είναι μια φίλη μου και μια πάρα πολύ καλή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Είναι η Ελένη Δήμου που έχει ένα πιτσιρίκι. Η ίδια κάνει μια πάρα πολύ καλή καριέρα, μια λαμπρή καριέρα σαν καλλιτέχνης. Και βεβαίως αναγκάζεται πάρα πολλές ώρες αυτή πλέον και ο σύζυγός της, αλλά και αυτή σαν μητέρα να λείπει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Ας ακούσουμε την Ελένη Δήμου και κουβεντιάζουμε αμέσως μετά. Μου λείπεις όλο πιο συχνά καθώς περνούν τα χρόνια, μα δεν το λέω πουθενά παρά στα χελιδόνια. Όταν έκανα το γιο μου, αποφάσισα ότι ήμουν αποφασισμένη ότι πρέπει να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο στο παιδί και να βιώσω αυτό το μοναδικό συναίσθημα που μπορεί να το βιώσει μια γυναίκα από την πρώτη στιγμή της ανάπτυξης του μέσα σου, μέσα στο σώμα της, μέχρι τη στιγμή πια που έρχεται στον κόσμο και αυτό το πλάσμα σου ανήκει και είναι στα χέρια σου. Θέλει πολύ χρόνο. Θέλει κανείς να πραγματικά να αφιερώνει πολύ χρόνο στο παιδί, γιατί πιστεύω ότι μαθαίνεις μέσα από τα παιδιά παρά μαθαίνουν από σένα. Προσπαθείτε με κάποιον τρόπο να το αναπληρώσετε αυτή την έλλειψη την οποία έχει και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Δεν αναπληρώνεται, γιατί αυτή η μέρα που έφυγε, έφυγε. Όμως η επόμενη μέρα που μπορείς και είναι στο χέρι σου να καθίσεις όλες αυτές τις ώρες που έχει η μέρα κοντά του, είναι πολύ σημαντικό και μπορεί κανείς να το κάνει. Εγώ τουλάχιστον το κάνω. Έχει τύχει κάποια στιγμή να σας πει ο ίδιος ότι μαμά, μπαμπά, απουσιάζεται πολλές ώρες, μου λείπετε ή σε αποθύμησα? Βέβαια. Εμένα μου το λέει συνεχώς και στον πατέρα του. Και πολλές φορές όταν ανακαλύψω ότι ενώ έχει προηγηθεί το φιλί και το γεια, μετά νομίζω ότι κάπου μέσα στο σπίτι είναι ο μπαμπάς. Όταν ανακαλύψω ότι έχει φύγει και τον αναζητάει, μου λέει δεν θέλω να δουλεύετε. Και όταν του εξηγούμε ότι η δουλειά σημαίνει τροφή, σημαίνει πράγματα, σημαίνει παιχνίδια, σημαίνει ζωή. Μας λέει ότι δεν θέλω παιχνίδια, αλλά έχω πάρα πολλά. Δεν θέλω να φάμε πολύ, έτσι κι αλλιώς δεν το πάει καλά με το φαγητό. Δεν έχει καλή σχέση. Δεν θέλω να φάω πολύ, να μην φάμε πολύ, για να μπορούμε να είμαστε παρέα. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο σας λέει, σας πληγώνει? Πολύ. Μα βέβαια. Αισθάνεστε ενοχές? Βεβαίως. Ενοχές και τύψεις και... πιστεύω ότι είμαστε ένοχοι όλοι που έχουμε δεχτεί τον τρόπο ζωής που φτιάξαμε πια με μια ταχύτητα απίστευτη, γιατί όπως σας έλεγα και πριν, ο καιρός περνάει από τη γέννηση του παιδιού. Είναι μια βρύση που έχεις ανοίξει σε ένα χέρι ανοιχτό. Το νερό τρέχει σε δάχτυλα ανοιχτά. Και αυτό το νερό που έφυγε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να το γυρίσεις πίσω και τίποτα για να το μαζέψεις.
Το παιδί μεγαλώνει και πιστεύω ότι δεν είναι καλό να μεγαλώνει με κανέναν τρίτο άνθρωπο, είτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται γι' αυτό, εκπαιδευμένος, είτε είναι ο παππούς, η γιαγιά. Κανείς δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό που δημιουργεί η απουσία του μπαμπά και της μητέρας. Ενοχές η Ελένη πολλές. Και ο Δημάκος ο μικρός, ο πιτσιρικάστης που της είπε αυτό πολύ ωραίο, ότι δεν θέλω να τρώμε, δεν θέλω να έχω παιχνίδια, προτιμώ να έχω εσάς τους δύο κοντά. Είναι η φωνή του παιδιού, έτσι όπως ξεκάθαρα λέει το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει. Και είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι όσα παιχνίδια και αν του πάρεις, όσο καιρό φαγητό αν τους έχεις, ό,τι ωραία κρεβάτι και δωμάτιο τους έχεις στολίσει, αν δεν είσαι εκεί, όλα αυτά, κατά το κοινό λεγόμενο, δεν μετράνε, δεν λένε τίποτα. Ναι. Να πω ένα πραγματάκι. Το αν δεν είσαι εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το ακυρώνουμε, δεν το αμφιβάλλουμε. Πιστεύω όμως ότι επίσης είναι σημαντικό το να καταλάβουμε ότι το αν το παιδί σου δεν σε νιώθει εκεί είναι επίσης σημαντικό. Γιατί εκ των πραγμάτων, πολλοί άνθρωποι στη σημερινή δική μας κοινωνία πρέπει να εργαστούν πάρα πολύ σκληρά, ανεξάρτητα πόσα λίγα ή πολλά λεφτά παίρνουν. Και επειδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ιδανικό κόσμο, μια γυάλα δηλαδή, όπου πολλοί άνθρωποι θα είχαν το χρόνο να περάσουν περισσότερο με τα παιδιά τους. Καλό να καταλάβουμε ότι και το παιδί σου είναι σημαντικό να σε νιώθει εκεί επίσης. Ταυτόχρονα, επειδή μιλάμε για τις ενοχές, ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει είναι ακριβώς οι γονείς οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να περάσουν χρόνο με τα παιδιά τους. Έχουν τόσο πολλές ενοχές που το χρόνο που το περνούν μαζί τους τα κάνουν τα παιδιά τους πολύ δυστυχισμένα. Διότι μέσα από αυτές τις ενοχές σταματούν να είναι καλοί γονείς. Και ο καλός γονιός σημαίνει ένας γονιός ο οποίος δείχνει πολύ αγάπη και ταυτόχρονα βάζει κάποια όρια, που υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία. Η ενοχή σε οποιαδήποτε σχέση, όποια μορφή και να έχει, όταν υπάρχει είναι καταστροφική. Δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ιδιαίτερα προς το παιδί, δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Γιατί δεν βοηθάει το γονιό να είναι πραγματικά καλός γονιός, ακόμα και στον χρόνο που υπάρχει. Πολλοί γονείς δηλαδή από τις ενοχές τους αρχίζουν και γίνονται πολύ ανεκτικοί, να μην έχουν, να βάζουν κάποια όρια, να δίνουν τα πράγματα αφιδώς, χωρίς να ζητάνε από τα παιδιά τους να δώσουν και εκείνα κάτι προς τον εαυτό τους για να το πάρουν και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Έτσι, από όσο είναι η απουσία του γονείου αυτή καθ' αυτή. Να ακούσουμε μία κυρία η οποία θα μας πει το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη του πατέρα πάρα πολύ χρόνο από το σπίτι. Και πώς αυτό το αντιλαμβάνεται και πώς το αντιμετωπίζει σε σχέση με τα παιδιά της. Καλησπέρα σας. Ναι. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχω. Ευχαριστώ πολύ που πήρατε τηλέφωνο εσείς. Το πρόβλημα φάνηκε όταν η μικρή μου κόρη, που είναι 5,5 χρονών σήμερα, ήταν μόλις 18 μηνών. Ο πατέρας της από εκείνη την εποχή και μέχρι τώρα άρχισε να δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες και μάλιστα και πρωινά και βραδινά ωράρια, με αποτέλεσμα να αρχίζει να έχει μια μεγάλη απουσία. Ένα μεγάλο πρόβλημα η μικρή γύρω από αυτό. Με τη βοήθεια παιδοψυχολόγου που συμβουλεύτηκα, φάνηκε να το ξεπερνάει. Στην πορεία λοιπόν μέχρι τώρα δεν φάνηκε να έχει ιδιαίτερα προβλήματα, δεδομένου ότι στα σημαντικά της, δηλαδή εκείνα που ζήταγε η ίδια να έχει τον πατέρα της κοντά της, πραγματικά υπήρχε, εκείνος έκανε τα δύνατα δυνατά. Παρ' όλα αυτά, πριν από λίγο καιρό, ζωγραφίζοντας κάτι, μου το έδειξε, της είπα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έφτιαξες και μου λέει, ξέρεις, θα φτιάξω πάρα πολλά, θα τα πουλήσω, να βγάλω πάρα πολλά λεφτά, ούτως ώστε ο μπαμπάς να μην χρειάζεται να δουλεύει πια και να είναι συνέχεια κοντά μου. Και εκεί κατάλαβα ότι τελικά, μάλλον το πρόβλημα παραμένει πρόβλημα. Παραμένει. Είναι αυτό που λέμε τόση ώρα, ότι δεν σβήνεται. Δηλαδή, μπορεί να καλύπτεται ή μπορεί να αμβλύνεται παροδικά, αλλά υπάρχει και βγαίνει κάποια στιγμή. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Κι εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Και να ακούσουμε τώρα μια κοπέλα, μια κυρία, μια δεσποινίδα 20 χρονών από τη Θεσσαλονίκη, η οποία βιώνει από την πλευρά της την έλλειψη πάρα πολύ των γονιών της.
Θα την ακούσουμε σε λίγο, γιατί έρχεσαι στη γραμμή. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αντωνοπούλου. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε η Ελένη Δήμου. Φάνηκε να έχει πάρα πολλές ενοχές. Και ο κ. Χαντάς βεβαίως επεσήμανε ότι αυτό είναι κακό στους γονείς, να έχουν τις ενοχές, διότι άμα έχουν ενοχές, κάνουν λάθη. Πρέπει να έχουν τόσες πολλές ενοχές οι γονείς. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι είτε πρέπει. Είναι, είτε είναι καλλιτέχνες, αθλητές, επιτυχημένοι πολλοί άνθρωποι, γνωστά ονόματα, είτε είναι ανώνυμοι άνθρωποι, αλλά όπως ο οικοδόμος, ο φίλος μας, που δουλεύει πάρα πολύ, ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει ένα κουτάκι, ένα στερεότυπο που πρέπει να βάλουμε τους ανθρώπους. Νομίζω πρέπει να ορίσουν εκείνοι μέσα στην οικογένειά τους πώς μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα με τις δικές τους τις ανάγκες, τις συναισθηματικές και τις όποιες άλλες ανάγκες, και να βρουν ένα μέσο επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν πρέπει. Τα πρέπει τα δικά μου μπορεί να μην είναι τα δικά σας τα πρέπει. Κάποιοι ίσως αισθάνονται ότι έχουν στο μυαλό τους ένα στερεότυπο ρόλο του γονιού, και αν δεν ανταποκρίνεται η συμπεριφορά τους αυτό, μπορεί να νιώθουν ενοχές. Το να ενοχοποιείται κάποιος οπωσδήποτε δεν λειτουργεί αυθόρμητα και φυσιολογικά. Λειτουργεί κάτω από πιέσεις και εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι πραγματικά δεν σου ανοίγουν τους ορίζοντες για να επικοινωνήσεις σωστά. Νομίζω ο καθένας μας έχει τη διέστηση να λειτουργήσει και να βρει τους κώδικες της επικοινωνίας. Και τα όρια αυτά για να μην νιώθει και ένοχος. Ναι, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το πώς έχουν διαμορφώσει τις σχέσεις τους, εάν επιθυμούν, μπορούν να βρουν τα στοιχεία εκείνα να επικοινωνήσουν. Και νομίζω το καταφέρνουν. Δεν νομίζω ότι είμαστε μια κοινωνία, ανεξάρτητα αν η έλλειψη του πατέρα είναι ουσιαστική και είναι, και πρέπει να αρχίσει να γίνεται συνειδητή. Νομίζω ότι βρίσκουμε τα στοιχεία για να επικοινωνήσουμε και να νιώσουμε καλά σαν οικογένεια. Για να ακούσουμε τώρα την φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, την 20χρονη κοπέλα που λίγο πριν λέγαμε ότι θα μας περιγράψει το πώς αυτή βιώνει την έλλειψη του πατέρα της. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Ναι, ορίστε. Ναι. Σας ακούω. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Χαρμέλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω και εγώ τη δικιά μου τη γνώμη. Για πέστε μας. Καταρχήν, ο πατέρας μου είναι οδηγός φορτηγού. Μάλιστα. Σκεφτείτε τώρα ότι μετά από 16 χρόνια λοιπόν, αποφάσισε να σταματήσει ξαφνικά και να κάτσει για 1,5 χρόνο στο σπίτι για να δει τα παιδιά του. Ήμασταν δύο τότε, ναι, με ένα αδελφές, αργότερα βγήκε ένα μικρό αγόρι. Λοιπόν, και μετά φανταστείτε τώρα τι έλλειψη επικοινωνίας υπήρχε. Βέβαια. Μετά από 16 χρόνια αποφάσισε να μείνει σπίτι για να αποκτήσει επικοινωνία με τα παιδιά του. Και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Βέβαια. Δεν είναι. Εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ και με την κυρία Αντωνοπούλου Δήμου και με τους ψυχολόγους και με τους παραφρεσκόμενους εκεί πέρα, ότι όντως η απουσία του πατέρα δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Αυτό τι κενά σας δημιούργησε μέσα σας, εσάς που δεν ζήσατε τον πατέρα σας και που ξαφνικά, φαντάζομαι σε κάποια ηλικία 17 χρόνια, 18, έρχεται και σας λέει τώρα είμαι εδώ παρόν. Τι κενά σας δημιούργησε όλη αυτή η μακρόχρονη απουσία του πατέρα. Φανταστείτε τώρα, κοιτάξτε, είναι περισσότερο έλλειψη επικοινωνίας. Εφόσον δεν βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε σαν γονιός και παιδί. Μάλιστα. Νιώθετε λιγάκι δηλαδή σαν ξένοι μεταξύ σας. Ορίστε. Νιώθετε λίγο σαν ξένοι μεταξύ σας. Όχι, δεν θέλω να... Δεν υπάρχει η σύνδεση αυτή, η γέφυρα δεν υπάρχει, φαντάζομαι. Θέλω να πιστεύω, κύριε Χαρδαβέλα, ότι δεν αισθανόμαστε, ούτε είχαμε αισθανθεί ποτέ σαν ξένοι. Όντως προσπαθούσαμε και οι δύο πλευρές να γεφυρώσουμε αυτή την απόσταση, αλλά θέλοντας και εμείς δεν γινόταν τίποτα. Εφόσον μέσα σε ολόκληρο το χρόνο ερχόταν και μας έβλεπε σε κάθε μήνα δύο φορές και ξανά έφευγε και ξανά αυτό το πράγμα, φανταστείτε τώρα πόση μπορεί προσπάθεια να γίνει μετά από 16 χρόνια, όταν ξαφνικά μπαίνει στο σπίτι, ξέρω εγώ, και λέει ένα απλώς ήρθα και αυτό ήταν όλο. Μάλιστα.
Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Ναι. Το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος δούλευε τόσο πολύ για να μπορέσει να ζήσει εσάς. Ναι. Να έχετε κάποια αγαθά ή κάποια δυνατότητα επιβίωσης καλή. Ναι. Σας έκανε να τον καταλαβαίνετε, να τον δικαιολογείτε. Ω, βεβαίως. Ίσως να ήμουν κιόλας η μοναδική μέσα στο σπίτι και τώρα βέβαια αυτό το λέω χαριτολογώντας ότι τον δικαιολογούσα από αυτή την άποψη, άσχετα παρόλο την ηλικία μου. Μάλιστα. Αλλά οι ελλείψεις ήταν ελλείψεις. Ναι. Το είπαμε κύριε Χαρδεβέλα, θέλοντας και μη, δεν γίνεται. Δηλαδή αν κάποια στιγμή, ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή είναι 44 χρονών, αν κάποια στιγμή όμως αποφασίσει αυτό το επάγγελμα να λήξει στα 50, στα 60, δεν ξέρω όσο θα αντέξει. Mm-hmm. Εγώ όμως θα είμαι ήδη αρκετά μεγάλη τότε και το χάσμα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε θα μπαίνουμε πλέον στις τυπικότητες, στο απλώς είναι πατέρας μου και είμαι η κόρη του. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, η αποξένωση και η έλλειψη επικοινωνίας. Δεν λειτουργούν οι ρόλοι πλέον. Έτσι. Και από ό,τι μας είπε η κοπέλα, δεν αποκαθίσταται εύκολα. Όχι. Αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον όπως ακούστηκε από την κοπελιά. Έχω την αίσθηση ότι αυτό συμβαίνει ακόμα και στους ναυτικούς, στους ανθρώπους που για διάφορους λόγους απουσιάζουν. Άκουσα αυτό που είπε, που λέει, αυτό που είπε ήρθα, mm-hmm. που σημαίνει για μένα τουλάχιστον και όπως το έχω βιώσει και μέσα από τη δουλειά που κάνω, ότι έρχεται ένας πατέρας, σε προκειμένη περίπτωση, ο οποίος λέει ότι εγώ μεν ήρθα χωρίς να έχω καταλάβει το τι σημαίνει να είμαι πατέρας, αλλά απαιτώ να είμαι ο κλασικός πατέρας και να είσαι τα κλασικά παιδιά, έτσι, αυθαίρετα και χωρίς καμία διαδικασία εξομάλυσης αυτού του ρόλου. Αυτό νομίζω ότι εξέφρασε αυτή η κοπελιά, ότι ήρθε ο πατέρας και είπε ότι εγώ τώρα ήρθα, άρα θα σου πω να μην βγεις, για παράδειγμα το λέω, θα σου πω τι να κάνεις, χωρίς να έχει ζήσει. Μάλιστα. Και να έχει βιώσει αυτά τα παιδιά. Να έχουν προηγηθεί πράγματα. Και απλώς λέει ότι εγώ ήρθα να παίξω τώρα το συγκεκριμένο ρόλο, χωρίς όμως να ξέρω ούτε ποια παιδιά έχω, ούτε τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί του σπίτι. Ούτε τι ανάγκες έχουν τα παιδιά. Ακριβώς. Είναι μόνο ο ρόλος. Αυτό πιστεύω είναι το δυσκολότερο πράγμα που συμβαίνει και αφού μιλάμε για τους ναυτικούς μας και είμαστε μια χώρα που έχει πολλούς ανθρώπους στη θάλασσα. Που το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι γονείς είναι ότι ερχόμενοι σπίτι έχουν την ανάγκη από μέσα τους να παίξουν αυτό το κλασικό ρόλο. Αυτό τους στερεί τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και τον εαυτό τους και τα παιδιά τους και να παίξουν αυτό το ρόλο πιο επικοδομητικά. Είναι δηλαδή μια υπεραναπλήρωση όλης αυτής της χρονικής διάρκειας που δεν ήταν οι κλασικοί γονείς, να το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει κανένα αντίκρισμα, δεν έχει κανέναν χώρο λειτουργίας. Αντί δηλαδή να περιμένουν και να μάθουν τα παιδιά τους, να μάθουν το παιδί τους, για παράδειγμα αυτή η κοπελιά, πότε βγαίνει, ποια είναι η ζωή της, πόσους φίλους έχει, πώς λειτουργεί και μέσα από αυτό να προσαρμόσουν και το δικό τους τον εαυτό και αν δουν ότι όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα αντικειμενικό να την προσεγγίσουν για να την βοηθήσουν, εκείνοι έρχονται και λένε ότι εγώ τώρα θα παίξω το κλασικό ρόλο mm-hmm. σε ένα θεατρικό έργο που δεν το έχω διαβάσει, ας το πούμε. Ναι, εκεί πέρα, τα προβλήματα γίνονται μεγαλύτερα. Εξήνεται πάρα πολύ έτσι. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα, να περάσουμε στην άλλη πλευρά του λόφου. Μέχρι τώρα ακούμε γονείς και παιδιά που έχουν αυτό το πρόβλημα και τους λείπουν. Οι γονείς ή οι γονείς εκφράζουν την πίκρα ή το παράπονο ότι λείψαν από τα παιδιά και δεν ζήσανε κάποια πολύ όμορφα χρόνια μαζί τους. Στο τηλέφωνο μας έχουμε έναν πατέρα ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά του λόφου. Ήταν πάρα πολύ κοντά στα παιδιά και μάλιστα αναγκάστηκε να είναι πολύ κοντά στα παιδιά διότι δεν υπήρχε η μητέρα, είχε πεθάνει και παράλληλα αυτό εργαζόταν. Όμως η κατεύθυνσή του ήταν να είναι κοντά στα παιδιά του. Όμως θα τον ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο. Τι έχει να μας πει, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Χαρδεβέλα. Χαίρετε. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να πω. Mm-hmm. Σίγουρα ότι και εμείς οι πατεράδες είμαστε ήρωες σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι, όπως βέβαια. Στη δική μου περίπτωση. Εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ όμως που περισσότερο πιστεύω ότι είναι η ποιοτική παρουσία των γονιών του ναι. πατέρα. Η μία ώρα να είναι μία ώρα στα παιδιά. Οι δύο ώρες να είναι δύο ώρες. Έστω και το τέταρτο ακόμη. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικό να είναι σωστό. Δεν συμφωνώ με τον κύριο δημοσιογράφο εκεί που είπε ότι τον αναγκάσανε να φύγει από την παρουσία του παιδιού το εκείνη τη στιγμή για να τρέξει αυτό το ρεπορτάζ. Να μην πάει στο ρεπορτάζ, να χαθεί το ρεπορτάζ. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, ουσιαστικά πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Ουσιαστικά με την έννοια τι. Πιστεύω στην ποιότητα, όπως λένε και οι φίλοι μας οι ψυχολόγοι εκεί.
Λοιπόν, κατόρθωσα να μεγαλώσω δύο παιδιά, με κόπο βέβαια, με βάσανα, αλλά ξέρανε ότι το τέταρτο που θα θυσιάσω ήταν για αυτούς ολοκληρωτικά. Ξέρανε ότι εάν θα λείψω από την τάδε θα είμαι πουθενά άλλου, θα είμαι μαζί τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρανε, κατόρθωσα να βγουν δύο επιστήμονες, δύο σπουδαία παιδιά, δύο καταπληκτικά παιδιά, χωρίς τεράστια προβλήματα που φέρνε. Να μην είμαι μάγειρας, να γίνω μάγειρας. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα να μάθεις να μαγειρεύεις. Mm-hmm. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα να μάθεις να καταλήψεις, να καταλήψεις, να ταιριάσεις ένα στοιχείο αντιφαγητό. Καταφέρατε να έχει μια... Δεν είναι σπουδαίο πράγμα να τα πάρεις, να τα πας σε ένα γήπεδο. Δεν είναι τρομερό πράγμα να σκαλωθείς, ξέρω ότι ένα απόγευμα, ένα βράδυ, ένα πρωί, ένα να σκοτείς για το σχολείο της, για αυτά να τα φροντίσεις. Είναι τρομερό. Η θέληση να υπάρχει. Εγώ πιστεύω μόνο στη θέληση, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όλοι έχουν χυμίξει επάνω σου, πάνω που σηκώθηκες και έφυγες από, από το μαζάκι, αλλά δεν ξέρουν ότι ειλικρινά και το λέει και ο κ. Χαντάς αυτό που έχουμε κουβεντιάσει και μαζί αρκετές φορές έξω από το πλατό αυτό. Ίσως δεν έχετε αντιληφθεί, δεν ξέρει ο κόσμος ότι ο δημοσιογράφος, και το λέω αυτό από προσωπική μου εμπειρία, δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχει ένα θέμα να πει ότι θα καθίσω με το παιδί μου και θα πάω στο θέμα. Αυτό σημαίνει τι? Ότι την επόμενη μέρα η εφημερίδα δεν θα έχει την είδηση. Δεν θα έχει το ρεπορτάζ το αστυνομικό που κάνει ο Πάνος Όμπολος ή το πολιτικό που κάνω εγώ παλιότερα ή το οικονομικό που κάνουν άλλοι συνάδελφοι. Θα είναι μια έλλειψη άμεση, σοβαρή και θα υπάρχουν επιπτώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι όπως ο δικηγόρος που μπορεί να πει ότι ας μην κάτσω να μελετήσω τον φάκελο της αυριανής δίκης, θα τον μελετήσω τα ξημερώματα. Ή ο αθλητής ακόμη που κι αυτός έχει υποχρεώσεις και δεν μπορεί να απουσιάσει από έναν αγώνα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, μπορεί να προφασιστεί τραυματισμό ή κάτι άλλο. Αλλά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα, όπως και οι γιατροί. Όταν καλείται ο μαιευτήρας να γεννήσει την γυναίκα που έχει αναλάβει, δεν μπορεί να πει, να ξεγεννήσει τη γυναίκα που έχει αναλάβει, δεν μπορεί να πει ότι τώρα όμως εγώ πρέπει να μείνω στο παιδί μου διότι γιορτάζει. Πρέπει να πάει να κάνει τον τοκετό. Είναι ορισμένα επαγγέλματα που δεν χωράει εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Εμείς τα ζούμε και μιλάμε με πραγματικά περιστατικά και όχι με κουβεντολόι και με θεωρίες που μπορεί να μην έχουν βάση. Εδώ είναι ένα και ένα κάνει δύο. Αδυσόπιτος εχθρός μας είναι ο χρόνος, αυτό το πράγμα που λέγεται ρολόι. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Δεν είσαι έτοιμος στις 9 η ώρα που θα βγουν οι ειδήσεις στην τηλεόραση. Πάει, το έχασες, τις έχασες τις ειδήσεις. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Και έχασες και τη δουλειά σου παράλληλα. Γιατί άμα γίνει αυτό το πράγμα δεν είναι άμεση. Εντάξει, δεν τη χάνεις τη δουλειά. Εξαρτάται τώρα. Μπορεί να τη χάσει και άλλο. Θα ήθελα εδώ παρόμοιο περιστατικό να αναφέρω. Βάπτισα την κόρη μου τη μικρή στη Θεσσαλονίκη μέρα Κυριακή. Είχαμε Σάββατο αγώνα. Παίζαμε με τον ΠΑΟΚ, θυμάμαι. Και είχα προγραμματίσει την Κυριακή τη βάπτιση. Θα έφευγα το Σάββατο βράδυ με το αεροπλάνο, θα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα με τα παιδιά ήταν όλοι εκεί. Το Σάββατο πάμε στο παιχνίδι και αναβάλλεται το παιχνίδι. Κάτι είχε γίνει τότε με τα φώτα, με τη ΔΕΗ, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε γίνει. Και αναβάλλεται το παιχνίδι. Και λένε το παιχνίδι αύριο, Κυριακή, την ημέρα της βάπτισης. Και τελικά καταφέραμε να βάλουμε τη βάπτιση. Αλλά λέμε τώρα, ας πούμε, ότι αν δεν, σε αυτή την περίπτωση στην τελετή της βράβησης, δεν μπορούσε να αναβληθεί η τελετή της βράβησης. Αν δεν μπορούσε να αναβληθεί η βάπτιση, δεν θα ήμουν στη βάπτιση του παιδιού. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι αυτό που είπε και η κυρία Αντωνοπούλου προηγουμένως, ότι δεν είναι εκείνη η στιγμή το παν, ας πούμε, η βάπτιση, τα γενέθλια. Είναι η όλη επαφή, η συνολική επαφή που έχεις με το παιδί, που δημιουργεί κάποια σχέση τέτοια που και αν χάσεις τα γενέθλια ή τη βάπτιση, δεν θα σε παρεξηγήσει το παιδί. Να πω κάτι όμως. Δεν είναι να χάσεις ένα γενέθλιο ή μία βάπτιση. Είναι το κατασύρωμα και εξακολούθηση αυτό που εξετάζουμε. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή το θέμα το να χάσει μια φορά κανείς ο μπαμπάς ή η μαμά τη γιορτή του παιδιού, γιατί αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Αυτό που τουλάχιστον εγώ εξετάζω είναι το να μην βρίσκουμε σε καμία ή σχεδόν καμία από τις σημαντικές για το παιδί μου στιγμές της ζωής του. Εκεί είναι το θέμα. Φαντάζομαι, το να χάσω μια συγκεκριμένη στιγμή είναι κατανοητό. Όταν όμως υπάρχουν συνθήκες που πάντα βάζουμε προτεραιότητες τέτοιες για τη ζωή σου, αυτό είναι λάθος. Που στις σημαντικές για το παιδί μου στιγμές πάντα είμαι απόν, εκεί όντως υπάρχει ένα πρόβλημα και ένα τραύμα. Δεν είναι λοιπόν το ένα πράγμα, αλλά το κατά συνήθεια και εξακολούθηση που εγώ εξετάζω. Πότε γίνονται σημαντικές αυτές οι στιγμές για το παιδί? Είναι όταν εγώ τις μεταφέρω, όταν το παιδί αυτό έχει μεγαλώσει. Γιατί όταν είναι στην ηλικία του ενός έτου. Στη βάφτισή του δεν είναι δυνατόν το παιδί να έχει βιώσει την έλλειψη του πατέρα αν δεν μπορούσε να βρίσκεται, αλλά αργότερα όταν μεγαλώσει του περνάω εγώ αυτά τα μηνύματα σαν γονιός
και παλινδρομώντας αναδρομικά το κάνω να νιώθει αυτή την έλλειψη. Άρα η ευθύνη πάλι είναι στους γονείς. Δεν νομίζω είναι τόσο απόλυτο πράγμα. Εντάξει, δεν νομίζω είναι τόσο απόλυτο πράγμα. Ένα παιδάκι 5 ετών που πάει στον μπαλέτο και για πρώτη φορά δίνει μία εξέταση για εκείνο το παιδάκι, είναι μια σημαντική στιγμή. Το αν εγώ έχω συνδράμει σε αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά είναι αυτοτελές το συνέστημα που νιώθει το παιδί ότι θέλει να δείξει κάτι είναι, που για πρώτη φορά έχει καταφέρει. Είναι μια σημαντική, όπως είναι μια σημαντική στιγμή που θα το αγοράσεις κάτι ή που θα το πας κάπου αλλού. Όχι, δεν είναι στιγμές αυτές. Εννοώ ότι το κάθε παιδί, ο κάθε άνθρωπος έχει δικές του ανάγκες που δεν καθορίζεται πάντα από το πόσο ο γονιός του δίνει να καταλάβει. Φυσικά αυτό συμβαίνει. Ο γονιός μπορεί να κάνει κάτι πολύ σημαντικό για το παιδί που δεν είναι. Αλλά και το παιδί από μόνο του έχει ανάγκες, το οποίο είναι αυτοκαθοριζόμενες. Δηλαδή για ένα παιδάκι μπορεί όντως να καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνω, το να έχω τα γενέθλιά μου και ότι κάθε φορά που πάω ο μπαμπάς μου δεν είναι εκεί για να με δει, να του είναι σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι ο γονιός κατά ανάγκη το έχει κάνει ένα σημαντικό. Και οπωσδήποτε, αν αυτό επαναλαμβάνεται συχνά, όπως είπατε, θα αφήνει ένα κενό. Αλλά οι στιγμές αυτές δεν μπορούν από μόνες τους να παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο, έτσι ώστε το παιδί να νιώσει την έλλειψη του πατέρα, που αυτή η έλλειψη θα έχει επιπτώσεις στην προσωπικότητά του. Μάλιστα. Θα πρέπει να υπάρχουν πολλά στοιχεία για να διαμορφώσουν μια τέτοια έλλειψη. Ναι, περίπου το, ναι, το ίδιο, ακριβώς το ίδιο λέμε περίπου. Η ώρα είναι 1:10. Είπατε κάτι θέλει για τις να πει ο γιατρός παρέας μας. Άκουσα την λέξη ενοχές και είδα ότι εστιάζεται το πρόβλημα στο πόσο υπάρχουν ενοχές για τη συμπεριφορά και τη σύνδεση του πατέρα με το παιδί από την πόρτα του σπιτιού και μέσα. Ναι. Θεωρώ πολύ σημαντικό το να έχει ο γονιός ενοχές για τη σύνδεση με το παιδί του που θα έχει από την πόρτα και έξω. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίσει ο γονιός και ο κάθε γονιός να βοηθήσει και την κοινωνία στην οποία θα ζει το παιδί, αλλά και το παιδί να καταλάβει αυτή την κοινωνία. Mm-hmm. Και αυτό δεν γίνεται με την υπερπροσπάθεια που κάνουμε όλοι να εξασφαλίσουμε υλικά αγαθά. Εάν δεν ασχοληθούμε με το έξω από το σπίτι μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να νιώσουμε ολοκληρωμένοι σαν γονείς. Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε σύλλογος στη γειτονιά, στο δήμο, στο σπίτι, να δημιουργείται με την παρουσία μας και όχι με την απουσία μας. Οι αποφάσεις θα παίρνουν με την παρουσία μας και με τη συμμετοχή μας. Εγώ ζω σε ένα δήμο με πάρα πολλές ελλείψεις στο κομμάτι Αγίων Αναργύρων. Έχει προβλήματα μεγάλα. Πάρα πολλές μεγάλες ανάγκες κοινωνικές. Εάν εμείς όλοι δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν άλλοι να δημιουργούν πάντα και εμείς να κρίνουμε απλά, θα πρέπει να μπούμε να συμμετέχουμε. Να μπείτε μέσα στο πρόβλημα, έτσι. Βέβαια. Σωστά. Μπορεί να καλύψουμε το κενό ή αυτά που πρέπει να προσφέρουμε από το σπίτι, από την πόρτα και μέσα. Όμως αφήσουμε ένα πελώριο κενό που πιστεύω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο επικίνδυνο από την πόρτα και έξω. Και για το μέλλον του παιδιού ακόμη. Σαφέστατα. Εδώ λοιπόν να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε στην τελευταία, στην τελική φάση της εκπομπής. Θα έχουμε ακόμη τα 15 λεπτά που θα μας μένουν για να κλείσουμε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Είμαστε πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, και για να μην έτσι δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση και για να μην είμαστε. Πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι πριν από λίγο που δείξαμε την κυρία Κατσικάρη, μια κυρία κομμώτρια η οποία έχει τα παιδιά της, είναι πάρα πολύ καλά. Είναι μια χαρά η οικογένεια, δεν έχει προβλήματα. Μην νομίζετε ότι βγαίνει κανένα πρόβλημα από αυτή την ιστορία. Είναι η θαυμάσια οικογένεια, παίρνουν πολύ καλά μαζί της τα παιδιά και με τον. Και σε όλο το σύνολο της οικογένειας είναι υπέροχα, λειτουργεί πάρα πολύ καλά για την κυρία Κατσικάρη αυτό, για να μην δημιουργηθεί καμία εντύπωση, διότι μου είπαν ότι δημιουργήθηκε μια εντύπωση που ήταν λάθος. Είμαστε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία είναι με μια οικογένεια πάρα πολύ γνωστή, είναι η οικογένεια του συνάδελφού μου και του φίλου μου, του Θοδωρή του Δρακάκη, που δουλεύει εδώ στο Star Channel. Ο ίδιος δουλεύει πάρα πολλές ώρες, τον βλέπω εδώ πέρα μέσα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παράλληλα και η γυναίκα του εργάζεται, είναι γραμματέας σε ένα πολιτικό πρόσωπο και σε πρώην υπουργό. Και υπάρχει ένα παιδάκι το οποίο βιώνει αυτό το πρόβλημα. Ας ακούσουμε τι λέει ο Θοδωρής Δρακάκης και η σύζυγός του για την έλλειψη
της παρουσίας τους από το σπίτι και πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ήδη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Φωνάζοντας δεν πέθανα, ορίστε. Δε και καλά, δεν πρέπει να βγάλουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τους γονείς οι οποίοι υπεραπασχολούνται. Υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι υπεραπασχολούνται για να μπορέσουν να δώσουν στα παιδιά τους και στον εαυτό τους, βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, κάποια αγαθά. Εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν δουλεύουν πολύ ή είναι ικανοποιημένοι με έναν απλό μισθό ή με κάποια δυνατότητα που τους δίνει μία άλλη δουλειά και δεν θέλουν να προοδεύσουν, είναι φυσικό το παιδί να μην έχει προσωπικότητα από αυτού. Γιατί το παιδί που δεν έχει ανοιχτούς ορίζοντες στην κοινωνία μας δεν μπορεί να προχωρήσει. Καθημερινά πότε επιστρέφετε στο σπίτι σας με την κόρη σας η οποία είναι εξάχρονη, πότε τη συναντάτε? Πριν τις 5 ποτέ. Πάντα έρχομαι 5-5.30 εκείνη την ώρα περίπου. Η Άντρια γυρίζει 1,5 ώρα από το σχολείο, γιατί πηγαίνει νήπιο, οπότε συναντιόμαστε από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 που κοιμάται κάθε μέρα. Θεωρείτε ότι αυτές οι 3 ώρες που βρισκόστε καθημερινά επαρκούν για την ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού σας? Θεωρείτε ότι είστε παρούσα? Πιστεύω ναι, διότι σημασία δεν έχει το πόσες ώρες ένας γονέας είναι μαζί με το παιδί του. Σημασία έχει η ποιότητα του χρόνου που διαθέτει στο παιδί του. Και εγώ πιστεύω ότι οι ώρες που διαθέτω στο παιδί μου και ο Θοδωρής το ίδιο είναι επικοδομητικές. Από μικρή που ήταν η Άντρια, είχε πάντα μία ισορροπημένη σχέση και με μένα και με το Θοδωρή. Μεγάλωσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ήξερε πότε θα είναι με τη μαμά της, πότε θα είναι με τον μπαμπά της. Επειδή και οι δικές μου οι ώρες και του άντρα μου ήταν περιορισμένες. Δεν μου εκδήλωσε ποτέ κάποιο παράπονο για να είναι πιο πολύ μαζί μου. Πιστεύω ότι το ότι δεν είμαστε και τόσο πολλές ώρες μαζί, της κάνει και πιο καλό. Διότι πατάει πιο γερά στα πόδια της, αναπτύσσεται την προσωπικότητά της πιο σωστά, χωρίς δεκανίκια. Ξέρει πάντα ότι είμαι πίσω της. Και εγώ και ο μπαμπάς της. Αλλά έχει πρωτοβουλίες που πιστεύω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες τα άλλα παιδιά που μεγαλώνουν με τους γονείς τους συνέχεια δεν τις έχουν. Ενοχές ωστόσο υπάρχουν. Ενοχές υπάρχουν, αλλά στην κοινωνία που ζούμε και στον τόπο που ζούμε και στον χώρο που ζούμε είναι δυνατόν να... Κάποιος να μπορεί να δίνει στο παιδί του αυτά που πρέπει να του δώσει. Πόσο ο κόσμος θέλει να δώσει πολλά πράγματα στο παιδί του και να ασχολείται μόνο με το παιδί του? Δεν θα ήταν πετυχημένος, δεν θα είχε τα λεφτά, δεν θα είχε τη δυνατότητα να προσφέρει κάτι στο παιδί του. Αυτό είναι μια λογική, είναι ένας ρεαλισμός, θα έλεγα. Η κόρη σας θεωρείτε ότι στερείτε της φυσικής σας παρουσίας? Δεν το νομίζω, αν και βέβαια την απάντηση θα τη δώσει καλύτερα η ίδια. Ένα παιδί ηλικίας 6 ετών νομίζω ότι έχει μυαλό για να μπορέσει να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα. Τώρα, εγώ χωρίς να θέλω να αμυνθώ, η Άντρια από τότε που ήταν ακόμη και μικρή είχε έντονη μέσα της τη διάθεση να με βλέπει. Και επειδή λόγω επαγγέλματος είχε τη δυνατότητα να με βλέπει ακόμα και όταν έλειπα λόγω της τηλεόρασης, υπήρχαν στιγμές που όταν έβλεπε άλλον στην τηλεόραση, που δεν ήμουν εγώ, διότι δεν ήταν η ώρα μου, δεν έλεγα εγώ δελτίο, πήγαινε και του έλεγε φύγε, ήταν ο μπαμπάς μου. Όταν βέβαια γύριζα σπίτι, πολλές φορές μου έκανε και μούτρα, εάν έλειπα αρκετές ώρες. Και αυτό συνέβη στο διάστημα όταν ήταν 2 ετών, άρχισε να καταλαβαίνει το ένστικτο του παιδιού, αλλά που δεν μπορούσε να εκφραστεί. Έτσι λοιπόν μου έκανε μούτρα. Μετά βέβαια άρχισε να καταλαβαίνει, μεγάλωσε και προσαρμόστηκε. Προσαρμόστηκα και εγώ, θα έλεγα. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι τώρα είμαστε δύο καλοί φίλοι. Προσπαθώ να μην έχω τη σχέση μαμά και κόρη. Προσπαθώ να είμαστε από μικρή, που ήταν να είμαστε φίλες. Τα συζητάμε όλα. Ποτέ δεν την αντιμετώπισα σαν μικρό παιδί. Είχαμε πάντα μια πολύ ισορροπημένη σχέση. Και πιστεύω ότι ούτε εγώ έχω ενοχές, ούτε η Άντρια έχει παράπονο μαζί μου. Και βέβαια αυτό θα το εισπράξω μεγαλώνοντας. Από τη μέχρι λοιπόν τώρα πορεία της κόρης σας δεν εισπράτεται κάποιο τίμημα από την απουσία σας? Όχι, κανένα. Πιστεύω ότι η Άντρια
μεγαλώνει πολύ καλύτερα από το αν ήμουν σπίτι. Επειδή και σαν χαρακτήρας είμαι καταπιεστική και πολύ δυναμική, πιστεύω ότι θα της έκανα κακό παρά καλό. Τώρα μεγαλώνει και αναπτύσσεται πιο σωστά. Είπατε λοιπόν ότι προηγουμένως ότι βρισκόσαστε 3 ώρες καθημερινά. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει συνάρτηση ανάμεσα στο χρόνο και στην ποιότητα, στο χρόνο που τις αφιερώνετε και στην ποιότητα αυτών που κάνετε? Καμία. Διότι θα μπορούσα να είμαι όλη μέρα στο σπίτι μου, θα μπορούσε η κόρη μου, να, όπως ήταν μικρότερη, να είναι συνέχεια στο σπίτι. Εγώ για να κάνω τις δουλειές μου να την έχω καθυλωμένη σε μία τηλεόραση και να λέω ότι προσφέρω στο παιδί μου ό,τι καλύτερο μπορώ να προσφέρω. Είμαι συνέχεια μαζί του και το μεγαλώνω σωστά. Εγώ πιστεύω ότι το 3 ώρο που είμαι μαζί με την Άντρια, μιλάμε, πηγαίνουμε σινεμά, πηγαίνουμε, της δείχνω διάφορα πράγματα τώρα που καταλαβαίνει, την αντιμετωπίζω σαν μεγάλη που πιστεύω ότι είναι το κυριότερο και νομίζω ότι δεν φαίνεται αυτή η έλλειψη της παρουσίας μου μέσα στο σπίτι. Θεωρείτε ότι είστε γονέας του Σαββατοκύριακου ή γονέας της καθημερινότητας? Εάν κάνετε αυτή την ερώτηση με την εμπειρία ως δημοσιογράφου σαν τους οδηγούς του Σαββατοκύριακου, όχι σίγουρα, έτσι. Αυτός που ποιος βγαίνει να οδηγεί το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι ένας γονιός κρίνεται από το που καταλήγει και που γίνεται, ολοκληρώνεται το παιδί του. Τώρα ένας γονιός ενός παιδιού 5, 6, 7, 8, 10 ετών δεν κρίνεται. Θα κριθεί ίσως όταν πεθάνει, όταν το παιδί θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και όταν θα γίνει ένα καλό κύτταρο για την κοινωνία ή ένα κακό. Εάν η κόρη σας γεννιόταν τώρα, ποια πράγματα θα κάνατε περισσότερο που ενδεχομένως τη στερήσατε στο παρελθόν? Με τη σοφία πια δεν νομίζω τον ότι χρόνο. Γίνεται σοφότερος κανείς επειδή ζει περισσότερο, είναι λίγο μεγαλύτερο στην ηλικία. Νομίζω ότι δεν θα κάνει τίποτε περισσότερο. Νομίζω ότι θα δούλευα ακόμα περισσότερο για να τις προσφέρω αυτά που τις προσφέρω τώρα, όταν ήταν πολύ μικρότερη. Αυτά λοιπόν με τον φίλο μου τον Θοδωρή, τον Δρακάκη και την υπέροχη σύζυγο που έχει και την υπέροχη μικρούλα που έχει. Εκφράστηκαν οι απόψεις, μια πάρα πολύ όμορφη οικογένεια. Να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του λόφου και να κλείσουμε από την οικογένεια Θοδωρή Δρακάκη, με τις δυνατότητες που υπάρχουν στην οικογένεια αυτή, να πάμε σε μια οικογένεια η οποία ανήκει σε μια χαμηλή εισοδηματική τάξη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στο ηλεκτρικό, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος, με ωράρια βάναυσα, απάνθρωπα μερικές φορές, ο οποίος νιώθει ότι απουσιάζει από την οικογένειά του, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικό άνθρωπος, πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ για να μπορεί να συντηρεί την οικογένειά του. Ας τον ακούσουμε και θα είναι η τελευταία μας συνέντευξη για να κλείσουμε μετά την κουβέντα μας. Πόσες ώρες αναγκάζεστε λόγω επαγγέλματος να βρίσκεστε μακριά από τα 3 σας παιδιά? 10 ώρες την ημέρα. Από το πρωί στις 6 και γυρνάω στις 3.30 το μεσημέρι. Ή το βράδυ όταν δουλεύω νυχτερινός, από τις 9.30 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Η σύζυγός σας εργάζεται? Στο παρελθόν εργαζόταν και είχαμε πολλά προβλήματα με την εργασία. Σε όταν ήμουν εγώ νυχτερινός, παράδειγμα, έπρεπε να φύγω στις 9.30 το πολύ ή στις 9 να φύγω να πάω για δουλειά. Εκείνη την, το βράδυ. Εκείνη την ώρα ερχόταν η Αγγελική. Εγώ γύρναγα στις 6 το πρωί. Άρα λοιπόν, στις 6 το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, η Αγγελική έπρεπε να φύγει στις 8.30 να πάει πάλι στη δουλειά της. Άρα συναντιόμαστε δηλαδή 2 ώρες βασικά. Και αυτό ένα για, γιατί μετά εγώ έπρεπε να κοιμηθώ από τις 6 μέχρι τις 8 για να μπορέσω μετά να κρατήσω το παιδί. Και 8.30 ώρα η Αγγελική έφευγε και γύρναγε στις 2-2.30 το μεσημέρι. Όλο το χρόνο αυτό το κρατάω εγώ το παιδί, ας πούμε. Μετά, όταν έρχονταν η Αγγελική στις 2.30, έπρεπε εγώ να κοιμηθώ μέχρι τις 4 για να ξαναφύγει η Αγγελική στις 4 και να γυρίσει στις 9. Που 9 η ώρα εγώ έφευγα, οπότε συναντιόμαστε στην πόρτα, έδινα το γράμμα εγώ και έφευγα και γινόταν αυτή η ιστορία, ας πούμε. Επικοινωνούσατε με σημειώματα, λοιπόν? Με σημειώματα μπορούσαμε να συνοηθούμε. Λοιπόν, από εκεί και μετά αρχίσαν οι προστριβές. Δεν γίνεται, πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας. Άρχισα εγώ να κουράζομαι. Είχε επιπτώσει και στο παιδί αυτό το πράγμα, γιατί ζήταγε και τη μητέρα του. Ήταν 8-9-10 μηνών το παιδάκι τότε, όπως ήταν. Ζήταγε και τη μητέρα του, δεν έφτανε μόνο ο πατέρας, ας πούμε. Λοιπόν, και άρχισε μια κόντρα τώρα. Δηλαδή, μαλώναμε, ξέρω εγώ και αυτά. Σε κάποια στιγμή αποφασίζει το παιδί να το στείλει στο παιδικό σταθμό, στο βρεφονηπιακό σταθμό το παιδί, ας πούμε. Εκείνη όταν το έστειλε, πρώτες μέρες
Κυλήσαν έτσι με δυσκολία, την παίρνανε στη δουλειά την Αγγελική, της λέγανε το παιδί, έλα κλαίει, έλα πάρτο. Δεν καθότανε δύο ώρες, ξέρω εγώ, το παιδί, ας πούμε, γιατί δεν μπορούσαν οι ίδιοι πάλι εκεί πέρα να το συνεφέρουν το παιδάκι, ας πούμε. Λοιπόν, και κάθε τόσο γινόταν στη δουλειά. Σε κάποια στιγμή μου λένε πήγαινε πάνω, με ειδοποιεί η Αγγελική, δεν μπορούσε αυτή τη δουλειά, μου λένε πήγαινε εσύ να πάρεις το παιδί. Πάω, εν τω μεταξύ, όταν είχα πάει μια φορά στον παιδικό σταθμό, το κλάμα του παιδιού από το δεύτερο όροφο που ήταν, μόλις πήγαινα στα σκαλιά, εγώ το άκουγα ξεχώριζε, γιατί είχε δυνατή φωνή το παιδί, ας πούμε, και ήξερα ότι ήταν η δική μου η κόρη, ας πούμε. Ανεβαίνοντας απάνω, άπλωνε τα χεράκια του, λες και ήταν μέσα σε κλουβί, ας πούμε, μέσα στις κούνιες όπως τα είχαν τα παιδιά, και να το πάρω, ας πούμε, έτσι με αυτό. Αυτά τα, εμένα με πλήγουν αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα, ας πούμε, να το αντέξω, εν πάση περιπτώσει. Τώρα γιατί είμαι συναισθηματικός πολύ, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, αλλά καταλάβαινα το παιδί δεν έκανε σαν τρόπο. Τελικά, μετά από πολλούς καυγάδες, αποφάσισα να σταματήσω τη δουλειά, γιατί πιστεύω ότι θα σταματούσε η οικογένειά μου τότε. Αν δηλαδή εγώ δεν σταματούσα τη δουλειά και επέμενα, ο άντρας μου ήταν αποφασισμένος να το διαλύσουμε μέχρι εκείνο το σημείο. Ώσπου σταμάτησα και η φόβη μου ήταν ότι εγώ είχα μάθει να βγαίνω έξω από το σπίτι, ότι τα οικονομικά μας δεν θα μας φτάνανε και μετά δεν θα μπορούσα να ζήσω κλεισμένη μέσα στο σπίτι, οπότε θα είχαμε περισσότερα προβλήματα. Όμως αποφάσισα, λέω, ας κάνω μια δοκιμή. Και να δούμε. Και όμως πήγανε καλά τα πράγματα, μεγαλώνοντας στη Βενετία. Μετά από, δύο χρόνια που σταμάτησα τη δουλειά, έκανα ένα δεύτερο παιδί. Εκεί είδα ότι ήταν ακόμα πιο καλά. Και προχωρώντας, έκαναμε κι άλλο ένα τρίτο παιδί. Οπωσδήποτε πια ήταν πολύ δύσκολο να σταματήσω, να πάω ξανά να δουλέψω. Βέβαια, κατορθώσαμε να τα βγάλουμε τα οικονομικά πέρα. Μετανιώσατε ποτέ που σταματήσατε την εργασία σας? Μετάνιωσα σαν, καθαρά σαν άτομο. Σαν άτομο, ναι, θα ήθελα να δουλεύω. Αλλά σαν μητέρα, όχι, δεν, πιστεύω τώρα πια ακράδαντα, παρόλο που ήμουν υπέρ του να δουλεύει η γυναίκα, τώρα πιστεύω, μετά από την πείρα των τριών παιδιών, ότι η μητέρα πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά. Και τα παιδιά μέχρι 3,5 χρονών τουλάχιστον έχουν την ανάγκη της μητέρας. Όταν ο μπαμπάς μερικές φορές δουλεύει βράδυ, γιατί είναι νυχτερινός στην υπηρεσία του, εσείς φοβάστε που μένετε μόνοι σας στο σπίτι? Ναι, φοβόμαστε. Γιατί θέλουμε να έχουμε κάποιον κοντά μας. Εντάξει, και η μαμά κάθεται μέσα στο άλλο δωμάτιο, αλλά θέλουμε και τον μπαμπά που είναι ο αρχηγός της οικογένειας. Παραπονιούνται τα παιδιά, σας ζητούν στο σπίτι, σας θέλουν περισσότερες ώρες κοντά τους? Ναι, είναι γεγονός αυτό ότι ειδικά και με τη δουλειά τη δικιά μου, ας πούμε, που όταν λείπω τη νύχτα, πιστεύω ότι νιώθουν ανυπεράσπιστα, ας πούμε. Έτσι, κάπως θέλουν την κάλυψη του πατέρα, οπωσδήποτε και της μάνας, αλλά είναι οι διαμαρτυρίες τους έντονες πολλές φορές. Και σε ανύποπτο χρόνο και όταν φεύγω για τη δουλειά. Ή όταν φεύγω και τα φυλά το βράδυ και λέω «Γεια σας, παιδάκια, έλα πάλι αυτή η νύχτα, ρε μπαμπά, τι θα γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ». Να σταματήσει τη δουλειά, να σταματήσει τέτοια πράγματα. Φοβούνται λοιπόν όταν λείπετε εσείς κυρίως τα βράδια? Βεβαίως. Πώς σας εκφράζουν τους φόβους αυτούς? Καταρχήν έρχονται όταν θα έρθω το πρωί, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έρθουν καταρχήν να πέσουν απάνω στο κρεβάτι. Δεν μάθουν να κοιμηθώ κιόλας. Πέφτουν απάνω στο κρεβάτι, με αγκαλιάζουν, με ξυπνάνε. Τι έγινε, πάλι έλειψε όλη τη νύχτα απόψε? Αυτές οι διαμαρτυρίες οι καθημερινές, ας πούμε. Τα κακομαθαίνετε τα παιδιά σας για να καλύψετε ίσως αυτό το κενό που δημιουργεί η πολύ ωραία αποσία από το σπίτι? Εδώ θα συμφωνήσω λίγο μαζί σας και δεν είναι σωστό, αλλά δεν είναι απόλυτο όμως. Δηλαδή, έτσι και έτσι μπορώ. Πάρα πολύ όμορφη αυτή η συνέντευξη με τον φίλο μας, τον οδηγό στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο οποίος παραδέχει στο τέλος ότι ναι, προσπαθεί με κάποια άλλα κόλπα έτσι να καλύψει αυτή την έλλειψη και λέει ίσως μερικές φορές το ακόμα μαθαίνω. Η ώρα είναι μία μισή. Θα μπορούσαμε ίσως να καθίσουμε αρκετή ώρα να κουβεντιάσουμε. Με ειδοποίησαν τώρα από το κοντρόλ ότι έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές τηλεφωνημάτων με τηλεθεατές. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο για εμάς που είμαστε εδώ όλοι ότι αυτό το θέμα σας ενδιαφέρει, παρακολουθείτε και πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Πάρα πολλοί γονείς θα θέλανε να δούνε και να μάθουν πώς μπορούν ίσως να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται πάνω της οικογένειας όταν λείπει πολύ ο πατέρας ή και μερικές φορές και η μητέρα από τα παιδιά. Όμως πρέπει να τελειώσουμε. Η ώρα είναι μία μισή το πρωί. Και να κάνουμε τον τελευταίο κύκλο της κουβέντας μας, ξεκινώντας από την κυρία Αντωνοπούλου. Φτάσαμε στο τέλος.
Φτάσαμε στο τέλος και όπως είπα και στην αρχή ότι είναι σημαντικό και ουσιαστικό να ανιχνεύσουμε τα συναισθήματα του παιδιού μας και να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά που το παιδί έχει ανάγκη, όχι αυτά που έχουμε εμείς. Και αν μου επιτρέπετε και μία έτσι τελευταία παρατήρηση, επειδή μιλήσαμε για ενοχές, θα ήθελα να πω στους εκπαιδευτικούς, τους εξομοιούμενους της Χαλκίδας που διαβάζουν απόψε για να δώσουν εξετάσεις, να μην νιώθουν ενοχές που δεν θα βρίσκονται μαζί με τα παιδιά τους. Ίσως όταν οι ορίζοντες έτσι διευρυνθούν και νιώσουν ασφάλεια οι ίδιοι με τους εαυτούς τους, ίσως να προσφέρουν και περισσότερα πράγματα και στα παιδιά τους, αλλά και στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Ένα μήνυμα σε παιδευτικούς της Χαλκίδας, με τους οποίους η κυρία Αντωνοπούλου έχει μια συνεργασία σήμερα και αύριο, έτσι. Και τους δικούς μου χαιρετισμούς στους καλούς εκπαιδευτικούς της Χαλκίδας και πραγματικά καλή επιτυχία στην αυριανή τους εξετάση. Ο κ. Χαντάς, τι ήθελε να πει έτσι συμπερασματικά από όλα αυτά που κουβεντιάσαμε? Θα πω ένα πράγμα μόνο, γιατί το θέμα είναι τεράστιο, έτσι, και δεν θα αναφερθώ καθόλου στο γεγονός το πώς η υπερπροστασία κάνει περισσότερο κακό από την απουσία. Θα πω όμως το εξής. Ας αναρωτηθεί κάθε γονιός, είτε είναι λίγο είτε πολύ με τα παιδιά του. Σήμερα το παιδί μου το αγκάλιασα. Σήμερα το παιδί μου του είπα σ' αγαπώ. Αν μπορεί να απαντήσει και στα δύο ναι, τότε πάνε καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Εάν δεν μπορεί να απαντήσει ναι, τότε θα είναι καλό να αρχίσει να σκέφτεται τι ακριβώς συμβαίνει σε εκείνον. Και αν θέλει να καταλάβει τις ανάγκες του παιδιού του, καλό να πάει σε εκείνο όταν ήταν εκείνος παιδί και να καταλάβει τι σημαίνει να είναι κανείς παιδί. Αυτό μόνο. Μάλιστα. Πάνος, Σόμπολος. Πατέρες. Πατέρα. Λοιπόν, με τις ενοχές και εγώ τις πίκρες. Με δύο λόγια θα ήθελα να πω ότι η απουσία του πατέρα ή της μάνας δεν αναπληρώνεται με τίποτε. Θα ήθελα όμως επίσης να πω ότι και όταν ο πατέρας ή η μάνα είναι στο σπίτι και κάθονται και βλέπουν ο ένας τηλεόραση στο ένα δωμάτιο, ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο και δεν έχουν καμία επαφή ψυχική ή να κάτσουν να κουβεντιάσουν για οποιοδήποτε θέμα. Η επαφή, η συνομιλία, η σχέση είναι πολύ μεγάλο πράγμα και νομίζω ότι εάν δεν γίνεται αυτό και γίνεται δηλαδή αυτό που είπα για, με την τηλεόραση, να βλέπω ένα στη μια τηλεόραση στο ένα δωμάτιο, ο άλλος στην άλλη, αν έχει δεύτερη τηλεόραση και ο άλλος να κάνει οτιδήποτε άλλο, ισοδυναμεί νομίζω με την απουσία. Έτσι. Και αυτό το πράγμα. Οπότε καλό θα είναι όσο μπορεί ο καθένας από την πλευρά του να μην αισθανόμαστε ενοχές, να καλύπτουμε όσο γίνεται αυτή την απουσία με... Ναι, αλλά τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχεις ένα παιδί 20 χρονών, μου είπες. 21 είναι 21. Η κόρη μου στο τέταρτο της νομικής και ο γιος στα μέσα ενημέρωσης. Μπράβο, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Οφείλονται στην υπέροχη γυναίκα μου, το είπα και το επαναλαμβάνω, γιατί δυστυχώς εγώ δεν συμμετέχω πολύ. Στην κυρία Σόμπολου, όλη μας την αγάπη και τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας. Είναι μια θαυμάσια και μια υπέροχη έκανε, γυναίκα, την γνωρίζω και εγώ. Πράγματι θυσίες, παράτησε και τη δουλειά της. Και επειδή ξημερώνει Αγίου Βαλεντίνου, φωνάζουν πάνω η κυρία Λάσκαρη, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, είναι υπέρ του Αγίου Βαλεντίνου όλοι αυτοί που ακούς. Θα τις πας λουλούδια, φαντάζομαι. Δεν τα καταφέρνω σε αυτά. Δεν είμαι συνεπής. Δυστυχώς. Το ίδιο. Εάν λοιπόν πάνω αποκτούσες τώρα πάλι, είχες τη δυνατότητα να αποκτήσεις κάποιο έτσι παιδάκι τώρα, θα είχες την ίδια υπερδραστηριότητα και το ίδιο ωράριο και τα ίδια πράγματα θα έκανες ή τώρα θα προσπαθούσες να... Όχι. Όχι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα και θα ήμουνα και διαφορετικός πατέρας. Πιστεύω θα ήμουν καλός πατέρας τώρα, αν άρχιζα ξανά τώρα να κάνω πάλι παιδιά. Μα είσαι ένα καλός πατέρας. Το είναι φαίνεται τα παιδιά. Κύριε Μούρτη, εσείς κλείνοντας αυτήν την εκπομπή, θα ήθελα έτσι δύο λόγια σαν συμπέρασμα ή σαν μια δική σας τοποθέτηση. Ναι, μιας και ο λόγος είναι για τους πατεράδες του Σαββατοκύριακου, πιστεύω ότι το ρόλο του πατέρα για τον χρόνο που απουσιάζει αναγκαστικά τον παίξει η μητέρα. Και είναι πολύ σημαντικό να τον παίζει σωστά. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ευχάριστη, γιατί η σύζυγός μου πραγματικά έχει παίξει πάρα πολύ καλά το ρόλο αυτό και μου έχει χαρίσει ένα θαυμάσιο παιδάκι. Δεν είναι αυτοκολακία βέβαια αυτό. Πιστεύω ότι έτσι είναι. Όμως, ξαναλέω, θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό την ανάγκη να συνειδητοποιούμε
όσο το δυνατόν περισσότεροι και συνεχώς, ότι δεν είναι μόνο το τι προσφέρουμε στο παιδί έτσι, μέσα. Και δεν είναι μόνο στο σπίτι, μέσα έτσι, σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει το έξω, που είναι για πολύ μεγαλύτερο χρόνο στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και είναι πολύ πιο αφιλόξενο από το μέσα. Πρέπει να φροντίσουμε να φτιάξουμε φιλόξενο το έξω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η άποψη που δεν εντοπίζεται τη σχέση γονιού-παιδιού μέσα στο σπίτι αλλά και εκτός σπιτιού. Είναι υπεύθυνος να το βγάλει ο γονιός το παιδί στην το κοινωνία. Το διευρύνεται το ζήτημα. Και να του δείξει την αλήθεια για την κοινωνία. Έτσι. Δεν μπορεί να του παρουσιάζει ένα ευχάριστο κόσμο γιατί ο κόσμος είναι δύσκολος, θα γίνεται πιο δύσκολος και αυτή τη δυσκολία σταδιακά και στις κατάλληλες δόσεις πρέπει να τη δείχνει ο γονιός στο παιδί. Να μην βρεθεί προαπρόπτου και πάμε σε καταστάσεις κακές. Και είναι εδώ σημαντικός ο ρόλος που μπορούν και πρέπει και οφείλουν να αναλάβουν οι φορείς, είτε πολιτικοί, είτε τοπικοί, είτε ακόμα και οι μικρότεροι, οι σύλλογοι, που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινωνία που θα μπορεί να τη βιώσει κανείς, να αφήσουμε όσα κάνουμε στο σπίτι όταν είμαστε, που είπε ο κ. Σόμπορος, κοιτάζουμε τηλεόραση, να αφήσουμε τους καναπέδες που το λέτε κι εσείς όλοι και να προστρέξουμε να φτιάξουμε την κοινωνία τη φιλόξενη. Αυτή τη φιλοξενία που βρήκαμε και στην εκπομπή σας βέβαια. Να είστε καλά. Την ευχάριστη και την καλή. Εμένα χάρηκα πάρα πολύ που είμαστε σήμερα το βράδυ μαζί. Εγώ ειλικρινά πέρασα ωραία, πέρασα πολύ καλά μαζί σας. Με βοηθήσατε πάρα πολύ να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Και να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Έτσι, θα ήθελα να πω. Γενικά πράγματα, κλείνοντας. Ναι, πάρουμε έντρον άριστο. Δηλαδή, καλή επαγγελματική καριέρα, καλό το κυνήγι του χρήματος, της δόξας. Αλλά πιστεύω εξίσου σημαντικό είναι και αυτό το θέμα της ανατροφής των παιδιών. Να βγουν ολοκληρωμένα άτομα και στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο μέτρο για να επιτευχθούν και τα δύο. Ναι. Και τα δύο. Και η καριέρα καλή και η ίσως παρουσία. Και μια καινούργια αντίληψη της οικογένειας και μέσα από τον ουσιαστικό ρόλο του πατέρα που είχε μείνει κάπως αφανής. Βέβαια. Και επίσης, ναι. Να σας διακόψω, θα ήθελα να δω σε 10, 15, 20 χρόνια μια εκπομπή με καλεσμένο το γιο του κύριου Σόμπολ που είναι πλέον τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ήταν πολύ, πολύ ωραίο να ακούσουμε σαν μπαμπά πλέον τις απόψεις του. Ναι, θα το κάνουμε κι αυτό. Εγώ θα το φέρω με πατερίτσες βέβαια και τα σκηνάκια, αλλά θα το κάνουμε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ και η παρουσία σας πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ έτσι μεγάλη από ό,τι μαθαίνω. Ευχαριστώ και την κυρία Αντωνοπούλου και τον κύριο Χαντά. Έχω μια δευτερολογία, λυπάμαι που σε διακόπτω. Ναι, αλλά να ακούσουμε τη δευτερολογία. Επειδή μια δευτερολογία, εγώ απλώς θα πω να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε τον Αλέκο τον Αλεξανδρή, ναι. Ο οποίος αποδείχτηκε το πόσο ευαίσθητος είναι. Mm-hmm. Και απλώς θα του πω, επειδή είναι μεγάλος κολτζής, να μπορεί να είναι λιγάκι πιο συγκρατημένος στην ευαισθησία που έχει, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, ώστε να βάζει περισσότερα γκολ. Για το καλό του Ολυμπιακού και τον εαυτού του, αρχίζοντας την Κυριακή από την Ξάνθη. Τώρα αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε για ερωτήματα διάφορα. Με προκαλεί ο κ. Χαντάς. Να του θυμίσω ότι ο Αλεξανδρής ήρθε από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ έμαθε μπάλα. Και εν πάση περιπτώσει. Στον Μπάκεβιτς. Ότι ναι. Ελπίζω ότι θα ξαναγυρίσει στην ΑΕΚ και σύντομα μάλιστα. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Σόμπολο και τον κύριο Μούρτη και τον κύριο Παδό που ήταν κοντά μας και όλους σας μας τηλεφωνήσατε. Πέρασαμε καλά, μάθαμε αρκετά πράγματα. Πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιωνόμαστε μέσα από αυτές τις εκπομπές και από αυτήν την εκπομπή και σαν γονείς και σαν άνθρωποι. Ραντεβού την Τρίτη για το Ρεβάσι Νομίχλη. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχάσετε όλοι εσείς που πιστεύετε στον Άγιο Βαλεντίνο ότι ξημέρωσε η ημέρα των ερωτευμένων. Αν και εγώ διαφωνώ ότι πρέπει μόνο μια φορά το χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την εορτή. Καλή σας νύχτα. Thank you.